Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, δεν μιλάμε τώρα για δευτερόλεπτα μέχρι να δει και το άλλο το ταγάρι. Το ταγάρι τώρα είναι στεναχωρημένο, ευχαριστημένο. Τι είναι το ταγάρι, τι λέει. Δεν ξέρουμε, θα μας πει τώρα. Πάντα, πάντα όταν δεν κάνει ο Πάοκ είναι ευχαριστημένο. Είναι και άπλας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε τις θεματάρες μας. Να ξεχάσουμε για δύο ώρες και κάτι τα πραγματικά μας προβλήματα. Και έχω να πω δύο κουβέντες. Δεν είναι ο Ασλαμάς, όχι. Ο Ασλαμάς έχει κάτι αύριο δικαστικά, κάτι ιστορίες, κάτι καλά θέματα. Καλά θέματα έχει. Το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να το βάζετε σαν πρωταρχικό στόχο για το άγχος σας. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο το έχουμε, τις εκπομπές τις έχουμε για να ξεχνάμε τα βασικά μας προβλήματα. Όπιο. Ναι. Εάν εμείς τώρα μπούμε στη διαδικασία, γενικά μιλάω, και χαλιόμαστε για τις ομάδες και τα λοιπά, όχι. Να το ρε το αγόρι, να το. Πρέπει να έχουμε... Αλλά μπάσκετ θέλω να πεις. Ναι, αλλά μπάσκετ, ναι. Έτσι, έτσι. Δεν το πήραμε στο βολέι όμως. Δεν πειράζει. Ποιο βολέι. Αυτοκτονήσαμε, ρε εσύ. Ναι, τι ήταν αυτό. Και αυτή η ομάδα που κύπωρο στο βολέι. Όχι το κύπωρο, το μικά. Μην αποκτήσει το DNA της ποδοσφαιρικής ομάδας. Μια χαρά είναι ποδοσφαιρική. Όχι, μια χαρά ομάδα. Δυναμικά μπήκε ο Τζορδάν. Θεωρώ επειδή δύο Αμερικανοί. Ναι, ναι, ναι. Θα πούμε συγχωρικούς. Α, οι δύο Αμερικάνοι. Πραγματικά αυτοκτονία. Το βόλεϊ του Πάου και έχει πάρει αφημία από άλλο αυτό. Σαν την Άιμπηρα κλείνει. Τι είναι το ξανθό μέσα του. Τι είναι μαγκά. Απλά εκεί στο 10-14. Του παίχτε πήρε. Όχι αφημί. Να πω του χορηγού μου, επιτρέπετε. Μπορείτε λίγο να. Όχι, ρε, κάτσε κάτω. Δεν. Εντάξει, είμαστε live εκπομπή. Επιτρέπονται αυτά. Τα σήματα εδώ του Τζόρνταν ιστορία. Γεια σα, Τζόρνταν. Βλέπω, γεια σα εδώ. Χθε ήδη. Φρεσκαδούρα είναι. Χθε. Πότε. Πρόχθε. Σήμερα. Για να το. Αυτή. Ωραίος. Έχεις λίγα ιστορία. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο hardball γρήγορα. Πάμε στο hardball γρήγορα. Ρε εσείς. Σου πετάξω ένα κινητό στο κεφάλι. Σε πλακώ στα μπουνίδια σαν τον άλλονα. Τον καραβίδα με τον άλλονα. Τι θες να σε κάνω. Σους. Τελείωνε. Τώρα θα φτιάξεις Θεσσαλονικό το κανάλι μας, παιδιά, μην μας παρεξηγείτε. Τώρα θα έρθει ο Βλάκας από μέσα να φτιάξει το. Αλλά είναι μόνο στο καημένο, στο βρίσκουμε τον κάνω. Κλείσει την πόρτα, ρε Χαϊβάη. Καλύτερος τεχνικός. Τι τεχνικός, αυτός τεχνικάρα είναι. Είναι μόνο σε ένα κανάλι. Τι τώρα, πλάκα κάνει. Είχαμε εδώ στην Αθήνα, ναι, θα είχαν πει. Θα μπορούσαν στα μεγάλα κανάλια με ένα άτομο να βγάλουν εκπομπή. Πλάκα κάνει. Λοιπόν, επειδή κάνουμε κανένα τέταρτο από τους χορηγούς, δεν πειράζει. Μπορείτε να κάνετε 5 λεπτά ησυχία. Ε, πες για το hardball. Λοιπόν. Ναι. Εδώ Νίκο. Ελπίδος 8 στην Πολύχνη, ναι. Hardball, ναι. Εκεί όπου γίνεται χαμός, sold out, ειδικά σε παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Γίνεται sold out. Sold out. Ναι. Ναι. Δεν υπάρχει κάθισμα. Λοιπόν, ο διαγωνισμός μπήρυμπα σε εξέλιξη, τελείωσαν και οι 16, πάμε στους 8 τώρα. Ναι. Φαβορεί ο Ζάχος στο Champions League. Ο Ζάχος ποιος είναι? Προσωπικότητα στην πυρήμπα. Ναι, δηλαδή τα μανίκια. Και επίσης ο Ιωαννίδης ο Γιώργος, ναι. Ένας μεγάλος πόντιος τραγουδιστής. Βλέπεις, εμείς οι πόντιοι είμαστε και σε άλλα θλήματα, είμαστε. Δεν είμαστε μόνο στο τραγούδι. Η θεραπεία είναι αυτός. Ο Ιωαννίδης ο Γιώργος, δεν φίλε. Από τους δύο καλύτερους τραγουδιστές των ποντίων. Ναι, το πας άλλο σαν τον κόκκινο. Τέλος πάντων, υπάρχει σε εξέλιξη, είπαμε, ο διαγωνισμός πυρήμπας. Στους 8 και οι 2 και το Champions League και το Europa League. Ο νικητής του Champions League παίρνει 1.000. Στο τελικό και ο ηττημένος μία τηλεόραση πλάσμα μεγάλη. Πάει το 500. Το 500 το παίρνει ο του Europa League, ωραίος. Και μία τηλεόραση ο φιναλίστ. Απλά το βλέπω. Τα ραμποντά, παρουσίες, αυτό που έχουμε πει. Πάρει κανένα. Πρέπει να πάτε, παιδιά, ό,τι και να λέμε, τα λόγια περισσεύουν. Καλά, είναι. Ο Ζάχος πήρε κανένα. Ο Ζάχος πήρε 2. Ωραία, φίλε. Πολυφιλιώτης είναι. Ναι. Μάλιστα. Παρακάτω. Πάμε στην κυρία Έφη. Ναι. Κομωτήριο. Τη μαγουλάδα κίνηση δεν έκανε. Μαγουλάδα, είδες, Ναι. Πολύ ωραία. Πηγαίνω εκεί μια φορά. Κοιμήθηκες μεσημέρι, δεν υπάρχει περίπτωση. Κοιμήθηκα μεσημέρι. Ναι. Φαίνεται, ρε. Ήμουν ακουρασμένος. Φαίνεται, ρε. Στη μαγουλάδα σου. Χαιρετίσματα από το Κιλκίση, ήμουν στο Κιλκίση χθες. Χαιρετίσματα έχεις από όλο τον κόσμο εκεί πέρα. Ναι. Τέλος πάντων, κομωτήριο Έφη λοιπόν, δύο πολύ ωραία μαγαζιά, δύο κέντρα αισθητικής στην οδός Ολύμπου, στο κέντρο της πόλης, Ολύμπου 23 και Ολύμπου 31. Στο 23 είναι το κούρεμα. Ταλιράκι το κούρεμα απλό, για τώρα έχουμε κρίση, ξέρετε. Ατάλιρο, με τα κορίτσια στη κυρία Έφη εκεί πέρα. Περμανάν για τις κυρίες, βάψιμο, χτένισμα, πώς τα λένε και τα. Τι είπες, Περμανάν. Περμανάν. Εσύ δεν θέλεις τέτοιο πράγμα, να το ξέρεις. Δεν το χρειάζεται. Στον άλλο το χώρο εκεί, λίγο παραπέρα, 50 μέτρα, Ολύμπου 31, ένα άλλο μαγαζί πολύ ωραίο, καταπληκτικό, της κυρία Έφης.
Είναι χώρος συζητητικής για αυτός. Είναι εκεί πέρα μασάζ 10 λεπτά. 10 λεπτά. Συγγνώμη λίγο. Μισή ώρα. 10 ευρώ. 10 φράγκα. Ναι, τζάμπα λοιπόν. Μπορεί να πει 10 λεπτά 30 ευρώ. Όχι, εντάξει, είναι. Αλλιώς λοιπόν, είναι πολύ ωραία. Πρέπει να πάτε εκεί πέρα. Οι κυρίες εκεί πέρα έχουμε. Τα ξέρεις, τα νύχια, τα μανικιούρ, πεντικιούρ. Τη μέθοδο του τζελ. Το τζελ, μου τι το τζελ. Τζελ είναι μια μέθοδο που μεγαλώνουν τα νύχια. Είναι τεχνικά νύχια με λίγα λόγια. Σα του παοξίδε δηλαδή. Τα οξίδε είναι φυσικά νύχια. Λοιπόν, αποτρίχωση και τα τι αυτά. Είναι πολύ. Όποιο έχει. Λοιπόν, ακούστε με. Οι παντρεμένοι πάρετε τι γυναίκε σα πάντα εκεί πέρα. Αν τι κάνετε γυναικάρε. Και άσχημοι να είναι, θα την κάνει κούκλα εκεί πέρα. Οι ελεύθεροι να πάρετε τι φιλνάδε σα. Λοιπόν, να πάτε. Οι άλλοι με τα, πώς τα λένε, με τα προσύμφωνα και τα σύμφωνα, πάρτε τους φίλους σας και πάντε και αυτοί εκεί πέρα. Τους άντριδι. Χωράει από όλους, ναι. Τους άντριδι τι τους κάνει. Δηλαδή. Έχουμε και κομμωτή εκεί πέρα. Άντρα, πολύ ωραία. Δεν μετάβες αυτά. Που έφαγε τα έξι. Θέλω να πάτε από κοντά. Κάντε χρήση του. City United. Ακόμα περισσότερο θα σας προσέξει. Είναι καταπληκτική η χώρη. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, πρέπει να το δείτε από κοντά. Πότε θα σου κάνω το τραπέζι. Το τραπέζι στην Πορφύρα, ναι. Στην κυρία Μέρη, να φας το καραβίσιο σου, να φας τις ψαρούκλες σου. Εντάξει, αυτές τις μέρες θα πρέπει να πάρεις τον Γκρέντι. Ποιο απόγευμα γουστάρετε, ποιο βράδυ, ναι. Βραδάκι. Θα πάμε να κερδίσουμε το στίγμα, γιατί ο Μπερμπάτοφ είναι στον ΠΑΟΚ. Ο Μπερμπάτοφ είναι στον ΠΑΟΚ. Είναι. Την προσωπικότητα η μεγάλη έμεινε και πνεύματι. Ψυχείτε και πνεύματι. Όχι, ψυχείτε και σώματι. Και μάλλον και η καρδιά του είναι στον ΠΑΟΚ. Ναι. Είδαμε το κλάμα που έριξε. Πάντως σήμερα έπαιξες με 11. Λοιπόν, θα φτάσουμε και εκεί πέρα. Όταν λέμε χορηγούς. Θα πάμε στην κυρία Μέρη λοιπόν σε αυτό το πολύ ωραίο μαγαζί. Όσοι δεν το γνωρίζετε πρέπει να πάτε εκεί πέρα. Πολλοί σύλλογοι πάνε και κάνουν εκδηλώσεις. Πήγε πριν μια εβδομάδα ένα οικογενειακό μου φίλο εκεί πέρα. Ναι. Για να μου είπε τα καλύτερα. Και κάνεις και τα καλύτερα μνημόσυνα εκεί, ναι. Και τις καλύτερες κηδείες κάνεις εκεί και τους καλύτερους αραβώνες. Τώρα γάμοι γίνονται, δεν γίνονται, δεν ξέρω. Πάντως υπάρχουν μερικοί γενναίοι οι οποίοι κάνουν ακόμα και παιδιά. Είναι πάρα πολλοί γενναίοι, τους δίνω τη συμπαράστασή μας. Χαιρετισμούς στο εξοχικό μου στα Τρίκαλα. Λοιπόν, το Deliway είπε σ' αρθείς, μόνο κόκκινα σύνδεση, δεν μπόρεσε να έρθει. Θα πω όμως αυτές τις μέρες. Είναι ένα καταπληκτικό σαντουιτσάδικο, μικρό, αλλά με τεράστιες παραγγελίες στο κομμάτι. Είναι πολύ ωραίο, περνάω απ' έξω. Και έξω έχει μεγάλο χώρο με σόμπες εκεί κτλ. Έχει φοβερό γύρο light, το φτιάχνουν αυτοί. Ναι. Και φυσικά κάτι μαγκές με κάτι λουκάνικα, κάτι βρούστ, κάτι σαλάτες με αυτά κτλ. Είναι φανταστικό το μαγαζί, πάρα πολύ καθαρό. Ναι. Το μαγαζί, να ξέρεις, από την τουαλέτα φαίνεται. Βέβαια. Άμα είναι καθαρό. Είναι δηλαδή, εγώ το έχω κανόνα αυτό και το πράγμα. Συνήθως πιο βρώμικες είναι οι γυναικείες. Σερβιέτες μέσα και τέτοια. Μη ρε, τρώμε ρε, πως λέτε, σερβιέτες. Τρώμε, λέει. Τι λες, ρε, που τρώμε. Συνήθως, αν δεις, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες μου λένε εμένα οι υδραυλικούς φωνάζουμε για τις γυναικείες τουαλέτες. Στις τουαλέτες της γυναικείας να κατουράω, γιατί νόμιζα ότι ήταν η καθαρότητα. Για ίδια σκέτη. Λοιπόν. Εξπόρ και χειρότερα, μπορεί να είναι στα άτομα μιλήσει. Βελονισμός. Θα εξηγηθώ στον Πανιώτη βελονισμό εγώ, να ξέρεις. Λίγο η Μέση έβγαλε ένα δίσκο κύλι, πώς θέλει να δει αυτήν. Λέω, γιατί σταμάτα την προπόνηση ένα μήνα. Άρε, που στείλω με έσκησες. Θα ξεκινήσεις κολύμπι 1 Μαρτίου και τρέξιμο. Βάρη και μπόξ θα κάνεις μετά από ένα μήνα. Με έσκησε. Ωραία, του λέω, θα δεις το κολύμπι, θα σ' αρέσει. Κάνεις 20 λεπτά τρέξιμο και. Ναι, άστα. Το καλύτερο άθλημα γίνεται. Λοιπόν, είναι Εγνατία 63. Είναι στον έκτο όροφο, δίπλα στο ξενοδοχείο. Ναι, ναι. Έτσι, πήρα χαμπάρι που είναι. Λοιπόν, χρόνιος πόνος. Οξύς πόνος. Ψυχικές διαταραχές. Έχουμε πολλοί που δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ. Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Αϊπνίες και τα λοιπά. Πολύ σοβαρό. Δερματολογία. Ψωρίας, ιστορίες, ακμή, σπυράκια. Τραβάει άλλος, ξέρω εγώ, το πουλί του βγάζει σπυράκια και τα λοιπά. Και μετά τα σπάει, τα κάνει. Γίνεται μια κατάσταση δυσάρεστη. Κλεισμός αλλεργικής αιτιολογίας. Κεφαλαλγίες πρωτοπαθής. Οριλά. Αναπνευστικό σύστημα. Και γυναικολογία. Και επίσης πεπτικό σύστημα, γαστρίτιδες, έλκη κτλ. Καρδιαγκιακό σύστημα κτλ. Είναι Εγνατία 63, είναι φίλος μας. Ο Κλειδαράς φυσικά. Αύριο έχω ραντεβού μαζί του. Έχει ραντεβού μαζί του. Καταπληκτικός Κλειδαράς. Έτσι. Βλέπει το πρόβλημα και το λύνει. Είναι δηλαδή
όπως το λέμε, είναι γιατρός του προβλήματός σου πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Το κάνω στο κομμάτι αυτό. Εγώ έτσι. Έχω μια ντουζίνα κλειδιά. Αύριο έχω ραντεβού, ξεκινάω από το πρωί μαζί του με το Στέλιο. Μίλησα στο τηλέφωνο. Ναι. Και αύριο ξεκινάμε μια σειρά γιατί με την κλοπή του αυτοκίνητου χάσαμε. Δεν το βρήκε στα μάξι. Στο φάγανε εκεί φτιλάχανο τα μάξι. Καϊβάνι. Λοιπόν, λίγο. Ναι. Πες τον Νίκο, δεν φαίνονται τα μηνύματα από την τι αρχή. Είναι τον πόρε τώρα. Δεν φαίνονται. Εντάξει, φαίνονται. Νίκο, η πρώτη λέξη δεν φαίνεται. Όσα φαίνονται. Μην το ζορίζουμε. Μην το ζορίζει. Θα σαλτάρει και δεν θα βγει εκπομπή. Εντάξει, Νίκο, ό,τι μπορεί. Άστο ρε, τι άκρη θα βγάλεις τώρα. Εδώ στη φτώχεια, τι άκρη να βγάλεις ρε. Μας έκανε και γκολ, πώς το λένε ο σέντερφορ σου. Πέτκαστ. Ο Πέτκανίστα θα πω. Λοιπόν, έχω ένα φίλο. Με σάντος, με ποδόσφαιρο, ναι, αλλά ναι. Σάντος παίζουν και αυτοί. Έχω ένα φίλο, έχει μια μεταφορική εταιρεία. Πήρε το φορτηγό από τον πατέρα του, ένα. Τα έκανε δύο, τα έκανε τρία, τα έκανε δέκα, έκανε μεγάλη μεταφορική εταιρεία. Κασαγιάννης, το γνώρισα, εξαιρετικό παιδί, εργατικότατος. Είχαν κάτι προβλήματα τώρα αυτοί με τους αγρότες και τα λοιπά. Τρέχουνε, κάνουνε ράουνε. Μπράβο τον άνθρωπο, να δώσει καμιά θέση εργασίας, να δουλέψει κανένας ανθρωπάκος. Δίνει θέση εργασίας, έχει πολύ ωραίες αποθήκες εκεί προς Ήλδο και τα λοιπά. Ωραίος, μπράβο. Πάρα πολύ καλά φυλασσόμενες. Έχει εμπορεύματα υψηλού κινδύνου, πώς λένε, υψηλού, δηλαδή κάτι πίνακες, κάτι μεγάλοι πίνακες, πώς τα λένε αυτά. Χρηματοκιβώτια, ψυγεία, ό,τι γουστάρεις. Και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Θα τη δείτε τη διαφήμιση. Και να ευχαριστήσω τον φίλο μου, τον Χατζινάκο, που αγόρασε από εκεί πέρα το σκυλάκι μου, τη Μίνι Μάους, η οποία πήγα, την έκανε κάτι check-up, κάτι αυτά, την κούρεψε, την έκανε. Του δώσουμε δώρο μια έτσι. Διαφήμιση. Να ξέρεις ότι ήταν δύο σκυλάκια, πολύ μωρά, ένα κανισάκι και ένα μαλτεζάκι. Ήταν μεταξύ μαλτεζάκι και κανισάκι να πάρει γενούλα. Μια σκυλάκι, μια και τα λοιπά. Διάλεξε, είδε πρώτα το μαλτεζάκι, λέει αυτό, πάει Γερμανία, λέει. Φεύγει, λέει, με το αεροπλάνο. Στο Κιζερίδη πάει, λέει. Το αγόρασε ο Κιζερίδης. Και εγώ πήρα το διπλανό να πούμε. Και πουλάει σε πολύ καλές τιμές, ξενοδοχείο σκύλων, κούρεμα αυτό, ιστορίες και τα λοιπά. Θες να κάνεις στήρωση το σκύλο και τα λοιπά, πας να κάνεις την εγχείρηση, τροφές, θες να αφήσεις κανένα δίμερο, αφήνεις το σκύλο εκεί. Ναι. Θες να αφήσεις τρίμερο, δεν παίρνει το σκύλο. Άμα κάνεις το σκύλο, μοιάζει με αυτόν εδώ πέρα, πού να τον πάρει το σκύλο. Έτσι ακριβώς. Πάμε να τους δούμε λίγο γρήγορα. Να πούμε ένα θέμα το οποίο μας συγκλώνει σε όλους. Θα πούμε δύο πράγματα, αλλά όχι από αυτά που ακούτε τα υποκριτικά στα άλλα μεγάλα κανάλια. Έτσι, να κάνουμε ό,τι να χωρίσουμε. Στην Ελλάδα, η Ελλάδα. Μη. Πάμε όχι. Καλά. Διαφήμιση. Πάμε να πούμε. Ναι. Λέει, γιατί τι θες να πεις. Καταρχήν να πούμε ότι την εκπομπή τη βλέπετε ζωντανά στο rapto.gr. Σωστό. Μπράβο στο παιδί, δεν το έχω γνωρίσει, που κάνει καταπληκτική δουλειά. Είστε οι ομοειδιάτες. Αυτό δεν είχα μια σχέση. Ναι. Οξύδες εννοώ. Ναι. Ούτε και αυτό έχει σχέση. Τα καλά και είναι έξυπνος, πολύ ωραίος. Ναι. Μπράβο του. Επίσης, σε περίπτωση που μπαίνετε στο ίντερνετ γενικώς και θέλετε να περάσετε την ώρα σας, να πούμε και για έναν πολύ ωραίο ραδιοσταθμό, τον οποίο τον έχουν παιδιά με όρεξη για τη μουσική, με ωραίες εκπομπές. Είναι ο Ανάδραση.radio.gr. Τι παίζει. Underground φάση και Ανάδραση.radio.gr. Τι παίζει. Παίζει διάφορες μουσικές. Παίζει και underground, παίζει rock, παίζει metal. Ανάλογα. Το κάθε παιδί στο δύο ώρο του βάζει λοιπόν τη μουσική που γουστάρει. Δείξε με λίγο κοντά. Λόρε. Με κάνεις μαγκές. Λοιπόν, θέλω να πω δύο κουβέντες για αυτό το παντιρντί που έγινε με το θάνατο του Παντελή Παντελίδη. Εμένα, εγώ δεν τον ήξερα τον Παντελή Παντελίδη, ούτε θα πω ήταν φίλος μου, όπως λένε όλοι. Ήταν φίλος μου και ήταν δικός μου φίλος και κάναν τους στεναχωρεμένους. Μου είχε βάλει ο κομμουνιστής στο rapto.gr και άκουσα κάτι τραγούδια. Με ενημέρωσε ότι ήταν, ξέρω εγώ, μέσα από το YouTube κτλ. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ αυτά τα τραγούδια δεν τα άρεσα. Αλλά καταρχήν να πω ότι οι μόνοι που στεναχωριούνται στις περιπτώσεις αυτές πραγματικά είναι ο μπαμπάς και η μαμά, άμα χάσει το παιδί του. Έτσι είναι, σίγουρα. Αυτό είναι το ένα. Και κάποιοι φίλοι και, φυσικά. Όχι. Μετά είναι τα αδέρφια. Μετά είναι τα αδέρφια και μετά οι φίλοι. Βέβαια. Για μένα μετά είναι οι φίλοι και μετά είναι τα αδέρφια. Ναι. Μπορεί. Δεν διαφωνώ. Δεν θα διαφωνήσω. Εγώ τον Παντελίδη, σαν τραγουδιστή, λίγα πράγματα. Το γούσταρο όμως, γιατί παρέκαμψε τα στάνταρ στα καλλιτεχνικά. Βέβαια. Και βγήκε από το YouTube και τον κόσμο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι δηλαδή. Μπουνιά στο σύστημα. Είναι μαγιά αυτό. Μπουνιά στο σύστημα. Να σε γουστάρουν. Δεν βασίστηκε στην πεπατημένη, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι μαγιά να σε γουστάρουν. Αλλά τα μέσα που δουλεύεις να είναι, ας πούμε, να μην παίρνεις βοήθεια.
Σε γουστάρει ο κόσμος. Σε γουστάρει μέσα από το YouTube, σε γουστάρει μέσα από το, από το ταλέντο που, που δίδεις κτλ. Αυτή δεν τον προώθησε κανένας. Γιατί σε αυτά τα καλλιτεχνικά ακούμε, γιατί εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Δηλαδή, ούτε να ξαπλώσει με άντρες, ούτε να πάει με γριές, ούτε ξέρω εγώ με βουλευτές να είναι, ούτε με υπουργούς να είναι, ούτε η εκκλησία να τον προμοτάρει. Ούτε να πληρώσει. Ούτε να πληρώσει, όπως λες, ούτε να έχει πλούσιο μπαμπά και να προωθηθεί. Ήταν έτσι σχέδιο. Αν και ακουστικά δεν με ξεσήκωνε εμένα, εγώ τον ευχαριστιόμουν για αυτό το λόγο. Γι' αυτό τα μέσα και οι άνθρωποι που τα εκπροσωπούν δεν τον γούσταραν. Έτσι κατάλαβα εγώ. Έτσι είναι. Εγώ δηλαδή. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Εγώ βλέπω ότι τα μέσα δεν τον γούσταραν. Όχι. Το μπούλαγαν, αλλά κατά βάθος όλοι αυτοί οι συστημικοί δημοσιογράφοι, οι συστημικοί καλλιτέχνες, οι συστημικοί μανατζαρέ κτλ. Κατά βάθος, εγώ έβλεπα, ας πούμε, τηλεόραση, κοζάριζα εκεί τα μούτρα τους κτλ. Και είδα με τα δικά μου τα μάτια. Μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ δεν συμφωνώ. Ναι, εντάξει, θα τα πεις Γιώργο μου, θα τα πεις μετά Γιώργο μου. Θα τα πεις Γιώργο μου. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν ότι δεν το γούσταραν τον τύπο. Και εγώ δεν μπορώ, επειδή λέω ότι είμαι φυσιογνωμιστής. Τους μεγαλύτερους καυγάδες εγώ τους έχω κάνει σε κηδείες. Γιατί τους έχω κάνει σε κηδείες? Διότι πεθαίνει, ξέρω εγώ, η μάνα ενός συμμαθητού, μια συμμαθήτρια, ενός φίλου. Και τραβάμε, ας πούμε, στο σπίτι. Τραβάμε. Και πάμε, ας πούμε, να κάτσουμε τι γίνεται και τα λοιπά. Να πεις μια κουβέντα, τον αναθαρρύνεις τον άλλον. Όχι ότι λυπάσαι όπως αυτός. Είναι μεγάλη μαλακή αυτό. Ότι εγώ να λυπηθώ αν πεθάνει ο μπαμπάς του αλουνού, το ίδιο που αν πεθάνει ο δικός μου. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά πρέπει να είσαι και λίγο επικοινωνιακός. Να κάτσεις να του πεις πέντε κουβέντες, έτσι είναι. Καλύτερα να φεύγουν οι γονείς μπροστά και εμείς να μένουμε πίσω. Έτσι είναι το σωστό. Και τι να κάνουμε. Και να το θυμόμαστε καλός άνθρωπος και ιστορίες. Έλα ρε, πάμε, ξέρω εγώ κτλ. Πάσε εκεί πέρα. Κάθονται οι συγγενείς. Τι έγινε ο ΠΑΟΚ? Ποιος ΠΑΟΚ ρε βλάκα, του λέω. Εδώ πέθανε ο άνθρωπος. Ναι, τι έγινε το σύστημα κτλ. Εγώ εκεί πέρα τρελαίνομαι. Πάω με τον κόκκινο. Παρένθεση. Πρώτη φορά βλέπω τον κόκκινο σε θάνατο να στεναχωριέται πραγματικά. Με το ΣΥΦΙ, τον ΠΑΟΞΥ. Πρώτη φορά, το λέω δημόσια. Όποτε πηγαίναμε, ή θα πήρε τα κονιάκ εκεί, σαν το Βουργούνδη, σαν το Καρτέρι, ή θα. Δεν στεναχωριέσαι. Άρα λοιπόν στεναχωριέται ο μπαμπάς, η μαμά. Μετά οι φίλοι και τα αδέρφια, ή τα αδέρφια και οι φίλοι, δεν θα διαφωνήσουμε. Αυτή την Τατιάνα δεν μπορώ να τη βλέπω. Είναι σιχαμερή. Δεν, δηλαδή, πώς θα στο δώσω να το καταλάβεις. Τέτοια κρύα γυναίκα. Μα τέτοια κρύα γυναίκα, αντιπαθητική γυναίκα, η Τατιάνα Στεφανίδου. Αντιπαθητική. Δεν με νοιάζει ο άντρας της. Μπορεί να είναι και αυτός κρύος. Δεν με ενδιαφέρει. Αντιπαθητικός είναι, αλλά. Για σε με δει το βίντεο και έχεις κανένα θέμα με την. Δεν έχεις κανένα θέμα. Γιατί τι είπαμε? Ότι κάνει τίποτα κακό. Λέμε είσαι αντιπαθητική, κυρία μου. Δεν σε γουστάρουμε. Και αυτό το υποκριτικό. Αυτό το. Με βγάζει. Χαμόγελο και υποκριτικό. Ναι, μπράβο. Συγχαρητήρια. Κάνει εκπομπή. Μην άστο, το πεις μετά. Συνέστημα fake, ρε παιδί. Συνέστημα fake. Πώς το πες? Συνέστημα fake. Μπράβο. Τι να κάνουμε? Και αυτό και παίρνει και ένα ύφος κτλ. Ρε παιδί μου, να είναι μια γυναίκα κούκλα, έτσι. Γιατί είναι. Φαίνεται ότι είναι μια γυναίκα. Και να γίνεται άσχημη μια γυναίκα η οποία είναι κούκλα. Νεκρία όμως. Γίνεται άσχημη, άσχημη γίνεται. Επειδή είναι αντιπαθής, επειδή είναι ψεύτικη, πώς να σου το πω. Και έχει άλλες παρουσιάστρες που είναι πιο άσχημες, καμιά χοντρούλα και με αυτή που είναι συμπαθητικότατες, και παρουσιαστές που είναι άσχημοι και είναι συμπαθητικοί, και κάτι κούκλους, οι οποίοι, ας πούμε, δεν θες να δει τι κρυάδα είσαι, ρε, που σου λες, τι κρύος άνθρωπος είσαι. Άλλο και όμως κρύος και άλλο υποκριτής. Αυτή η Τατιάνα συνδυάζει την κρυάδα της με την υποκριτικότητά της. Υποκρισία και κρυάδα. Και βγάζει το πλάνο, λέει εκεί, πώς πέρασε από εκεί και τα λοιπά. Τραβάει και ένα κοντομάρικο και τα γεροντικά τα χέρια, τα προπόνητα εκεί πέρα. Ναι, ναι. Ξέρεις, όταν ναι, πάει ναι. Στα 45 η γυναίκα. Ζελεδάκι. Αρχίζει και ζελεδιάζει, να πούμε. Και αυτό και τα λοιπά, και σόου στις κηδείες και έτσι. Δάκρυα ντορέτα. Δάκρυα ντορέτα, ναι. Λέγε. Δεν τα λες άσχημα, που καλά τα λέω άσχημα. Ναι. Θα πει ο Γιώργος αν διαφωνεί και μου τα πει εσύ μετά. Γιώργο, μου λέγε. Κοίταξε. Ναι. Για το ποιοι στεναχωρήθηκαν ή όχι, δεν μπορώ να το κρίνω, γιατί δεν ξέρω. Γενικά δεν στεναχωριόνται, πάνε για δημόσιες σχέσεις. Είχανε μαζί του. Τώρα, από εκεί και πέρα. Επειδή έγινε ένα μεγάλο θέμα στο ίντερνετ, θέλω να πω για αυτά τα τρία παλικάρια που πέσανε με το ελικόπτερο. Γιατί λέει δεν έγιναν τα ίδια στη κηδεία τους κτλ. Δεν ξέρω τι θέση είχαν πάρει οι δικοί τους συγγενείς. Δεν ξέρω τι θέση είχαν πάρει, μπορεί και ούτε και οι συγγενείς του ίδιου του Παντελίδη να μην θέλαν να γίνει αυτό.
Καλό ή κακό. Δεν ήθελαν γιατί πλακώσαν στι μπουγέ. Ναι, και το δείξαν και όλο αυτό το δημοσιογράφο. Καλά, τον μπανιάσαν που πήγε να μπει μέσα. Τον μπανιάσαν, βέβαια. Δεν λέω ότι φταίει ο δημοσιογράφο, φταίει αυτό που τον έβαλε. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, όντω αυτό που λέτε ότι ήταν ένα λαϊκό σύμβολο, γιατί πήγε κόντρα, χρησιμοποίησε μάλλον τον τρόπο που χρησιμοποιεί η πεπατημένη, δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Με αυτό το στυλ στίχου, χωρίς κάτι ιδιαίτερα φωνητικά και τέτοια, αλλά δεν το έκανε με κάποιους πολύ γνωστούς κυρίους. Είναι γεγονός ότι όλοι οι παλιοί, και αυτό είναι προς τιμήν του, τον στήριζαν, που ήταν αρκετοί συστημικοί τραγουδιστές, τον στήριζαν πάντα και τον βοηθούσαν. Οι τραγουδιστές ήταν οι ίδιοι οι άλλοι. Ναι, ναι. Και τον στήριζαν όμως. Ναι. Τους άρεσε το ότι έβγαζε αυτή τη λαϊκή μαγιά. Ότι ξέρεις, ναι, εγώ ήμουνα στο YouTube, πήρα την κιθάρα, τραγούδισα και άρεσε, ναι, στον, ναι, κόσμο. Ναι, 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 ναι. Και τον στήριζαν και μεγάλα ονόματα. Εμένα αυτό μου άρεσε αυτό. Βέβαια. Ναι, να το αναγνωρίσουμε. Βέβαια, εννοείται. Εντάξει, προσωπικά μουσικά, ξέρετε τη μουσική ακούω, ξέρετε ποια είναι η άποψή μου για το συγκεκριμένο κύριο. Δεν είναι και σωστό να την αναφέρουμε. Τώρα από εκεί και πέρα, είναι γεγονός ότι η υποκρισία δεν είναι στο θέμα μόνο στο φαινόμενο του Παντελίδη. Ο οποιοσδήποτε και να πεθάνει γνωστός, λαϊκό, είδωλο κτλ., όλοι θα πάνε στην κηδεία του. Είτε το συμπαθούν. Να φάνε κομμάτι από την τέτοια. Βέβαια, να φάνε, ναι, κομμάτι, ναι, από την τέτοια τη δημοσιότητα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ναι, 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 δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Μάλιστα. Λέγε. Λοιπόν, λέγε εσύ που είσαι εκεί. Αυτό να πούμε, ναι, ναι, για πες. Καταρχήν για μένα θα δώσω και μια άλλη διάσταση, παρόλο που δεν είναι τα ακούσματά μου εμένα αυτά. Ναι. Καταρχήν ο άνθρωπος να είναι εκεί που είναι. Καλό παράδεισο. Ναι, καλό παράδεισο να έχει. Αυτά τα λένε άλλες, να το θυμούνται τα αδέρφια του, η οικογένειά του. Ναι, εντάξει, δεν μ' άρεσαν αυτά τα κλεισέ, τα τετριμένα. Εγώ θα θέσω, συμφωνώ σε όσα είπατε στο πρόλογο, αλλά θα θέσω και μια πιο κοινωνική διάσταση. Ναι. Δηλαδή, παιδιά, σύμφωνα και με αυτό που ανέφερε, ας πούμε, το παράδειγμα με τους τρεις πιλότους ο Γιώργος, δηλαδή εγώ θα θέσω ένα ερωτηματικό, ότι δεν σας προκαλεί εντύπωση λίγο το γεγονός ότι προσπαθεί ο κόσμος από κάπου να πιαστεί? Δηλαδή εγώ δεν θεωρώ ότι, σύμφωνα και με... Ξέρεις που το καταλάβαμε αυτό? Δηλαδή τόσες χιλιάδες λαού, το θεωρώ αδιανόητο για ένα καλλιτέχνη 5 ετών. Έφαγε τι ήπια το παλικάρι, πήγε τράγκαρε. Δεν ξέρω, πρόσεξε τώρα. Πάρα τον βγάλουν τώρα ήρωα. Ότι τον φάγανε, τον κάνανε, του κάνανε μήπως είναι το ήρωα. Θέλουν να βγάλουν ήρωες. Έτσι. Θέλω να... Επίσης θέλω να... Δεν νομίζω να είναι ότι ο κόσμος θέλει να ακουμπήσει. Εγώ δεν νομίζω. Το πήγε πιο πάνω. Σίγουρα είναι λαϊκό. Το παιδί που πήγε από την Κύπρο και το φάγανε. Είχε τρομερή απήχηση. Εγώ που δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια λέει χτυπήματα έχει στο YouTube τώρα. Εγώ που άκουγαν αυτή τη μουσική. Εντάξει. Του άρεσε, άρεσε. Μα σίγουρα, καταρχήν η Νέα Ιωνία είναι μια περιοχή. Γιατί ο... Λίγο πριν τη Φιλανδία είναι πολύ τα μικρά. Είναι το πάσα τον κόκκινο. Θα μα κάνει γεωγραφία τώρα που είναι η Νέα Ιωνία. Και είναι περιοχή. Όχι, να σου πω ότι είναι λαϊκή περιοχή. Έχει δίκιο ο Τζόρνταν. Είναι λαϊκή περιοχή, προσφυγική περιοχή. Γι' αυτό ήταν και ΑΕΚ ο Παντελής Παντελίδης. Με κάρτα διαρκεία στην ομάδα. Ποια περιοχή δηλαδή. Τι λε και εσύ για τον άνθρωπο να πει ότι είναι ΑΕΚ. Αυτό που είπε ο Τζόρνταν, παιδί μου, ότι εκεί είναι λαϊκό ο κόσμο. Κάτσε ρε τώρα. Δηλαδή τώρα που δεν είναι λαϊκό ο κόσμο. Καλά, σε όλη τη σημερινή εποχή τώρα είναι στο πανόραμα να πας. Στο πανόραμα δεν είναι, στην Κηφισιά δεν είναι. Ποια Κηφισιά δεν είναι? Και αυτή, ναι, στην Κηφισιά. Και, και αυτή η λαϊκή γυναίκα. Άστο να το πω εγώ ιστορία. Εγώ πάω στην Πεύκυρα και κάνω τζόκινγκ. Εκεί σε ένα γήπεδο απ' έξω στις Πεύκυρες. Πού είναι Φόλα Βόρεια Προάστια? Κάτσε τώρα να δεις. Επειδή το γήπεδο έχει κλειδωμένο γιατί είναι Κυριακή, το κάνω το τζόκινγκ έξω από το γήπεδο. Δηλαδή καμιά 500 μέτρα κύκλος. 500 μέτρα κύκλος. Λέω να τραβήξω και καμιά. Κάνα 300 πριν το άνοιγμα. Να κάνω 4-300, δηλαδή να κάνω 300, να περπατήσω, 300, περπατήσω, 300, περπατήσω, 300, περπατήσω, δηλαδή, ναι. Εκεί που φουλάρω, ας πούμε, στο 300, εκεί που τελειώνει ο δρόμος, κάνει μια κούρμπα, μια ανηφοριά. Βλέπω έναν τύπο, ο οποίος, να πούμε, καλοντημένος, 75 κτλ, με γραβάτες αυτά κτλ, είναι δίπλα σε ένα κάδο. Αυτό που σου λέω, έχω πάθει ζημιά. Λέω τι κάνω, πώς θα πετάξει τα σκουπίδια. Φεύγω περπατώντας. Το δεύτερο 300 το βλέπω ανοίγει. Όχι το πράσινο, τον άλλο, το μπλε που έχουμε δικό μας. Αυτή που μου φαίνεται είναι άλλα χρώματα, δεν θυμάμαι. Τρίτο 300 έχει πάρει τα πράγματα από μέσα και κοιτάζει. Αλλά εγώ είμαι κρυμμένος από το δέντρο, γιατί έχει ένα δέντρο στη γωνία και βλέπω στο διάλειμμα μου να πέσουν και οι παλμοί 140, 150, 160 σφιγμοί να πέσουν. Τι λέει ρε, πλάκα κάνεις? Και στην Πέρκη και στην Κηφισιά τώρα τα σκουπίδια ρε κόρο.
φίλε. Είσαι απίστευτο, ρε φίλε. Οι παραδοσιακέ αριστοκρατικέ συνοικίε τη Αθήνα μείνανε λίγε. Είναι η Εκάλη, είναι. Μόλι μπαίνει αριστερά στην Αθήνα. Κάποιε άλλε, και φυσικά βαρύ, Μπόμπι, ξέρω εγώ, αυτέ όλε είναι λαϊκέ περιοχέ. Τέλο πάντων, φύγαμε από το θέμα. Επίση θέλω να καταγγείλω το συστημικό μηντιακό χώρο. Πώ το πε? Το συστημικό μηντιακό χώρο. Ναι. Που εγώ τα ονομάζω τα ΜΜΕ μέσα μαζικής επιρροής. Ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Δηλαδή, και τι δεν είδαμε όλες αυτές τις μέρες. Ναι. Πραγματικά, δηλαδή. Ουσιαστικά, μην γενικολογείς, λέγε. Κλάματα της Δωρέτας, υποκρισίες της Τατιάνας. Εντάξει, τώρα όλα τα έχει πει για όσους γουστάρουν τη hip hop κουλτούρα, ας πούμε. Τα έχει πει σε ένα τατουάζ του Tupac, Thug Life, υποκριτική ζωή. Πρώτα απ' όλα, μόνο που πιάσανε όλες οι εκπομπές αυτές αυτό το θέμα. Εκεί. Αυτό ναι. Το θέμα. Επίσης, είναι υποκρισία. Καταρχήν δεν το ξέρετε. Επίσης κατ' εμέ απαράδεκτος ο δημοσιογράφος του πρώτου με θέματος. Με πήρατε τις μεζούρες και πήγατε εκεί να μετρήσετε πως έγινε το ατύχημα. Τι δουλειά έχετε εσείς με αυτά, ρε. Μεζούρες. Ναι, τους είδα εκεί και παδαπλάκα. Τι δουλειά έχετε με αυτά, ρε. Μεζούρες. Αυτά είναι δουλειά της τροχέας. Δουλειά των εκπομπών της ενημερότητας, ενημερωτικές εκπομπές, όχι εκπομπές κοτσομπολίστικες. Κατάλαβες. Απλώς το κάνα για το κομμάτι της ΕΔΕΣ. Εδώ ακούστηκαν, επειδή ότι βγήκαν ψεύτικα βίντεο από το. Εγώ θέλω να πω την τελευταία του μέρα, τελευταία βραδιά. Φτάνει, εγώ δεν μίλησα. Επί της ουσίας για το παιδί αυτό. Αυτό το παιδί λοιπόν για μένα έκανε κάτι το πρωτόγνωρο. Ήρθε στη ζωή μας απότομα και έφυγε από τη ζωή μας απότομα. Αυτός τα έγραψε. Ναι, ναι. Γραμμένα τα έτσι. Άλλα λέω και άλλα θέλω να πω και άλλα λέω μετά. Έλα, λέγε. Λοιπόν, είχε τρομερή συμπάθεια από μένα προσωπικά για πολλούς λόγους. Πρώτον, ήταν ένα παιδί προσφυγόπουλο, όπως είπαμε προηγουμένως, από τη Νέα Ιωνία. Μικρασιάτης ή αν θέλεις και λίγο Πόντιος και ό,τι θέλεις. Δεύτερον, ήταν αυτοδημιούργητος, κάτι που σπανίζει σήμερα. Όλα τα παιδιά είναι μαλθακά, είναι πολύ λίγα αυτά τα παιδιά. Σημαντικό. Τρίτον, πήγε κόντρα στο ρεύμα. Βγήκε μόνος του λοιπόν από τα χτυπήματα αυτά μέσα από το YouTube που λένε. Γι' αυτό πήγε κόντρα το σύστημα μαζί του, άσχετα αν δεν του το έδειχνε και το έδειξε στην κηδεία του τελευταία. Τέταρτον, ήταν λαϊκός. Πέμπτον, έδωσε μπουνιά στο σύστημα με αυτά που έκανε. Δεν γούσταρε τους δημοσιογράφους έκτο. Δεν έδινε συνέντευξη. Και κυριότερον. Με τα χίλια ζώρια τώρα τελευταία εγώ, έδωσε κάτι. Προσωπικά δεν το έδωσε. Συμπάθησα για ακόμα έναν λόγο, ναι. Γιατί μοιάζει το μοιάζει ένας από τους γιους μου. Ο Μεσσίος, ο Γιαννάκης, νομίζω τον ξέρεις να πούμε. Ναι. Είναι ίδια και το λένε κιόλας. Μουσική. Ίδια και φάτσα και αυτά. Λοιπόν, χωρίς να το ξέρω αυτό το παιδί, μόνο που ήταν από φτωχιά οικογένεια, από λαϊκή οικογένεια, από όλα αυτά, όλο το πακέτο αυτό λοιπόν. Και έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο αυτό. Δεν ενδιαφέρει εμένα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, βοήθησε τον εαυτό του. Τέλος. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Πάμε και θέλω να πω για να το κλείσω αυτό το κομμάτι δευτερόλεπτο. Πάμε στη Ρεάλ, πάμε στην Μπάρτσα. Φτάνει ρε. Να είναι γερή άνθρωπο να το θυμούνται. Πήγα σήμερα στην Κερασιά στη Μηγανιώνα, άναψα ένα γερή στο φίλο μου του Σύφη. Πήγα, ναι, γιατί δεν μπορούσα να πω στην κηδεία, νόμιζα ήταν την άλλη μέρα. Πήγα εγώ το Σύφη το ξέρω 20 χρόνια και 25. Συγκλονίστηκα, παιδιά, ναι. Αυτό δεν το ήξερα. Όλοι, άλλη υποκρισία με αυτό το κομμάτι με το Σύφη. Γιατί? Γιατί από τους 100 ακροατές, γιατί ήταν ο Σύφης ένα. Ο Σύφης καταβλήνει ένα μαγικό λόγο. Μάγευε με τον λόγο του όλο τον κόσμο. Συμπαθήθηκε ο Σύφης από τον λόγο του, από τη χρειά του. Σκέψη Τζόρνταν ότι ο Ραπτόπουλος δεν το διέκοψε ποτέ. Πολύ όμως, ξέρω εγώ. Και ο φίλος μου ο Κόκκινος ο Γρηγόρης τον γνώρισε από μένα προσωπικά του Σύφη. Όχι, έκανε τον έξυπνο τελευταίο. Μπα περιπτώσει, όντως ήταν πολύ καλό παιδί ο Σύφης, αγωνιστής της κοινωνίας, πολλά πράγματα μες στην κοινωνία. Δεν μπορούμε να τα πούμε σε πολλά λεπτά αυτά. Διάβαζε πολύ. Διάβαζε πολύ, ήξερε πολύ τα μορφωμένο. Λόγος, ήτανε... λόγος που σου έδινε τροφή για σκέψη. Κάναμε κοινούς αγώνες για τον ΠΑΟΚ μαζί. Με συμβούλευε πολύ στον ΠΑΟΚ πάνω στο θέμα του ΠΑΟΚ. Γιατί εγώ είμαι λίγο παρορμητικός, ορμούσα, μου λέγε άστο αύριο θα το δει αυτό. Με συμβούλευε πολύ. Εν πάση περιπτώσει, και πήγα σήμερα να ψάξω γερή και θα πηγαίνω φυσικά. Θέλω να πω το εξής: όταν πήγαινα και όταν ερχόμουν, είδα εκεί στην περιοχή του αεροδρομίου και μετέπειτα και λίγο πιο εδώ αφίσες της Τατιάνα Στεφανίδου και του σύζυγου της, πώς λένε, διαφημίζοντας πάνω σε αυτά. Ναι. Τι σε πήρες? Τίποτα. Είναι και αυτό κομμάτι του συστήματος. Διαφήμιση το ε το κανάλι. Και τι να κάνω? Και δύο, αυτοί δεν είναι μόνο δύο δημοσιογράφοι, κύριε φίλε, είναι πολλοί. Αυτό σου λέω εγώ. Εντάξει, αυτοί που πουλάνε πιο πολύ έβαλαν. Εντάξει. Δηλαδή δεν φταίει, όλα σε πειράζουν. Όλα με πειράζουν φυσικά. Όλα σε πειράζουν. Όλα σε πειράζουν. Ο Σύφης, ρε παιδιά, γιατί εγώ τώρα εδώ μέσα το έμαθα και συγκλονίστηκα. Μεγάλο ήταν. Λοιπόν, α το λοιπόν. 2-2. Σταμάτα ρε, 2-2 ρε, σταμάτα ρε. Κηδεία το κάναμε, μνημόσιο να το καφτάνει. Τελείωσε. Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Δύο προπονητές μπούφι. Ο Βλάξ και ο Πανίβλαξ. Ο ένας έχει το 2-0 και πάει να και βγάζει τα δύο μαμούνια, τον Βλαχοδήμο και τον Καλτσά. Αφήνει μέσα τον κακό Αμπέιτ. Ό,τι να. Δεν βάζει τρίτο αμυντικό χαφ. Ούτε και τρίτο στόπερ να κλειδώσει το μάτς όπως θα έκανε λογικά. Ήδελα, ο πιο λογικός προπονητής. Φυσικά ο Πογιέτ. Έτσι. Βέβαια.
Ο άλλος παίζει αντί για 5-3-2, 3-5-2 όταν αμήνεται. Ναι. Και πάει και πέφτει ο Βλαχοδήμος πάνω στο center back. Αντί να πέφτει πάνω στον Κίτσιο. Δηλαδή. Το οποίο 3-5-2 το έχει αναλύσει πολλές φορές με τον Αλέφα. Το 3-5-2 πόσο επικίνδυνο είναι. Το 3-5-2 εγώ έχω κάτσει ώρες στα Εξάρχεια με τον Αλέφαντο. Ώρες και μέρες να μου το εξηγεί και με παραδείγματα. Λίγοι προπονητές ξέρουν να παίζουν το 3-5-2. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν χρειάζεται να έχει ομάδα σου μεγάλη κατοχή. Το πλεονέκτημα είναι ότι αμήνεσαι με 5 και όχι με 4, δεν αμήνεσαι με 3. Οι προπονητές το κάνουν. Και το βασικό είναι ότι στο σημερινό ΠΑΟΚ ένας από τους χειρότερους παίκτες ήταν ο δεξιός ο μπακ. Ναι, ναι. Κίτσιο. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καθόλου. Ούτε ο Λέοβατς πήγε καλά. Ο Λέοβατς αλλά... για μένα πήγε καλά. Ναι, ναι. Στο, όχι στο ανασταλτικό. Ούτε ναι, ο Λέοβατς λογικό. Πήγε καλά. Ναι. Καλά τα λέει. Το πρώτο λάθος είναι αυτό. Μετά, υπάρχει στο ποδόσφαιρο κάτι το οποίο λέγεται κατασκοπία. Δηλαδή, να δω την αδυναμία του αντιπάλου σε όλα τα πράγματα. Λέει, ξέρω εγώ, πώς να τον πλησιάσουμε αυτόν. Ξέρω εγώ, είναι με κάνει μια δουλειά στο δημόσιο. Ωραία, τι θέλουμε να κάνουμε και ποιο είναι το ευαίσθητο του σημείο. Ξέρω εγώ, το τάδε. Τι είναι, ξέρω εγώ, είναι γυναικάς. Ωραία, του ρίχνουμε δύο γκόμενες από δίπλα. Τι είναι, χαρτοπέκτης. Τι είναι, ξέρω εγώ, τζογαδόρος. Ποιο είναι το ευαίσθητο σημείο. Σήμερα ο ΠΑΟΚ με το χαρίσει στα αμυντικά χαφ. Με κίτρινη κάρτα από το πρώτο μήκρο είναι πιο ευάλωτο παίκτη του ΠΑΟ. Εκείνη η βλακία για, ναι. Για να πάει επάνω. Να στείλει κάποιον ο στραμματρόνι. Για να πει: πάνε, εκμέευσε την κόκκινη. Πάνε πάνω του και σκάσουν μια τρίπλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε κάνει φάουλ. Δεν το ξέρει. Γι' αυτό πολλοί μιλάνε για τον ΠΑΟ στο θέμα τη κατασκοπία. Σωστό. Εγώ στη δουλειά μου, γενικά στη δουλειά μα, ξέρουμε και πρέπει να ξέρουμε ποια είναι οι δικέ μα αδυναμίε για να τι καλύψουμε. Και ποιες είναι οι αδυναμίες των αντιπάλων μας για να τους χτυπήσουμε. Είναι λογικό. Πάντως 3-5-2 με Κίτσου και Λέοβατς δεν βγαίνει. Full back. Ο Στραματσόνι με κίτρινη το χαρίζει από νωρίς, δεν γνωρίζει ότι είναι το λάθος του και δεν βγάζει Καλτσά, Βλαχοδήμο, Πράνιτς όταν βγαίνει, ξέρω εγώ, πάνω του. Και φυσικά ο Κροάτης για τον ΠΑΟΚ βγάζει. Για μένα άσκοπα το καλύτερο παίκτη του ΠΑΟΚ που είναι ο ποιος, ο Μιστακίδης για μένα. Ο Μιστακίδης μα για δεν μένα. Το βγάζει, συγγνώμη. Για μένα. Και βάζει ένα Αντώνη. Ποιος είναι αυτός ο Αντώνης. Ο Άντωνης. Ποιος Άντωνη. Έδειξε ότι δεν πάει για το διπλό, πάει για το χιν. Ναι, πάει για το χιν. Δεν πίστευε ότι μπορεί να πάρει το διπλό. Και μου βγάζει αυτόν. Τώρα, να πούμε δύο πράγματα λίγο γρήγορα πριν συνεχίσουμε και για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Ο Μακ έχει κάνει το χειρότερο παιχνίδι σήμερα για μένα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Ο Μακ δεν ήταν καλός. Ο Χαρίσης δεν βγαίνει ως κόφτης. Καταρχήν είναι εγωιστής. Με τίποτα. Ως κόφτης. Χαρίση. Ως κόφτης. Ξέχνα το φίλε. Είσαι κάρτα, μαρκάρισμα και κάρτα. Εμόπτυση έπαθε ο καημένος ο Τσίμηρο σήμερα να τρέχει από το κεφάλι. Δεν μπορεί να τον υπολογίσει. Δεν βγαίνει ως κόφτης. Ψηλά, χαμηλά πάει σαν τα γάρι με τις τάπες. Τα έχω πει χίλιες φορές. Αγελαδοτρόφο τον έχω πει. Παρεξηγήθηκε. Βελτίωσε το μαρκάρισμά σου να βγει σαν παίκτη. Δεν το βελτίωσε. Θα έχει προβλήματα. Ξεγυρνάει και από τραυματισμού. Αυτό έχει προβλήματα το παιδί. Ένα λόγο που δεν τον προφύλαξε που φταίει ο Ντόντορ δεν έχει για αυτό το λόγο. Δεν κάνει καλή ζωή. Τέταρτο, ο Χατζη Ισαία. Πρέπει να βελτιώσει το αριστερό του πόδι. Και αυτό σήμερα δεν ήταν. Όταν τον πρεσάρουν, πανικοβάλλεται. Αυτό δεν το έχουμε δει. Εντάξει, τα πρώτα του παιχνίδια. Εγώ δεν τον παρεξηγώ. Ναι, πανικοβάλλεται και πρέπει λίγο να βελτιώσει τα 0-40. Να λίγο πιο εκρηκτικό. Ναι, να βελτιώσει αυτό το. Έφυγα. Βελτιώνεται, έχει πολύ καλές τοποθετήσεις. Είναι πολύ καλός αμυντικός και πρέπει να βελτιωθεί. Όπως πρέπει να βελτιωθεί ο Κίτσιου στο ενασμένα αμυντικά και όταν βγαίνει με την μπάλα να κάνει 100 σέντρες σε κάθε μάτς, σε κάθε προπόνηση. Αυτοί βρήκανε φίλε στην τουλάπα, τι θα κάνουμε τώρα. Στιλιστικά τώρα. Πότε ήμασταν καλοί στιλιστικά για να γίνουμε τώρα στα γεράματα. Δεν μας δίνει κανένας, δεν όμως στη σπίτια μας. Πέλκας. Έκασε τον γκολ. Εμένα ο Πέλκας. Μόλις άλλαξε θέση, άρχισε να παίζει ο Πέλκας. Ο Πέλκας ξέρει μπάλα. Ναι. Θέλει λίγο το μυαλό του να το προσεγγίσει. Τρώστηκε το κουτουλίδι, ρε Πέλκα. Α, το κουτουλίδι, θα φτάσουμε. Και ο Πέλκας. Πες πάρει... να πάρει την κόρη. Μισό λεπτό. Έδειξε ο Πέλκας ότι το αντικείμενο το γνωρίζει. Μπάλα ξέρει να παίζει. Απλώς τώρα δεν ξέρω το μυαλό του πώς σκέφτεται εκεί την ώρα, πώς παρασύρεται. Ενθουσιάζεται, δεν ξέρω. Θα σου πω δύο λόγια για τον Πέλκα. Ναι. Πέλκας. Είναι κοντός. Γρηγοράκος, ναι. Ξέρει μπαλίτσα. Έτσι. Το ένας μένα δεν πάει ποτέ. Δεν πάει να μου φάει τρίπλα. Θέλω να δω τον Μπέλκα να πάρει, παίζει έξω αριστερά, να μου φάει τον δεξί τον μπακ. Σαν τον Ρονάλντο. Πώς έβαγε ο Ρονάλντο προχθές ναι. Που το έκανε, τον ανάλογο μπακ να το βρει και να τον πάει εκεί.
Θέλω, αν σε άνοιξω αριστερά, να πάει με τρίπλα, με το δεξί, να φύγει από την εξωτερική και να κάνει μια μπούκα και να την γυρίσει. Στον άξονα μπορεί να παίξει αυτό. Στον άξονα. Μόνο εκεί μπορεί να παίξει. Στον άξονα. Εφόσον δεν μπορεί να τριπλάρει και να μπει κάθετα, να πάει να μου κάνει καλές πάσες. Λέω, όχι αυτό. Λέω, το βάζει, έχει εύκολο γκολ ο Πέλκας, όμως πρέπει να του τη σκάσει και αυτού στη μικρή περιοχή. Δεν μπορεί να τη δώσει αυτός μόνος του να πάει ένας με έναν, ένας με δύο. Δεν μπορεί. Το κατάλαβες? Πρέπει να του τη σκάσει. Ο Μιστακίδης. Ο Μιστακίδης θα βγει. Ναι. Ο Μιστακίδης. Ναι, γελάει κι ο άλλος. Για μένα λέει. Για ποιο λέει, για μένα? Μέχρι και ο Χολύπτης γελάει μέσα. Τι γελάει ρε ταγάρι εσύ από την Καστοριά, γελάς? Από το διάστημα σου πω μερικές κουβέντες. Παλιό ταγάρι να πούμε. Ο Μιστακίδης θα βγει, για μένα. Στέλνε και άλλα μηνύματα εσύ. Πόσο χρόνο είναι ο Μιστακίδης? Μικρός είναι. Γιατί θα βγει? Πρώτον, κάνει ζωάρα. Ούτε ξύδια ούτε μύδια έχω μάθει. Δεν πίνει. Δεύτερον, βλέπει το γήπεδο ο Μιστακίδης, βλέπει το γήπεδο. Πώς είναι ένας καλός οδηγός? Ποιος είναι ο καλός οδηγός? Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου καλό οδηγό. Γιατί το θεωρώ καλό οδηγό? Ένα βασικό προτέρημά μου σαν οδηγός. Ξέρω τι γίνεται στα μπροστινά 300 μέτρα και ξέρω τι γίνεται και στα πίσω 300 μέτρα. Παρακολουθήσω καθρέφτες. Ναι. Είμαι σε μια φάση που ξέρω τι γίνεται στον χώρο μου. Το χώρος μου είναι 300-400 μέτρα μπροστά και πίσω. Γιατί μετά δεν μπορώ να κάνω ατύχημα. Προλαβαίνω, σταματάω. Πρόσεξε τώρα. Την μπάσα που δίνει στον γκολ του Πέλκα, οι περισσότεροι Έλληνες ποδοσφαιριστές θα τη βγάλουν κατά λάθος. Δεν το ξέρω το παιδί, δεν ξέρω το μάνατζερ του, δεν ξέρω το γονέα του, δεν ξέρω τον προπονητή του. Να ρωτήσω και να δω, την ήθελες αγόρι μου να τη δώσεις την μπάλα στον Πέλκα ή την έκανες κατά λάθος? Γιατί αν, εγώ πιστεύω ότι την έδωσε και το ήθελε, πιστεύω. Εάν την έδωσε και ήθελε, βγαίνει μεγάλος παίκτης. Πρόσεξε. Έχει κεφάλι από πίσω, έχει κάθετη πάσα, είναι γρήγορος και έχει περισσότερα προσόντα από τον Μπέλκα. Είχα πει και είχα γράψει. Βάλτε το Μιστακίδη πίσω 4-90 λεπτά πίσω από το center forward. Αυτό που έκανα σου, θέλει περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Δώστε του 4-90 λεπτά, ρε τετραγωνοκέφαλε Τούντορ, που πήγες και έπαιξες με 3 πίσω αντί για 5 όταν αμήνεσαι. Αυτό έτσι καλύτερο μπερμπέλκα. Και έχεις τραβολήσει. Δεν φταίω Κίτσιου. Έχεις αμολύσει τον Κίτσιου. Έχεις αμολύσει τον Λέοβατς. Έχεις αμολύσει τον Κίτσιου και τον Λέοβατς ψηλά και. Βγαίνει ο Βλαχοδήμος και πέφτει πάνω στο στόπερ. Ευτυχώς που δεν είναι κανένας, ξέρω εγώ, Ναπολεόνι, κανένας, ξέρω εγώ, παίζουν κανένα γρήγορο. Σταματάει το μυαλό μου να βγει γρήγορα, εξτρέμ, κανονικός, είναι λίγο βάρης. Κανένας Βάργας, κανένας αυτός, να σου πάρει μπέναλτι και τα λοιπά. Ευτυχώς, λέω εγώ. Γιώργος, ακούω. Ναι. Καταρχήν για το Λέοβατς θεωρώ ότι τον αδικείται. Μετά από και ένα καιρό. Δεν ήταν άσχημος, αλλά δεν ήταν καιρό. Το δημιουργικό κομμάτι ήταν καλός. Ναι. Βγήκαν φάσεις από εκεί, το γκολ βγαίνει από εκεί, η ευκαιρία του Πέλκα στο πρώτο ημίχρονο βγαίνει από εκεί. Ναι. Γενικώς βγαίνει μπροστά από εκεί. Ο Λέοβατς. Μπροστά ήταν καλός. Είναι καλός. Ναι. Αμυντικά και καλή σέντρα, δεν γυρίσε γρήγορα πίσω. Γι' αυτό σε εσύ διαβολή τον Κίτσου και οι δύο ψηλά. Λοιπόν. Αργούσαν να γυρίσουν, το προπονητή ο Κιπέτε. Ναι, δεν έχουμε για μια ακόμα φορά φάνηκε προπονητή για όλα αυτά που είπατε πριν. Φυσικά εννοείται ότι τουλάχιστον υπάρχουν και χειρότερα. Αυτός ο άνθρωπος για μένα τα είχε κάνει αυτό ο προπονητής του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και είχε πάρει 2-0, 2-2 με αυτό το κουτσάρισμα, θα ήταν ακόμα στα αποδυτήρια. Όπως και αντίστροφα, Γιώργο, sorry που διακόπτω, Στραπατσόνη, άμα τα έκανε αυτά ο Αναστασίου, δεν υπήρχε αύριο. Ναι. Είναι γεγονός, δηλαδή αυτό που είδα είναι ότι και τους Παναθηναϊκούς είδα πολύ χαλαρά. Δεν πολύ ασχολούνται κι αυτοί. Είναι ψιλοξενερωμένοι. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα. Με στεναχωρεί το ότι έγινε αλλαγή του Λέοβατς γιατί λέει πόνεσε. Ναι, πάλι. Άρα δείχνει ναι, πάλι. Το φάντασμα αυτό δεν έχει φύγει. Για το παιχνίδι, ο μόνος λόγος που μας χαροποιεί είναι ότι είναι γεγονός ότι είδαμε τους παίκτες του ΠΑΟΚ να βγάζουν ένα κάποιο πάθος. Και μια ταχύτητα, ναι. Η οποία αν δεν ήταν ο Μακ σε κακή μέρα. Ναι, ίσως να μας έβγαινε και σε καλύτερα πράγματα, ναι. Και χωρίς Κλάους Μπερμπάτοφ έκανε ο ΠΑΟΚ 2 γκολ. Λείπανε πολύ αργοί παίκτες. Έλειπε ο Κλάους, έλειπε ο Μπερμπάτοφ, έλειπε ο Τσιόλης. Και το ρωτάω πού οφείλεται και σου απαντάει σωστά. Λείπανε πολύ αργοί παίκτες. Σήμερα πιο φρεσκαδούρα ΠΑΟΚ. Πιο αθλητικό. Αυτό ήταν ο ΠΑΟΚ.
Ο Τσίμηρο, του μεγάλος παίκτης, βγαίνει αυτή η μεταγραφή. Να λέμε, να τα πιστώνουμε. Όπως λέμε τα κακά για τον Άρνεσεν, να λέμε και τα καλά. Ο καλός ποδοσφαιριστής, αθλητής καλός. Και μπορεί να μαρκάρει και μπορεί να μοιράσει και μπορεί να δώσει. Ποιότητα. Αλλά για μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ, αν θέλει να βάλει στόχο κάποιο τίτλο ή κάποια καλύτερη πορεία, δεν μπορεί αυτός ο παίκτης σε μια ξένη έδρα να παίζει μόνος του στα χαφ. Δεν μπορεί. Γιατί ουσιαστικά έπαιζε μόνος του. Ο άλλος ανασταλτικά δεν βοηθούσε καθόλου. Δεύτερο μάτς. Άκη Ηρακλής. Για να μην ξαναμιλήσω. Ο Τρόμος τώρα λέει, ο Χρήστος από τη Λαμπράκη, μεγάλος αλήτης είναι. Ναι. Θα το φέρω μια μέρα εδώ. Για πες το. Πάω εξής. Ο Τρόμος τώρα λέει που είναι ανενεργός, είναι στο ξενοδοχείο που διαφημίζει, λέει, στο Χατζινάκο ή στην Καλερί. Στην Καλερί εννοεί του. Ναι, κατάλαβα. Τι αλήτης είσαι, ρε βρώμο, πάω εξής. Για λίγους. Τι πάω εξής, 45 άρεσε. Αυτή είναι η καλύτερη πάω εξής. Καλά. Για λίγους το μήνυμα αυτό. Για λίγους. Λέγε, σ' ακούω. Για μένα, ρε Παπαδόπουλε, σε αυτό το γήπεδο Βούργο, τι πας και βάζεις μέσα τον Λεοζίνιο και τον Περόνε μέσα. Τι πάντα, να κάνουν τι, ας πούμε, δυο τόσο τεχνίτες παίκτες. Αφού έχεις τους δυνατούς, τους ξυλοκόπους, τα κορμιά. Εντάξει, είσαι τυχερός που ο Μπαρόχα σε βοηθάει να πάρεις το Χ. Αλλά τι πας και τους βάζεις τους άλλους, να πούμε, μέσα το βοήθησε τον Ηρακλή το γήπεδο αυτό έναντι της ΑΕΚ. Ναι, ναι. Γιατί. Για μένα ο. Ναι, δεν βοήθησαν οι συγκεκριμένοι παίκτες. Με τους παίκτες που έχει ο Ηρακλής τον βοήθησε. Γιώργο, δεν έπρεπε να μπουν όμως αυτοί. Στη ζυγαριά δηλαδή, ποια ομάδα περισσότερο. Ειδικά ο Λεοζίνιο. Δεν ήταν αυτό. Τι πω, κοντολογεί μπράβο στον Ηρακλή που πήρε αυτό το βαθμό. Ο Ιάκ, για μένα το έχω ξαναπεί, ότι αν την είχε ο Φερνάντο Σάντος, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα κράζανε και θα λέγανε τι ποδόσφαιρο είναι αυτό. Πάλι κράζουν. Και έκτρωμα. Μπα. Ο προπονηταράς λένε για τον Μπογιέτ. Καλά κάνουν. Διαφωνεί. Καλά κάνουν. Γιώργος, αυτό άμα σας αρέσει, σε όσους το αρέσει το αμυντικογενές ποδόσφαιρο. Άσο, να ξεκινήσει δικιά του προετοιμασία, να ξεκινήσει με δικές του επιλογές ποδόσφαιρου. Και μετά να κράξει τον Άγιο. Για την αισθητική του ποδοσφαίρου. Θα δούμε και την αισθητική του ποδοσφαίρου. Αλλά προς το παρόν, αυτά που δείχνει φέτος, δείχνει ότι σαντίζει άγρια. Του βρήκε, ναι. Ναι, σαντίζει άγρια. Του βρήκε. Αυτό τώρα για το κύπελο, λίγο για την κλήρωση. Για μένα ο προπονητής του ΠΑΟΚ πρέπει να απολυθεί χθες. Προπονητής ο οποίος είναι στον πάγκο, στον ΠΑΟΚ και γλύφει τον Ολυμπιακό και λέει άλλο επίπεδο Ολυμπιακός κτλ. Και αλήθεια να είναι αυτά. Για να έχει άλλο δουλειό. Και αλήθεια να είναι αυτά που λέει, αυτά δεν λέγονται. Όπως δεν τα λέει ο προπονητής. Μετέφερε κακή ψυχολογία. Ακριβώς. Γενικότερα. Δηλαδή, όλες οι μεγάλες ομάδες. Πολύ περιμένει. Στην Ελλάδα, καλώς ή κακώς, 6 είναι οι μεγάλες ομάδες. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, ΑΕΚ, Άρης. Αυτά είναι τα μεγάλα κλαμπ. Είναι απαγορευτικό για έναν προπονητή να λέει καλά λόγια για τις άλλες 5 ομάδες. Να πει ότι τους σεβόμαστε, ναι. Να πει ότι θα πάμε ποδόσφαιρο, ναι. Αλλά όχι πια και αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δηλαδή αυτό είναι έσχος. Ας και για μένα εδώ, πες ότι δεν φταίει ο προπονητής. Ας τον πιάσουν 5-10 παοξίδες από τη διοίκηση και ας τον εξηγήσουν, όταν είδα δεν τον εξηγήσαν ποιοι είναι οι αντίπαλοι του ΠΑΟ. Παραδοσιακοί. Άσχετα αν ο ένας έχει το εκατονταπλάσιο μπάτζετ. Δηλαδή, ποτέ δεν θα βγει ο Αναστόπουλος, ας πούμε, ακόμα και τώρα που είναι στη Γάμα Εθνική, να κάνει διθυραμμικά σχόλια. Πει απλά εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος, ναι, το ένα το άλλο. Αλλά ποτέ δεν θα βγει να γλύψει, ξέρω εγώ, τον ΠΑΟΚ, που είναι και δύο κατηγορίες πιο πάνω. Δεν βγήκε να μας γλύψει εδώ ο Παπαδόπουλος, που είμαστε στην ίδια κατηγορία και έχουμε μεγαλύτερο μπάτζετ. Δηλαδή, έλεος ρε, εσύ Κροάτη, τι είναι αυτά που κάνεις. Ντροπή δεν έχεις. Τζόρνταν. Κοίταξε να δεις. Πίσω. Όχι, να πούμε και μια κουβέντα για δεν είναι. ΑΕΚ. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι το παιχνίδι δεν έπρεπε καν να ξεκινήσει σε ένα τέτοιο τέρεν. Η ΑΕΚ ήθελε να πάει. Εντάξει, ρε παιδί μου, κοίτα να σου πω κάτι τώρα. Μεταξύ μας τώρα, ρε Κώστα, αυτά τα παιχνίδια μέχρι να τελειώσει η κανονική διάρκεια είναι και λίγο τώρα. Τυπικά, να τελειώσει η σεζόν, να πάμε στα playoff. Είναι και εγώ πιστεύω ότι συμφωνήσαν να γίνει, γιατί σιγά μην κάτσουν να ψάξουν ημερομηνία να βάλουν το παιχνίδι με το κύπελο. Ναι, με το κύπελο, το οποίο και να ξέρετε για το κύπελο, οι επαναληπτικοί σε αυτή τη φάση μπορεί να μετατεθούν αν περάσει ο Ολυμπιακός στην επόμενη φάση. Μην διώνετε τις ημερομηνίες de facto. Πού να περάσει. Ναι. Από εκεί πέρα, μια που είπα για το κύπελο, τώρα θεωρώ ότι είμαι περασμένος. Όσο και να προσπαθήσει ο Δέλλας να το κάνει ροντέο το παιχνίδι, ο οποίος δεν υπάρχει προπονητικά, φανήκαν και σήμερα πάλι αυτά. Αφελέστατο ποδόσφαιρο, δεν με νοιάζουν οι ευκαιρίες που έκανε στο πρώτο ημίχρονο, γιατί θα πούνε ότι μετά το 1-0 έχασε μαλλιά ο Ατρόμητος. Εγώ ξέρω πάλι 4.
Δεν μπορείς να νικήσεις τη Βέρεια στην έδρα σου. Δεν μπορείς να κάνεις μία νίκη, δύο συνεχόμενες νίκες. Πώς να σε στηρίξει ο Σπανός? Και να σου πω και κάτι, Κώστα. Άμα πέφταν φέτος τρεις, να δω πόσο θα το στηρίζει ο Σπανός. Και αυτά να τα πεις αύριο στο δικό σου εκεί πέρα που τον εκθιάζει και αυτόν και τον Αγγελόπουλο και τον Σπανό και αυτούς. Λοιπόν. Δεν μπορείς να νικήσεις τη Τετάρτη τη Λιβαδιά με 15. Ναι, όντως, τραγικός ρε εσύ. Για να επιστρέψω λίγο στο Ηρακλή ΑΕΚ, θεωρώ ότι ήταν ένα παιχνίδι που εγώ το φοβόμουν όλη τη βδομάδα. Κάπου πίστευα ότι νομοτελειακά και ο Ηρακλής δεν γίνεται. Θα βγάζει λίγο εγωισμό. Ήταν απανοτές. Φαντάρτικο το πήγε. Ήταν απανοτές οι ήττες. Πήρε και ένα. Θεωρώ ότι άμα γινόταν σε νορμάλ αγωνιστικό χώρο, επειδή είμαι τεχνικά ανώτερος σαν ομάδα, θα έφυγα εύκολα. Δύσκολα θα έφυγα με διπλό. Με ένα 0-1-1. Οι δύο προπονητές δείξανε στους προέδρους τους. Μα Παπαδόπουλος είναι 21. Ότι πιάσανε τα βάνη. Ένα μικρό που ηγέτη είναι προπονητικά. Ότι πιάσανε τα βάνη και δύο. Όχι, όχι. Είναι αυτή τη σχόλη. Σέβονται του χώρου. Ζητήσανε με διαφορετικό τρόπο καθένα ότι την επόμενη χρονιά, αν μείνουν στην ΑΕΚ ή στον Ηρακλείο άλλο, γιατί εγώ έμαθα ότι κάποιοι από την Τρίπολη μου λένε ότι η Αναστασίου θέλουν ή Παπαδόπουλο το Άβελ. Ναι. Πάει για Άβελ ο Αστέρας Τρίπολης από Πελοπόννησο. Εγώ ξέρω άλλα ότι ο Αστέρας κινείται για Ζουνίδη. Μπορεί. Πάντως θέλει να προπονητή στο στυλ αυτό. Προσέχω πίσω. Ναι, ναι. Κλείνω με. Μα τον είδε και χθε στην Τρίπολη. Σαν το φτωχόν, ρε παιδιά. Λέει η Τρίπολη, εμείς με αυτά τα λεφτά, με έναν προπονητή αφελή το Βεργέτη, φτάνουμε 5η, 6η, 7η. Πολύ ωραία. Με έναν προπονητή που βλέπουν ότι το υλικό του Ηρακλή είναι αυτό, την πάει την ομάδα πολύ καλά μέσα από το κλείσιμο και το σεβασμό των χώρων, χωρίς να μην βγάζει επιθέσεις. Γιατί χθες ο Παπαδόπουλος ήταν λίγο Βεργέτης. Τι έκανε? Έπαιξε με ένα χαβ λιγότερο στο μάτς. Θα μου πεις, έχανε. Δεν είχε και τον Ιτζόπουλο, ήταν τιμωρημένος. Έχανε. Και πήγε με 4-4-2. Και η ΑΕΚ με αριθμητική υπεροχή στα χαφ 3-1-2-2 δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί, πιθανότατα γιατί το γήπεδο εκεί πέρα τη γλίτωσε ο Ηρακλής. Δηλαδή βοήθησε το γήπεδο τον Ηρακλή παίζοντας 3 χαφ με 2 να δημιουργηθεί μια διαφορετική ισορροπία στις γραμμές. Δηλαδή το μάτς αυτό έκανε μπαμ ότι αν είχε γκολ θα είχε αποστημένες φάσεις, αποστατικό ποδόσφαιρο δηλαδή. Και ο δικός σου έδειξε ο προπονητής. Εγώ θεωρώ ότι την άλλη Κυριακή το Παναθηναϊκό θα έρθει και αυτός, όπως και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, με το αγαπημένο μου 1-0. Και ο δικός σου προπονητής έδειξε ότι ξέρεις κάτι, παίζω με τον Ηρακλή του Άβελ που έχει αυτό το υλικό. Μεγάλο άσο την άλλη εβδομάδα στο δίνω. Περίμενε. Ναι. Και βάζω τρίτο χαφ και τρίτο στόπερ να κρατήσω το αποτέλεσμα. Να κρατήσω το αποτέλεσμα στο 1-1. Εντάξει, λέει, άσε τις ιστορίες, εγώ με αυτό το υλικό μέχρι εδώ μπορώ να φτάσω. Αν θέλεις και άλλο ποδόσφαιρο, φίλα εξή. Φίλα εξή, μη βρεις τον Μπογιέτ. Εννοείται. Βρίσε. Το καλοκαίρι κριτική θα γίνει στο Βελιγκάνι. Γιατί θέλει 2-3 παιχταράδες. Δηλαδή πάνε φέρε το Βέλιο, πάνε φέρε μια σεντερμπακάρα 30-31 χρονών. Τύπου πώς ήταν ο Κάρλος Γκαμάρα που είχε φέρει ο Ψωμιάδης με 4 μουντιάλ στις πλάτες του. 1-2-3 τέτοιους να πάμε βούρια το πρωτάθλημα. Τώρα τι να συζητάμε. Πριν πάμε στο διάλειμμα και κριτική... να πω δύο κουβέντες. Είδα Ρεάλ και Ατλέτικο Μαδρίτης. Είδα το 1-1 της Ρεάλ και είδα και το 1-2 της Μπαρτσελώνα. Διακρίνω ότι τα πρωταθλήματα κρατάνε στα πρωταθλήματα δυνάμεις για να τα δώσουν στο Champions League. Εδώ η City σήμερα έβγαλε τη β' ομάδα και έφαγε 6 γκολ στο κύπελλο. Εδώ πήγε η Γιουβέντους την Παρασκευή στην Πολώνη, έρθε 0-0 με τα δεύτερα, δηλαδή έτσι, ούτε μία φάση δεν έκανε. Ναι. Ένα λεπτό. Για το Ηρακλή ΑΕΚ, αυτές οι δύο ομάδες πιάσαν ταβάνι, δεν πάει παραπάνω. Θεωρώ ότι δίκαιο το αποτέλεσμα και το επιδίωκαν και οι δύο. Αφού όποιος έβαζε πρώτος γκολ. Τώρα για τον ΠΑΟΚ. Εμένα μου άρεσε η ομάδα γιατί έβγαλε αντίδραση μετά το 2-0. Αν και έπαιζε με πάρα πολλές ελλείψεις, μου άρεσε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι έχει ποιότητα η ομάδα. Όλα τα παιδιά αυτά έχουν ποιότητα. Ο ΠΑΟΚ είναι όντως μετά τον Ολυμπιακό σε ρόστερ η καλύτερη ομάδα στη χώρα. Όπου βαρέθηκα να το ακούω αυτό, ρε Τζόρταν. Αντιπαρέρχομαι και λέω. Όταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Μιστακίδης, έχεις πρόβλημα. Όχι, έχω μέλλον, δεν έχω πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα! Όταν στα κάτω του σήμερα ήταν, πρόσεξε, ο Μακ απαράδεκτος. Από εκεί μεριά ο Κίτσου απαράδεκτος. Κίτσου, άστον Κίτσου. Όχι, άστον Κίτσου. Γενικά όλη η ομάδα δεν ήταν καλή σήμερα. Υπήρχαν 2-3 ήταν οι καλοί παίκτες σήμερα. Δεν πατούσαν καλά. Όταν τον ΠΑΟΚ το σηκώνει. Και εγώ σήμερα πήρε 2-2 η ομάδα. Ο Μιστακίδης, έχεις πρόβλημα! Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ σήμερα ήταν ο Στραματσόνη. Εντάξει, πρέπει να το παραδεχτεί.
ευχαριστούμε. Πάντως τώρα εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ βλέπω ότι ο Πάοκ. Το Κατσισαρέας και με το καλημέρα, φίλε. Ρε φίλε, η ομάδα έπαιζε με 10 απουσίες. Έβγαλε αντίδραση μετά το 2-0 και περίμενα να το πάρει το μάτς. Ποιες ήταν οι 10? Το λες πολύ εύκολα. Ποιες είναι οι 10 απουσίες? Πολλές απουσίες η ομάδα. Τώρα τι να σου πω. Πολλές απουσίες. Πολλές απουσίες η ομάδα. Καταρχήν αυτή παίξανε παίξανε λίγο τα φορ και τα δύο τα φορ. Τα φορ, ο Κλάους και ο Μπέρμαν. Τι προσφέραμε φέτος? Τι προσφέραμε? Λοιπόν, θα σου πω εγώ τώρα. Γιατί μας, μια που είπες τι προσφέραμε. Πότε μου είπες ο Όλσεν πήρε βαθμούς? Και ρωτάω ο Βελίδης πότε πήρε βαθμούς? Δεν πήρε. Λοιπόν, το πρόβλημα εκεί είναι πρόβλημα. Σου έλειψαν αυτά τα φορ και βάλει σήμερα δύο στη λεωφόρο. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να το πέρα το μάτζε. Δεν λέει κάτι αυτό. Αυτό δεν λέει κάτι. Ποιος άλλος? Και είχε στα φορ και τρεις αγώνες και δεν έβαλες γκολ. Δεύτερον, δεν μπόρεσε να διαχειριστεί καλά ο προπονητής μου το παιχνίδι αυτό. Ακόμα και οι παίκτες να θέλεις. Ο Πέλγας, αυτό που λέει και ο Δήμος. Ο Πέλγας τρώει την κουτουλιά. Πες σε κάτω, ρε, πάρ' το κόκκινο. Και όχι μόνο δεν του την παίρνεις, τρως και εσύ κόκκινη μετά. Άρα έκραζες και τον Γκαρσία με λίγα λόγια. Ο Γκαρσία όταν του ρίχναν κουτουλιές, έριχνε μπουνίδια. Ρε φίλε. Εκεί όμως δεν σ' άκουγα να το κράζεις και να το λες πέσε κάτω. Ρε φίλε, πρόσεξε να δεις. Εκεί έλεγες πέσε κάτω. Ο Γκαρσία πρώτα τον πάτησαν το πόδι. Πρώτα τον έφαγε την κουτουλιά. Δεν έπεσε κάτω όμως. Όχι, δεν έπεσε κάτω. Α, μπράβο. Ναι, δεν έπεσε κάτω. Αυτός τι έκανε, έριξε καμιά μπουνιά? Όχι, έφαγε την κουτουλιά. Άρα έπρεπε να ρίξει μπουνιά. Έφαγε την κουτουλιά. Έπρεπε να ρίξει μπουνιά. Και στο τέλος ενδαρμένος έπρεπε να ρίξει μπουνιά. Έπρεπε να ρίξει μπουνιά δηλαδή. Όχι, ρε φίλε, έπρεπε να διεκδικήσει την κουτουλιά. Για τον Γκαρσία γιατί δεν λέγατε αυτά τα πράγματα? Ήρθε. Γιατί όταν τα έλεγα εγώ βγαίναν εδώ και πέρα. Ήρθε ένα εγχρωμό και σε πήρε στο μυαλό. Ναι, στον Γκαρσία κάναν το ίδιο. Άντε πάλι με τον Γκαρσία. Δικαίωσε με λοιπόν σε αυτού που βγαίναν εδώ όταν έλεγα ότι δεν έχει μυαλό. Δεν έχει καμία σχέση, δεν είναι. Γιατί τα παραδείγματα δεν τον Γκαρσία το όταν το χτυπούσε ο έγχρωμος που λες εσύ ο Σιμάο και δεν έπεφτε κάτω. Έφαγε ξύλο από τον Γκαρσία. Τι σχέση έχει ο Γκαρσία τώρα με αυτό το θέμα? Λέω ότι όταν τον είχε χτυπήσει ο Σιμάο έπρεπε να μείνουμε αθνικός με 10 παίκτες. Μου στέρισε ο Γκαρσία εκείνη την ημέρα τα play-off. Μου στέρισε τη δεύτερη θέση. Που άρχισε να παίζει μπουνιές και άνοιξε ακριβώς. Και αμυνά σου. Θα θυμάμαι. Διάλειμμα 2-3-4-5-4-6-6-1. Τώρα μη διευρυάζεις τώρα. Πάμε διάλειμμα. Πάμε. Εσύ μη χαίρεσαι. Γιατί είναι διαιτησία που είχε η ΑΕΚ στο Καφτατζόγλιο, Τζόρνταν. Άμα την πάρει τη διαιτησία. Η ΑΕΚ έχει την καλύτερη διαιτησία μετά τον Ολυμπιακό φέτος. Και αυτά που λες εσύ. Άσε τώρα. Άσε τώρα. Τα ξεχνάς. Βλέπεις τον Πάοκ πώς τον παίζουν. Συνέχεια. Και σήμερα. Έχουμε λεφτά, φίλε, στο μπάσκετ. Δύο μάτς στην ΑΕΚ αλλάξαν κάπως τα πράγματα. Εσύ δεν ξέρω. Όχι δύο μάτς στην ΑΕΚ. Δύο μάτς. Παραπάνω. Εγώ τι δεν ξέρεις. Με Ολυμπιακό και με. Εμένα με τον Ολυμπιακό με εκτέλεσε. Αφού Γρεβένα. Με τον Ηρακλή δεν με. Αφού Γρεβένα. Όλα έχουν απάντηση. Γρεβένα, Χαλκιδική και συνεχίζει. Τα πήρε ο Τίγρης. Μόνος του είμαι αυτό. Όχι, μόνος του. Κάτσε καλά. Πιλάζεσαι και κάτω είναι ο άλλος. Καλά. Πάσατε και μπλούζες. Μπράβο, γουστάρα. Μετά από τέσσερις μήνες. Δικαίωσε με τώρα. Εντάξει, χάθηκε το Ρέθυμνο βέβαια, αλλά εντάξει. Διορθώνονται αυτά. Δεν. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα, Ράπη. Καλώς τον. Τι γίνεται? Την παλεύουμε. Ωραίος. Έλα. Εγώ δεν ασχολούμαι φίλοι με το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά ήθελα να πω δύο λόγια για τον Μπογιέτ. Ναι. Εγώ είμαι Manchester United. Εγώ φίλε είδα Ισπανία. Άσου να μιλήσει λίγο. Σήμερα Αγγλία δεν σε τραβάει δισκύπελο, ρε φίλε. Ας πούμε Arsenal Hull. Τι να κάτσεις να το δεις. Εσύ τι έκανε, τι, η United τι έκανε? Αύριο παίζει. Αύριο παίζει. Στην Στρίσμπερι. Ωραία. Ωραία. Ο Μπογιέτ σαν παίχτης στην Τότενα μέτριος. Προπονητής ακόμα χειρότερος θα έλεγα. Το θυμάμαι σε ένα μάτς με τη Σάντερλαντ μέσα στο Old Trafford. Είχε πάρει το διπλό επί μόγιες εποχές μετά το Σερ Άλεξ. Καταστροφική χρονιά. Όπα έστασε, επειδή παρακολουθώ αγγλικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ξεκίνησε ο Πογέτα από την Brighton, την ανέβασε κατηγορία. Σαν προπονητής. Ναι, σαν προπονητής. Δεν με ενδιαφέρει τώρα σαν παίκτης, που το θυμάμαι και σαν παίκτης. Εντάξει, ένα εργαλείο παίκτης. Ο παίκτης δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. Για προπονητικά μιλάμε. Προπονητής ήρθε στην ΑΕΚ, δεν ήρθε να κάνει το παίκτη. Λοιπόν, αναλαμβάνει μετά, το πανεβαίνει και εκτελεί ένα επιτυχημένο έργο στην Brighton. Αναλαμβάνει τη Sutherland, μια ομάδα που στόχος πρωταρχικός στη Sutherland είναι η παραμονή στη μεγάλη κατηγορία που είναι η Premier. Τη σώζει, τη φτάνει τελικό League Cup αποκλείοντας τη City και φτάνει στο τελικό να παίξει με τη Chelsea και χάνει 2-1 ή 3-1 από τη... Δεν θυμάμαι πολύ καλά τώρα στο τελικό. Είχε αποκλείσει City, είχε αποκλείσει Everton. Κάτσε ρε φίλε, και μιλάμε σαν Άντερλαντ τώρα, ένα από τα χαμηλότερα budget της κατηγορίας. Είχε παραλάβει καμένη γη. Εντάξει, τι θέλεις τώρα.
Τι άλλο θέλει. Σε ακούμε, φίλε, συνέχισε. Εντάξει, ο Ρότζερς, άμα είναι έτσι, πήρε το κύπελο με τη Σουόνση, ανέβηκε κατηγορία, έδιωξε τη Σίτη, όλα αυτά τα καλά. Βλέπουμε και τα δεδομένα. Τι ρόστερ έχει. Εσύ, φίλε, τι ομάδα είσαι. Α, πάει εδώ ένα προπονητή να πει να παλέψει. Τι ομάδα είσαι. Εγώ United είμαι. Α, μάλιστα. Ο δικό σου ο Μπεκρή εκεί με τα μάγουλα τα κόκκινα καλύτερα. Ο δικό μου ο Μπεκρή είναι άθανα πάνεφιλε. Εντάξει, αυτό είναι ο Μουρίνο. Ποιο θε να είναι η επόμενη μέρα τη United. Όχι, ποιο πιστεύει ότι θα είναι η επόμενη μέρα τη United για να ορθοποδήσει. Κοίταξε. Ο Ποκετίνο είναι πολύ καλό τη Τότενα. Mm-hmm. Και τον έχω εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Εδώ δηλαδή είναι. Φαίνεται ότι έχει κάποιο πλάνο στο μυαλό του, αλλά νομίζω θα ήταν καλύτερο ο Κίγκ για τη Manchester. Εδώ θα πρέπει να είναι και ο Μάριος λίγο να ακούσουμε και αυτόν τον γνώμη. Ναι, παιδιά, τώρα Μουρίνιο, δεν μη συζητάμε τώρα. Μουρίνιο. Ναι, το παιδί είναι Μάντσεστερ, έχει δει ποδόσφαιρο, έλεος. Μουρίνιο θα θέλει. Ναι, αλλά έχει δει ποδόσφαιρο με τη United. Ναι, αλλά ο Φέργκιουσον. Πάρε με κανέναν Ονίλ που λέει και ο Ασλαμάς και να δεις ξανά πρωτάθλημα το 2100. Τον ενδιαφέρει το θέαμα ή η τίτλη. Ναι, εξαρτάται. Άμα... Τι σε ενδιαφέρει. Με Μουρίνιο μπορεί να έχω 2-3 τίτλους μέσα σε 2 χρόνια. Τι σε νοιάζει να βλέπει. Από ότι τον έκοψε για την αισθητική τον ενδιαφέρει. Τι σε νοιάζει τα δύο. Να παίζει μπάλα η ομάδα. Γιατί αν δεν παίζει θα πάρει ένα δύο. Γιατί δεν έγινε ρε φίλε Arsenal, άμα θες να βλέπεις μπάλα στην ομάδα. Πώς? Γιατί αφού θες να βλέπεις μπάλα δεν έγινες Arsenal. Γιατί δεν παίρνει τίτλους. Α, αυτό ακριβώς. Τέλος μας δουλεύει, δεν δουλεύει. Άντε, γεια σου, ρε Μπιστρέλ. Ρε παιδιά, ήθελα να συνδυάσω το τερπνόν με το τερπνόν. Δεν μπορεί να τάξει τη ζωή όλα. Και ψηλός να είσαι. Και ωραίος να είσαι. Και μεγάλο πουλί να έχεις. Και μεγάλο πουλί να έχεις. Και καλή δουλειά να έχεις. Και υγεία να έχεις. Δεν γίνεται. Ας γίνει Άρσενα που παίζει διαχρονικά ένα αθλητικό ποδόσφαιρο, αλλά τίτλους δεν θα δει ποτέ. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Αυτούς μας τρέλανε τώρα. Έλα. Καλημέρα στο πάνελ. Καλώς τον! Ακούγομαι? Ναι, πες το! Γάμπρος από Ερυθρός και Τούμπα. Έτσι! Έρχεται και η σειρά σου, έρχεται. Ησύχασε λίγο, ησύχασε. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω με τον Αϊκτζή και τον Τζόρνταν. Έλα, φίλε μου. Άρα τι τον λες, ησύχασε αφού με αυτό θα μιλήσεις. Λίγο, Τούμπα, θύμισε μου λίγο το όνομά σου για να μην μιλάμε σαν ξένοι. Γιάννη. Έλα, Γιάννη, πάμε. Λοιπόν, καταρχήν, Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω για το παιχνίδι στο ευρωπαϊκό, το κατά πόσο ρίχνεις ευθύνες στο Πορτογάλο σου. Θα τα πούμε και αυτά, περίμενε. Γιατί το είδα πολύ συγκεντρωμένο το παιχνίδι σου. Την προηγούμενη Κυριακή δεν μπόρεσα να πιάσω γραμμή για να μιλήσω. Εγώ πιστεύω ότι όποιος αεκτζής, μάλλον την προηγούμενη Κυριακή, πανηγυρίζει και όχι χαίρεται με την νίκη της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού, γνώμη μου έτσι, πιστεύω ότι μικρύνει την ομάδα. Συμφωνώ μαζί σου. Εγώ χάρηκα δεν πανηγυρίζει. Δεν χάρηκε την νίκη. Μισό λεπτό, λάθος κάνεις. Δεν χάρηκε την νίκη ο ΑΕΚ. Χειρουργείο χάρηκε. Το ΑΕΤ το χάρηκε πρώτον. Το ΑΕΤ το πέρασε. Και δεύτερον, ότι ο διαιτητής σεβάστηκε πιο πολύ το Μαρινάκι από ότι το δικό του. Συγγνώμη ρε παιδιά. Κέρδισε τον Ολυμπιακό να μην χάρει δηλαδή. Κάτσε ρε, άστα. Άλλο λέει. Για λέγε. Αεκτζή, μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Εγώ κατάλαβα πως το λες και συμφωνώ σε αυτό. Επειδή είσαι μέσα στις τρεις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, δεν είσαι δηλαδή ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μέσα στις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ σε αποκλείει, να ξέρεις. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω στον Αεκτζή. Πάμε λίγο στον Τζόρνταν. Τζόρνταν, μ' ακούς? Βεβαίως. Ακούει. Κάνανε με τα μάξι, είχαμε. Βρήκαμε τίποτα. Πάντα μάξι, το κόψαν τα μάξι και το κάνανε ανταλλακτικά τα μάξι. Κρίμα. Και εδώ πέρα, δεν μου λες, συγγνώμη, εδώ το ξενοδοχείο μπροστά δεν έχει κάτι κάμερες. Γιατί τις πήγαμε εκεί πέρα, δεν ξέρω, θα δούμε. Τις πήγατε, τις πήγαμε. Έγινε, εντάξει, ναι. Λέγε. Θα δούμε. Ναι. Λοιπόν, άσε κάμερες ρε, πρώτα το για το παιχνίδι με την Άντερλεχτ, τις αλλαγές του Πορτογάλου, όλα αυτά. Τζόρνταν, λέγε. Το είδες στο μάτς με το κύπελλο, δεν μίλησες καθόλου για το βόλεϊ. Το είδα. Αν είχατε πάρει το κύπελλο, μας είχες πριν. Μόλις μπήκα αυτό είπα. Μα κοίταξε, σου πω κάτι. Το πρωτάθλημα να το πάρει ο Πάκο να το ξέρει για το βόλεϊ. Παντού φάβα, τέλος πάντων. Πήρε δύο Αμερικάνους, το βόλεϊ ήταν καταπληκτικό. Πού είναι γάμο, το φίλε μου. Απαντάει. Επόμενη γραμμή. Όχι, όχι, άσε. Καλά, ρε γάβρε, εσύ για βόλεϊ πήρε το βόλεϊ. Πάμε, επόμενη γραμμή. Για την Άντελεκ θα μας πεις τα θέματα να μας πεις. Τον Ιντέλια να μας πεις το φορτούνι που δεν κρατάει μας. Γιατί πανηγυρίζαμε στο βόλεϊ. Άστα ρε τώρα, πάμε επόμενη γραμμή. Έλεξε το φιμπόγκαρσε να γλιτώσει ένα συμβόλαιο. Ναι, άντε, επόμενη γραμμή. Έχεις μείνει με ένα φόρτο Ιντέλια. Λέγε φίλε. Ακουγόμαστε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Πάγκος έκλεισε τον Κουρινό. Καλώς τον. Γεια σου. Γεια σου ρε Μαζί. Λοιπόν φίλε Παουξή, εσύ από δεξιά με το Μούσιο. Ναι. Η βαθμολογία γράφει, ας πούμε, ότι η ΑΕΚ έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση, ναι, και τη δεύτερη καλύτερη άμυνα. Μπράβο. Τι μπράβο. Μπράβο σου λέω που έχεις τη δεύτερη καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα. Τι θες να σου πω. Ναι, άμπραβο. Λοιπόν, εσύ έχεις εσύ με 33 και έχω 37. Ωραία. Έχεις πάει 27 και έχω 17. Ναι.
Ωραία. Εγώ έχω προπονητή ή δεν έχει προπονητή. Σωστό. Και τι πιέζει κάτι για την Ελληνική και πέσει θέση για την ΑΕΚ, α πούμε. Τι είπα, τι είπα, για τι είπα. Η θέση σου, α πούμε, για πάνω την κατά τη ΑΕΚ, τι είναι αυτή. Τα λέει δεν είπα, δεν είπα. Είπα για την αισθητική ποδοσφαίρου, δηλαδή. Καταρχήν δεν έχω τίποτα. Ναι, δεν έχω τίποτα με τον προπονητή. Θα δούμε χρόνια τώρα, άσε εδώ, εντάξει. Να σου πω, δεν έχω τίποτα με τον προπονητή. Τα έχω με αυτού. Φίλε, να σου πω, τα έχω με αυτού που όταν εγώ είχα ένα προπονητή. Πονητή, σαν Παοξής που έπαιζε αυτή την μπάλα και ήμουν και εγώ δεύτερος με την καλύτερη επίθεση και δεύτερη καλύτερη άμυνα. Πάλι έκραζε. Πέθαν όλοι και πάλι τον θα το φάνε. Συγκεκριμένος. Ναι, και εγώ βέβαια. Και πρώτος που ήταν πάλι έκραζε. Φυσικά. Με το μυαλό του Τζόρνταν πάντα λέω εννοώ φυσικά έτσι. Και άμα έβαλε 33 γκολ και βάγει 16, τι έγινε δηλαδή, για πες μας. Είναι νούμερο ρε φίλε. Και τι έγινε. Πώς τι έγινε. Πάλι Europa απέξει, εσύ και Europa απέξουμε και εμείς το ίδιο πράγμα. Εσύ με ένα μπάτζετ των τεταρτών και πέμπτων με ένα προπονητή. Δεν αμφισβητούμε αυτό, δεν αμφισβητούμε αυτό ρε φίλε. Αλλά σου λέω, αν είχε στο Σάντος. Εντάξει, θα γελάσουμε τώρα δηλαδή. Θα γελάσουμε ρε φίλε δηλαδή. Αν είχε στο Σάντος, εγώ σε πληροφορώ, δεν θα σ' άρεσε αυτό που έβλεπε. Λοιπόν, εγώ σου λέω ότι με τις αδείες με αυτούς τους παίκτες που έχεις πάρει εσύ, τους 7 παίκτες που έχεις πάρει εσύ, παραπάνω από 5 εκατομμύρια δεν θα δίνει. Α, και άμα το πας μπορεί να έχεις δίκιο. Όχι, μου λες, τα φρουφρού με στον Καπτατζόγλιο πώς τα είδες. Τα φρουφρού. Άσε ρε και εσύ τα φρουφρού. Πήρες μήνυμα. Πήρες μήνυμα. Αν, ας πούμε, αν βγάλεις ας πούμε, τη φάση με το Βάρκες που τα κόκκινη κάρτα, ναι. Λοιπόν η διατησία ήταν κατά της ΑΕΚ. Πέναλτι, το πέναλτι. Άλλο λέω. Όχι μόνο το πέναλτι. Άκουμε λίγο. Το πρώτο το μαρκάρισμα που γίνεται πάνω στο κορμό από τον αυτό τον περιβόητο μεγάλο συντερφό της Ελλάδος, το δολοφόνο. Το Βέλιο, πάω στον Μπαρμπόσα, άμα δεις στο πρώτο δεκάλεπτο, τι μαρκάζει μακάλια. Τι παιχτάρα ρε Παναγιώτη είναι αυτός ο Βέλιος, τι παιχτάρα. Μην το βρεις φίλε του χρόνου, center front δεν τον έχεις. Μπορεί να τον έχεις τον χρόνο. Αυτό να ακούσε, αυτό να ακούσε που λέει 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν δίνει περισσάρες ούτε για αυτό. Επόμενη γραμμή, δεν σε αρέσει ο Βέλιος. Παιχτάρα ρε παιδιά. Και Βάρκας Μπαρμπόσα. Παναγιώτη τώρα δεν τον έβρισε, το λοφόνο δεν έβρισε. Ναι, δεν κατάλαβα εγώ εντάξει. Δεν κατάλαβα εγώ. Να πάρετε από πίσω έναν στη θέση του Μάνταλου γιατί ο Πογέτ τον λάθος που έκανε χθες είναι που άφησε το Μάνταλο σε ένα ανθρωπρεπέστατο παιχνίδι ενώ ο Μάνταλος είναι φλόρος. Να κάνω μια ερώτηση. Μια ερώτηση. Τον άφησε ανθρωπρεπέστατο μέσα για τα καλά χτυπήματα στα στιγμένα. Πρόσεξε λίγο το σχολείο. Πόσα γκολ παραπάνω. Πρέπει να πάρει και ερώτηση. Πόσα γκολ παραπάνω έχει ο δολοφόνος από το, όπως το ονομάζουν το δικό μας, το παλτό τον Αθανασιάδη. Πόσα γκολ παραπάνω. Βέλιος. Ναι. Με τον Κλάους. Ναι. Ναι. Πόσα γκολ παραπάνω έχει. Θα σου αντιστρέψω και μη γίνει καμιά νύλα. Πόσες πάρεις εσύ που πιστεύει. Και μη γίνει καμιά νύλα. Και μη γίνει ο Αθανασιάδης. Καμία. Πώς δεν έχουμε δεκάρι να ταΐσει τον Αθανασιάδη. Άστα αυτά. Μη γίνει καμιά νύλα και περάσει μπροστά ο Αθανασιάδης ο τέλος. Όλοι μετά θα λέτε, έλα ρε ποιος δεν έχει. Στο τέλος ο Αθανασιάδης θα περάσει. Αν βάλεις και τα πλέον. Φυσικά. Το ίδιο σωστά τροφοδοτεί το Βέλιο στον Ηρακλή από ότι ο Αθανασιάδης. Εγώ δεν έχω δει να τροφοδοτείται ο Σέντερφορ του ΠΑΟΚ. Πάντως ο Λίνο λείπει. Μάλλον εννοείται. Εντάξει. Πάμε γραμμή. Και οι μπαλιές του Ράτσε λείπουν. Χαίρετε. Έλα, σας βλέπω στην τηλεόραση. Έχω χαμηλά την ένταση, αλλά η εικόνα έρχεται νομίζω λίγο πιο αργά. Κάνα δευτερόλεπτο. Και λίγο μπερδεύομαι. Εντάξει, με ακούτε. Ναι. Λοιπόν, Άρης είμαι, περιμένω πώς και πώς να περάσει η χρονιά, δεν ασχολούμαι καθόλου με το ποδοσφαιρικό τμήμα, δεν μπορώ να πάω να δω ας πούμε την ομάδα, τώρα λέω να περάσει η χρονιά ας πούμε. Και να πας στο μπάσκετ. Όχι, δεν πάω στο μπάσκετ, όχι. Δεν πάω στο μπάσκετ. Πώς περνάει ένας Αργιανός που δεν παρακολουθεί μπάσκετ την ποδοσφαιρική του καθημερινότητα. Δηλαδή, τι διαβάζεις, εφημερίδες, τι site βλέπεις, τι match βλέπεις. Τώρα θα σου ναι, πω. Για πες μου λίγο την καθημερινότητά σου, την αθλητική, για να καταλάβω. Ναι. Κοίταξε, εμένα το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να γίνει καθάριση, να μπορέσει να καθαρίσει η ομάδα, να ξεχρεώσει και μετά πιστεύω θα το βρει το δρόμο της. Δεν μπορώ ας πούμε να κάτσω να δω. Θα δεις φίλε φοβερά σίριαλ. Βλέπεις σίριαλ στην τηλεόραση. Εμένα μου αρέσει. Το καλοκαίρι. Μπα δεν τα βλέπω. Βλέπω και επαναλήψεις, βλέπω και τέτοια. Θα δεις φίλε κάτι σίριαλ. Κάτι σίριαλ θα δεις. Υπομονή, υγεία ανάγκη να βλέπεις σίριαλ. Αυτή είναι η ανησυχία. Θα δεις να εμφανίζεται εκείνος ο Κουασιμόδος από το Ντουμπάι, να εμφανίζεται ο άλλος ο Κλαψιάρης, ο Ματσέου. Έχεις να δεις πράγμα φίλε. Η εκαθάριση πολεμιέται από μέσα πάρα πολύ δυνατά. Εκ των έσω. Αυτή είναι η ανησυχία μου.
Έλα, μ' ακούτε. Ναι. Και καλά κάνεις και ανησυχείς. Καλά κάνει και εσύ. Να πω κάτι στον Τζόρνταν, θέλω και μετά να πω και κάτι άλλο. Έλα, Τζόρνταν, μ' ακούς. Ενώ. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούω, φίλε μου. Ενώ είσαι καλό παλικάρι, κοίταξε να δεις. Mm-hmm. Πολλές φορές, ας πούμε, χάνεις το δίκιο σου γιατί από τον υπερβάλλοντα ζήλο που έχεις για την ομάδα σου, νομίζω, ας πούμε, ότι πέφτεις σε λούπες. Mm-hmm. Ενώ όπως... αναγνωρίζεις πολλά πράγματα, δεν τα λες. Πες τα, ρε παιδί μου, τώρα θα σου πω ένα παράδειγμα. Για να πούμε ένα παράδειγμα. Ναι, είχαμε πάρει τον Αμορούζο Άρης. Ένα μεγάλο center forward, Βραζιλιάνος, είχε παίξει στη Γιουβέντους, είχε παίξει. Σίγουρα, σίγουρα. Και εντάξει, τον Άρη δεν έπιασε. Mm-hmm. Δεν μπορούσα σαν και καλά να πω εγώ, ας πούμε, ότι πρόσφερε ο Αμορούζος στον Άρη, ήρθε, πήρε τα λεφτά, ας πούμε, και σηκώθηκε, έκανε και την παρατήρηση. Ναι. Το ίδιο έχει κάνει και ο Μπερμπάτου. Άκου τώρα. Δεν αμφισβητεί κανένα την αξία του. Απλώς στον ΠΑΟΚ δεν περπατάει. Καλά, εγώ τι λέω, ρε. Δεν περπατάει. Έχεις δίκιο, εγώ τι λέω. Τον περιμένατε. Φέρατε ένα μπεκταρά μεγάλο εδώ πέρα και δεν το φέρατε να τον ταΐσει, ρε παιδί μου. Ένα δεκάρι που λέμε, πώς το λένε. Τι αν τον ταΐσει. Ή πλευρές, από τις πλευρές. Κόκκινη κάρτα είναι, φίλε. Φίλε, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι έμαθα προχθές, εχθές. Μ' ακούς. Ναι, ακούω. Ξέρεις ότι δεν τον παίζουνε τον Μπερμπάτοφ μέσα στον ΠΑΟΚ. Ξέρεις ότι τον Όλσεν δεν τον μιλάγανε μέσα στον ΠΑΟΚ. Όσο επειδή σε ακούω και φαίνεσαι, ρε παιδί μου, από το πρόσωπο είσαι καλό παλικάρι. Δεν μπορώ να το κόβω. Ναι, στα αυτά, στο πούμε. Θέμα τώρα. Χάνεις πολλές φορές, ας πούμε, το δίκιο σου για το τέτοιο. Γίνεσαι γιατί λες πράγματα. Δεν τον απαντάς καλά. Του χρόνου περπάτω που θα παίζει. Λοιπόν, που θα πάει να παίξει. Που θα τον τροφοδοτούν. Αν τον φέρετε έναν μπεκταρά πίσω από, το, από αυτόνα, έναν παράδειγμα Ντομίγκες, ρε παιδί μου, ένα Τζόρι, κρατήστε τον και του χρόνου να σου πω. Ή πάρτε τον Μπερμπάτοφ στον Ολυμπιακό με αυτά τα δεκάρια που έχει εκεί πέρα. 20 γκολ θα έχει κάνει μέχρι τώρα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Αυτό εδώ κάνει. Όσοι έκανε τέτοια, αλλά τόσο τα κάνει. Αυτό στα 30 μέτρα σπριν πάτε μη φάση. Δεν βρε τώρα κάτι. Τα 6 γκολ έβαλε. Για γάρα φίλε. Πέρσι έβαλε 14 γκολ 15 τώρα μέσα. Α, την πέρσι και εγώ πριν 5 χρόνια 29 γκολ. Ποιο έχει δίπλα του, ρε. Δίπλα του, ποιο έχει δίπλα του. Ποιο έχει δίπλα του. Ο Μπερμπάτοφ, ποιος έχει δίπλα του. Πες μου. Ο Μπάτσιος του Λεβαδιακού πώς έχει. Δεν με απαντάς. Ποιος έχει δίπλα του. Μισό λεπτό. Ο Μπάτσιος πώς έχει δίπλα. Δεν με απαντάς. Ο Μπάτσιος. Μα δεν τον παίζουνε, ρε φίλε. Πήρε 5 φορές την μπάλα ο Μπερμπάτοφ και δεν σε κάνει γκολ. Ο Μπέλιος πώς, ποιος έχει πίσω. Δεν με απαντάς. Δεν σε απαντάω. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Άσε ρε Τζόρνταν, σήμερα αυτό είναι αυτό. Έπαιξε μια πραγματικά 11 παίχτε. Αυτό να ρε, δεν βγάζει ρε. Δεν βγάζει άκρη, άστο δε. Δεν βγάζει άκρη με το φελό. Άμπαλι τώρα εδώ θα με πείτε τώρα, γελάει όλο ο κόσμο, ήρθε στην Ελλάδα για να τον βγάλουμε άχρηστο εδώ. Φέρτε τον και ένα δεκάρι ρε. Είπαμε ότι δεν μπορεί άλλο. Δεν μπορεί άλλο. Δεν ξέρει μπάλα γιατί δεν μπορεί ρε φίλε. Δεν μπορεί γιατί δεν μπορεί. Αυτό είναι μπροστά. Να κάνω λίγο μια ερώτηση. Στην Άστον Βίλα που είναι τελευταία της Αγγλίας. Τελευταία. Γιατί τον, γιατί τον κόψαν από εκεί πέρα. Μην λες αλλού πράγματα τώρα. Γιατί τον κόψαν. Μην τα υιοθετείς. Δεν ισχύουν αυτά. Αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. Γιατί τον κόψαν. Ποιο κόψανε. Τον κόψαν στα μαθηματικά. Το χειρότερο πρωτάθλημα της Ευρώπης δεν μπορεί να παίξει ο Μπερμπάτοφ. Γελάει ο κόσμος. Φαντάσου τι ταγάρι που είσαι. Ναι, φαντάσου. Φαντάσου τι βιολογική. Τι άμπαλοι είμαστε εμείς και δεν ξέρουμε. Εμείς είμαστε άμπαλοι. Λέει για φίλε. Έλα ραπ. Καλώς τον. Άμα τρέξει όσο στην Ελλάδα και εκεί. Γάβος είμαι, όπως με λένε. Από πού είσαι. Από Αλεξανδρόπολη. Μάλιστα. Γεια σου. Γεια πες. Θέλω να μιλήσεις για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Άντερλεχτ. Που το δικό μας το ταγάρι με έβαλε μέσα το Σντιέλαρ. Άντε, πες τα. Και δεν με έβαλε το Κασάμι, το Καβιάσο. Έτσι ακριβώς. Έχει χάφει εμπειρίες. Ο Κασάμι σήμερα. Μήπως έχει θέμα έκανε, αυτός. Ο Κασάμι σήμερα κάνει παιχνιδάρα. Έτσι είναι, φίλε. Ο Κασάμι σήμερα κάνει παιχνιδάρα. Για ψάξε λίγο μήπως ο Σντιέλαρ έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον προπονητή σου. Ναι, κάτι γίνεται εκεί. Μετά άλλο θέλω να ρωτήσω. Και να πω και κάτι ακόμα. Δίδυμο στα αμυντικά, δύο Σέρβους, ρε παιδιά. Πότε έβγαλε ξανά η Σερβία τα τελευταία χρόνια, έχει να βγάλει σοβαρό αμυντικό χαφ για να καταλάβετε πόσο παρακολουθώ τα διεθνή από την εποχή του Στάνκοβιτς στη Λάτσιο. Όταν πήρε Λάτσιο τον Νταμπλ. Με τους Αργεντίνους παιχταράδες τους, Λόπες και αυτούς. Έτσι. Για πες. Έτσι είναι. Και παιδιά μου το Φιμπόγκασο και με κρατάει τον Ιντέγε, το άλλο του ταγάρι. Και το Σοφία του Τρέγια, το σήμερα, πώς τον λένε. Να κάνει κόλ. Πού έπαιξε σήμερα, ρε. Τον Πουλίδο. Κάτι ακόμα, φίλε. Το πόσο ενδιαφέρεται ο πρόεδρος σου για την Ευρώπη πραγματικά φάνηκε από το γεγονός ότι κατέβασε το παιχνίδι με την ΑΕΚ τρεις μέρες πριν το μάτς με την Άντερλεχτ βασική ενδεκάδα. Με αποτέλεσμα να χάσει δύο ενδεκαδάτους από τραυματισμούς. Και κάτι ακόμα για τους πονηρούς. Γιατί έφυγε ο Φιμπόγκαρσον, εφόσον δεν πιστεύει ο προπονητής σου άλλο δεύτερο φορ. Είναι έτσι, ραπ ή δεν είναι. Έτσι. Και παίζει, και αναγκαστικά παίζει με τον Ιντέγε. Σήμερα έβαλε μετά από πίεση δημοσιογράφου και κόσμου. Γιατί να ξέρει κάτι ακόμα, Τζόρνταν, άμα ακούσει λίγο ένα σπορ τα βράδια, πέφτει πολύ κράξιμο για τον Ολυμπιακό. Ξέρω, και αν αποκλεισεί από το ΠΑΟΚ,
θα έχει μεγάλα θέματα στα λέω. Γιατί αν αποκλειστεί. Το πιο πιθανό είναι, γιατί αν αποκλειστεί. Σταμάτα λε. Εγώ σου λέω τα μάτια. Κάτσε ρε λίγο. Μισό λεπτό ρε. Θέλει για την Ευρώπη και για την Ευρώπη να συμβόλαιο. Πρόπερση ποιο προκρίθηκε με τέτοια διαιτησία. Πρόπερση. Ναι. Φουλ διαιτησία έχει και αποκλείστηκε. Με συνάξινα στα φίλια. Ναι. Την πιο προηγούμενη χρονιά ποιο προκρίθηκε. Έχει τώρα δύο μάτς. Δύο μάτς. Για δες την προϊστορία του κυπέλου με τον με το ΠΑΟΚ που ό,τι έχεις. Φράσε μας. Δες την προϊστορία φίλε. Παίζουμε εμείς ακόμα Ευρώπη, παίζουμε ναι, ναι, το ΠΑΟΚ και μας λες παίζετε, χάζομαι, ναι. Το κύπελο που θα το αποκλείσουμε. Ο Τζόρτα να μας απαντήσει σε αυτό το μήνυμα. Στο κύπελο σε έχω πάντως. Ο Σάντος ζήτησε 5 εκατομμύρια για 4 χρόνια. Άρα αλήθεια είναι το μήνυμα. Πολλά είναι. Για 4 χρόνια. Όχι άρα το μήνυμα είναι. Δεν είναι πολλά ρε φίλε. Πολλά είναι. Δεν είναι. Καλά ρε φίλε. Αυτός είδε μελίσια εκεί με αυτό και πήγε να πάρει και τις κερίδρες όλα να τα πάρει. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή ο Μαντούρο που πήρε 800 και ο Μάντες, δηλαδή ο προπονητής δεν πάρει εκατομμύριο. Είναι πολλά ρε. Μισό λεπτό. Τζορντάν, εσύ πόσα πιστεύεις ότι, γιατί και εσύ και εγώ... Αυτό είναι μια πολιτική της ομάδος. Ναι, όλοι έχουμε πει ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να φέρει έναν ηγέτη προπονητή που να στηριχθεί. Πόσα πρέπει να του δώσουμε. Α, με φέρει τον Πελεκρίνη να το δώσει 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια, ναι. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα τώρα. Το Σάντος δεν κατάλαβα. Ωραίο είναι ο Σάντος, δεν αμφιβάλλω. Επόμενη στρατηγική δουλειά. Επόμενη. Ναι. Καλά κάνει και ζητάει. Ναι, ναι. Εντάξει. Πολύ καλά κάνει και ζητάει. Δεν διαφωνώ στο εδώ πήρε 1,5 εκατομμύριο περπάτου για να περπατάει. Να πάρω σαν περπάτο. Για κάτι το προπονητή. Εδώ θες να πάρει ο Κάτσε 700 χιλιάρικα. Μην πάρει ο περπάτο 1,5. Το πάμε έτσι. Εκείνο πήρε τόσα όλου γιατί δεν πάρει τόσα. Το ξέρω έτσι. Γι' αυτό πρέπει να τα πάρει ο Κάτσε. Γιατί πήρε 1,5 περπάτο. Σου λέει να πήρε 1,5 αυτό δεν περπατάει. Εγώ ξέρω να πάρω 700 χιλιάρικα. Είναι του ΠΑΟΚ μετά του Ολυμπιακού και χάσανε από τον Ηρακλή. Πόσα γκολ έχει ο περπάτο. 6. Δες πόσα λεπτά συμμετοχή έχει καταρχήν. 1,5 εκατομμύριο δια 5. Πόσα λεπτά συμμετοχών έχει δε. Πώς να παίξει. Πόσα λεπτά συμμετοχών έχει. Δεν μου λες. Και τα δύο με πέναλτι. Πόσα λεπτά συμμετοχέ έχει. Πώς θα παίξει. Αφού δεν μπορεί να περπατήσει. Δεν απαντάτε πόσες φορές έπαιξε. Δεν μπορεί να περπατήσει. Απαντάω. Δεν που δεν μπορεί να περπατήσει τώρα με πείτε άμα μπορεί να περπατήσει. Επόμενο και τα δύο πέναλτι. Έλα. Ενώ οι άλλοι τρέχουν. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Γεια σου παιδιά. Καλώς. Γεια σου. Τζόρνταν. Έλα. Ο Γκαρσία έχει μέλλον στον ΠΑΟΚ και ποιο είναι αυτό, πώς το βλέπεις. Προπονητικά, σιγά σιγά. Προπονητικά είναι μπούφος φίλε. Ναι. Και θα σου πω γιατί είναι μπούφος προπονητικά. Στο πω εγώ. Ναι, ρωτάει εμένα. Στο απαντήσω εγώ και θα σου πει αυτό ναι. Ό,τι θέλει. Θα είμαι εγώ Γκαρσία. Θα έχω περάσει από Ρεάλ. Θα με έχει αγαπήσει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Κάτσε. Και θα πάω βοηθός προπονητής στην ΚΑΠΑ 15. Ρε δεν πάω αυτοκτονήσω. Πάει άλλο λόγο, δεν το γνωρίζει. Εμένα να με πεις τώρα από το στούντιο. Δεν το ξέρεις. Σταμάτα. Δεν ξέρεις. Να με πει από το στούντιο τώρα. Να με πούνε. Έλα, όμως ξέρεις. Σταμάτα λίγο. Έλα, πες. Ας έρθει ο ΠΑΟΚ να με πει. Πάμε βοηθός στην ΚΑΠΑ 15. Βοηθός στην ΚΑΠΑ 17. Ξέρεις, θα το πω. Πάω με τον Τζόρνταν παρέα. Να κάνω τον detective να βρω τα μάξι. Παρά να πω. Detective. Δεν πλάκα κάνεις. Πήγε για άλλο λόγο εκεί. Βοηθό στην ΚΑΠΑ 15. Δεν είναι βοηθό. Δεν είναι βοηθό. Τι είναι, ρε. Δεν είναι μαζί με τον Ζαζόπουλο. Δεν είναι ποιο Ζαζόπουλο. ΚΑΠΑ 17 είναι, δεν είναι 15. Βοηθό στην ΚΑΠΑ 17 είναι. Είναι βοηθό. Καταδέχτηκε άκουα, το ίδαλμα. Δεν ξέρετε. Να πάει βοηθό στην ΚΑΠΑ 17. Ο Γκαρσία πήγε στην ΚΑΠΑ 17 για να δώσει να ανυψώσει όλα αυτά τα παιδιά να έχουν απευθεία έτοιμα να μπουν στην 11. Να μπουν να μπουν στην πρώτη ομάδα. Ξέρεις τι είναι τώρα αυτά τα παιδιά να έχουν το ίδαλμα του Γκαρσία προπονητή τους. Βοηθό προπονητή. Δεν είναι βοηθό. Μαζί με τους βάλες. Φύγε πέρα να σε βλέπω. Λέγε ρε φίλε παοξίζεις. Ναι παοξίζεις. Για πες συνέχισε. Τζόρνταν εγώ γι' αυτό σε ρωτάω επειδή ξέρω ότι ξέρεις εσύ. Ναι. Το κάνανε πιο πολύ για τα παιδιά. Τον μιλήσαν για τα παιδιά. Σιγά σιγά θα τον φέρουν πάνω. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Δεν μου λες, υπάρχει προοπτική να δούμε την αγορά της Νοτιού Αμερικής. Σαν να πάει βουγιουκλάκι στα γεράματα γίνει βοηθός σπυροθέτη. Εγώ θέλω ρε φίλε από εκεί ένα δεκάρι ας πούμε όπως είναι ο Ντομίγκες. Σε ένα τέτοιο πράγμα. Γιατί αυτοί ξέρουν σε παιδικό θέατρο. Πώς θα γίνει από την Αμερική, από την Αργεντινή, άμα πάρει παίκτη, τι απάρει. Φίλε το Μιστακίδη, πώς τον είδες. Εγώ το Μιστακίδη το πιστεύω και πάρα πολύ και το πιστεύω και στη θέση. Δεν μου λες και εγώ το πιστεύω ότι θα βγει. Θα βγει, άκουμε λίγο. Για πίσω από τον Φόρ. Για πίσω από τον Φόρ. Είναι δυνατόν, ρε φίλο Μιστακίδη, θα είναι ο πρώτος παίκτης του ΠΑΟΚ σήμερα και να μην κλαίτε. Δεν το λέω υποτιμητικά για το παιδί. Αλλά ένα παιδί από το Πιερικό, τον έχει βγάλει ο Καμπερίδης μαζί με τον Γιαννούλη. Όμως έτσι όπως θα λες πρέπει να φάνει το Πέλκα για να μπει ο Μιστακίδης. Αυτό λέω τόσο ημέρα. Ο Πέλκας δεν βγαίνει δεκάρι.
Και πού να παίξει. Δεν μπορεί να παίξει πουθενά. Δεν μπορεί να βασιστεί ούτε σε πελκά ούτε σε μισθάκι διπέα. Φέρει ένα μεγάλο δεκάρι στην Ελλάδα και από πίσω να βάζει και αυτό. Σήμερα μιλάμε. Για σήμερα τώρα θα τη βγάλει έτσι. Εσεί είστε ικανοί να δώσετε 3 εκατομμύρια να φέρετε χειρότερα από τον Πέλκα και τον Μισθακή. Τέτοια ταγάρια είστε. Σωστά. Για πε, φίλε. Τζόρνταν. Για προπονητή τη νέα χρονιά βλέπει ξένο ή Έλληνα. Τι να σου πω, εγώ γουστάρω και τον Κωσεϊσάο τον γουστάρω. Όχι, όχι, τι βλέπεις, τι συζητιέται. Ένα μεγάλο ξένο θέλουμε, άμα δεν πάρεις. Αλλιώς, τι να σου πω τώρα, άμα με κρατήσεις τον Τούντο, ανέβα στον Καρσία. Ξέρετε, ο Κωσεϊσάο δηλαδή τι καλύτερο έχει σαν όνομα, πόσο πιο μεγάλος ήταν τον Τούντο. Στην Πράγκα προπονητής ήτανε. Πάλι τα ίδια. Ο Αναστασίου σε κάνει. Μεγάλο προπονητή είπαμε. Ο Αναστασίου σε κάνει. Δεν ξέρω, αυτοί που ξέρουν από μπάλα θα απαντήσουν για τον σε κάνει ο Αναστασίου. Ένα είναι μικρό το όνομα του. Ο Αναστασίου σε κάνει. Όπα, μήνυμα πήγε ένα καλό προπονητή. Για μένα είπαμε ο μοναδικός Έλληνας προπονητής που είναι να έρθει στον ΠΑΟΚ, το έχω ξαναπεί, είναι ο Γιώργος Οδόνης. Τα έχω πει αυτό. Άσερε ποιος Δόνης τώρα και εσύ τώρα. Δεν είμαι με το χέρι κανένα. Ο Ζουνίδης με εντυπωσιάζει με τη δουλειά που κάνει στο Πανιόνιο. Εντάξει τώρα ο ΠΑΟΚ δεν είναι τώρα. Στον Ηρακλή ήταν με τα χίλια ζόρια τον έσωσε. Ομάδες τώρα αυτές τώρα κάνουν μια νίκη αλλά πέντε εξαγωνιστικές τώρα και δεν σε... Λοιπόν έφυγες επόμενος, τι θες λοιπόν, να πεις. Λέγε, τι λέει. Μήνυμα από Παοξή για τον Καρσία. Ναι. Μου έχει πει φίλος, λέει, φίλος του για τον Ζαζόπουλο τα καλύτερα. Τον είχε coach από τους καλύτερους για τις μικρές κατηγορίες. Σχολείο για τον Καρσία. Σχολείο για τον Καρσία. Ρε παιδιά, τον Καρσία τον πήραν εκεί για τα παιδιά αυτά να απομυθοποιείται, τα παιδιά αυτά να τρελαθούν δηλαδή που τον έχουν είδαλμα. Γι' αυτόν τον λόγο, ανεβαίνοντας, αυτά θα μπουν ξαφνικά σε γήπεδα πρώτης εθνικής, στη Σούπερ Λίγκα. Θα πάμε στο Καρεσκάκι να μην φάνε από κερκίδα, από προσωπικότητες και από τέτοια. Κατάλαβες. Μα θα παίζουν πουνιές δηλαδή. Γιατί δεν το πάνε στο King Box. Κοίταξε Γιουργάκη, καλώς ή κακώς, με όλη την εμπάθεια που έχει στον Καρσία, ο Καρσία έπαιξε σε Ρεάλ, σε Μίλαν, σε Μούρδια, σε Οσασούνα, σε Μοντεβίδα. Εμείς ούτε απ' έξω πέρασαμε. Μην την ψάχνεις τώρα. Όσο και να το λασπώνετε, δεν το λασπώνω, είναι ο μεγαλύτερος ηγέτης της Ελλάδας. Μπράβο. Πάτε κάτω τον Σάββα Θεοδωρίδη στο post αυτό. Εγώ σου λέω είναι ο καθένας. Και αυτό που λες. Και αυτό που λες. Να δεν είναι κανένα διαιτητή. Ωραία. Άκουσέ με λίγο. Εκεί που έχω εγώ τον Δημητριάδη, Ολυμπιακό στο Σάββα Θεοδωρίδη. Αυτό που λες. Δεν μου λες. Ήθελες να βάλω γόβες όταν πλήρωνε τα χρέη ο. Βεβαίως. Και ζαρδιέρες, ναι. Κέρδικε ζημίες προφόρων. 13 πάει που συμμετείχαν στη Super League από το 14-15. Πότε πληρώθηκαν τα χρέη? Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τα χρέη το Μάιο του 2015. Ξέρεις τι ζημιά έχει ο ΠΑΟΚ? Έχει ζημιές. 15 εκατομμύρια. Βεβαίως. 15 εκατομμύρια, τι σημαίνει? Δεν ξέρω πόσο είναι ακριβώς. Τι σημαίνει 15 εκατομμύρια? Και χαμηλά το τρώει. Συμφωνώ μαζί σου, φίλε. Και χαμηλά. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, εγώ συμφωνώ. Βγαίνει ο Τζόρνταν δικαιωμένο. Από την πρώτη μέρα ο Βελίδης θέλει όλα τα γκολ. Έχει φτάσει να έχει καλούς δεύτερους θερματοφύλακες. Δεν έχει πρώτη μέρα. Ο Βελίδης, ελάτε να σα πω τώρα. Μόλις γίνει καλά ο Γλύκος θα παίζει ο Γλύκος, θα τον βγάλουν τον Βελίδη, θα το δείτε. Πολλά ακούτε τώρα. Αυτό που λέω ο Τζόρτο θέλει. Ακούτε. Σας λέω εγώ τώρα να μάθετε. Στάσου λίγο να μας πεις για τα χρέη ρε. Τι ας σε πω. Περίμενε. Εγώ θα λέω αυτά που ξέρω, αυτά που δεν ξέρω δεν μπορώ να πω. Σταμάτα ρε, μη μιλάς, δεν κάνεις τον έξω. Δεν βγάζεται ρε κανένα τηλεθεατή. Πολύ ξέρε να το δούμε αυτό στο διάλειμμα. Βγάλε ένα τηλεθεατή. Άστα τον τηλεθεατή, απεριμένει. Έχει κάνει ρεπορτάζ, κάτσε περίμενε. Το μείον 15 εκατομμύρια εδώ που λέει για τον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν βλέπω, πρέπει να. Οι άλλοι έχουν μείον 500. Ο άλλος έχει συν. Πάμε σε ένα διάλειμμα να το δω. Σε ένα λεπτό. Τι σημαίνει 15 εκατομμύρια εκεί. Πάνε με το τηλεθεατή να το δω. Πάμε το τηλεθεατή. Πες μας που είσαι λογιστής. Πλεώνα. Τι άλλα τα 15 εκατομμύρια. Θα σου πω ρε φίλε. Μην πεις. Λέγε φίλε, ναι. Καλησπέρα και πάλι. Γεια σου. Ο Γάβρος που πήρε και πέντε και άντε πάλι. Πάνε γρήγορα φίλε. Μην δευτερολογήσεις. Για την Άντερλεκτ. Η αποκλειστική ευθύνη ήταν από τη βέλγικη ομάδα του Πορτογάλου προπονητή. Και πού το στηρίζει αυτό. Το κομμάτι το τακτικό, πες μας. Ναι, γιατί κοίταξε, παίζει με την ΑΕΚ την Κυριακή. Βλέπει τον Κασάμι ανεβασμένο και μου βάζει μέσα πιτσιρικά του Τζέναρντ, τον οποίο τρέμα τα ποδαράκια του. Ένα, αυτό, δεύτερο. Τέτοια μάτς τα παίρνουν όχι οι φορμαρισμένοι παίχτες, οι προσωπικότητες. Οι προσωπικότητες. Όπως δηλαδή είναι η προσωπικότητα η τεράστια του Καμπιάσο και η τεράστια του Τσόρι, ναι. Λοιπόν, λίγο στον Τζόρνταν θέλω να μιλήσω και πάλι. Τζόρνταν, συνεχίζει να επιμένεις ότι μόλις πάρεις την ΕΠΟ θα πάρεις το πρωτάθλημα εσύ ή η ΑΕΚ.
Δεν θα το πάρεις εσύ πάντως. Κοίταξε, εγώ την ΑΕΚ το πιστεύω ότι μπορεί να με χτυπήσει. Ναι, εσύ δεν θα το πάρεις. Εσύ πάντως δεν μπορείς να το πάρεις. Εγώ, εσύ μόνο εμένα φοβάσαι. Εγώ δεν φοβάμαι κανένα καθόλου. Την ΑΕΚ μπορώ να την φοβηθώ, κανένα καθόλου. Κοίταξε τώρα στο κύπελλο. Έλα, εντάξει, τη ζημία στις 8 ομάδων. Θα φας μια σφαλιά. Ρε φίλε, τέτοια ξεφτύλα που έχεις πάθει από το κύπελλο με μείον τρεις παίκτες, με απέβαλες τρεις παίκτες και σε απέκλεισα. Ένα τέταρτο καθυστέρηση στην Τούμπα. Α, μπράβο, δεν τελειώνει το μάτς. Και θέλω να πάμε σπίτια μας. Θα μας σκοτώναν, θα μπαίναν μέσα, λέει. Έπρεπε να τους φυρίξω. Δεν μου λες εκείνο το μάτς. Υπήρχαν συνθήκες για να παίξει μπάλα. Και συνθήκες, μιλάτε εσείς για συνθήκες. Σιγά, σιγά εσείς ρε ειρηνιστές. Στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Καλογερόπουλο. Με την αποβολή του Φουστέρ και του Στόρκ και αποβάλλει μόνο τον... Α, μπράβο. Εμάς μας πυροβολήσατε το γλύκο μέσα στο γήπεδο ρε εσύ. Έχετε παράπονα από τη φιλοξενία του Ολυμπιακού στο Καρεσκάκι. Παράπονα. Αλλά σοβαρό είσαι ρε φίλε. Το γλύκο πυροβολούσατε κάποτε. Τα ξεχνάς αυτά. Αυτό με τον Α, για τους επίσημους μιλάς. Όχι, τι λες, για τους φανατικούς σου μιλάω. Ε, τι είναι, βέβαια. 90 λεπτά έχω χωρίσει. Ένα λεπτό. Η φιλοξενία χωρίζεται σε δύο μέρη. Και καβάφι. Σταμάτα. Ναι. Η φιλοξενία χωρίζεται σε δύο μέρη. Της εταιρείας και των οπαδών. Έτσι. Η οπαδή είναι άλλο κομμάτι. Και η εταιρεία είναι άλλο κομμάτι. Εντάξει, η εταιρεία ήταν εντάξει. Εντάξει. Αυτό που είχε γίνει πριν δύο χρόνια μέσα στην Τούμπα δεν γίνεται ούτε στο. Τι έγινε, ρε φίλε. Οι δικοί σας βράβοι πήγαν να μας δίνουνε επειδή έτσι ήταν πολιτικό μου άτομο στο Καρεσκάκι και ήταν ο Μακαρίτης ο Πικυλίδης και πήγε μπροστά. Ρε φίλε, ένα τέταρτο έρχνε πουλιές ο Μανιάτης εκεί και δεν τον πήραν το δελτίο να πούμε, ρε φίλε. Δεν μου λες εκείνο το μάτς. Άμα ήταν η φιλοξενία όπως πρέπει και τα πράγματα με τους οπαδούς, ούτε ψάρια, ούτε σίδερα, ούτε πέτρες, ούτε τίποτα θα περνούσες. Ποιες πέτρες και σίδερα και τέτοια ρε τέλος. Ένα κιλό γάβρου φάγατε στον πάγκο, άλλο τι φάγατε. Α, μπράβο, ναι. Και γκρινιάζατε. Γκρινιάζε εκείνος ο παππούλης. Ο παππούλης που έχετε. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάτι τελευταίο για να κλείσω. Θέλω να μου πείτε ένα-ένα τη γνώμη σας, αν ο Ολυμπιακός θα προκριθεί με την Άντερλεχτ την Πέμπτη ή όχι. Γκολ θα φάει πάντως ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν πέρασε. Διάλειμμα τώρα. Δύσκολα, για μένα είναι δύσκολα. Του τίγρε, ρε, διάλειμμα. Μόνο γρίνια, ρε, γρίνια. Εντάξει, γρίνια. Γρίνια. Εγώ σήμερα... 540-601. Η τροφή σας είναι γκρίνια, ρε. Η τροφή τους. Σήμερα... Άμα δεν γκρινιάξει ο Παοξής δεν γίνεται. Αδιάφορος, αν λέει είναι ο Ηρακλής, δεν έχει κανένα άγχος. Γι' αυτό πάει καλά. Δεν έχει άγχος. Θεωρώ σούπερ πετυχημένη. Όχι, δεν είναι άγχος. Είναι οικογένεια αυτή. Εγώ τους παραδέχομαι. Ποιος? Ο Ηρακλής. Είναι λίγοι και είναι οικογένεια. Αυτό που λέει, μπράβο στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Παρατήρησες κάτι. Πού το καταλαβαίνει στην οικογένεια? Ορμήξανε στη φάση με τον Βάργκας όλη η ομάδα. Αυτό είναι ομάδα. Έχει ψηλά κορμιά. Δεν έχουν πολλή ποιότητα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η ομάδα. Λοιπόν, μπράβο στο Ζιαμπάρι του φιλαράκι μου και του γιού του να του χαίρετε. Λοιπόν, έβαλε ένα γκολ ωραίο και. Μπράβο, ρε. Άμαρο, εντάξει, άμαρο. Έπεσε κατά λάθο. Ναι, λέω ότι έχει ποιότητα, ρε παιδί. Σαν το βουτσά στο έργο. Τι είναι, του Μάρκο Καραγιάννη. Ο Μασούρο. Αυτό είναι το πάθο, ρε φίλε. Αυτό θέλω να πω. Πάθο με το πάθο. Στο Αντάρτικο το πει. Στο Αντάρτικο με το πάθο. Για τον Ηρακλή θα πω το εξή. Γιατί τρία με την καχαβιά. Αν δεν κάνω λάθο, δεν έβαλε τρίτο. Το Ζουκουλίνη δεν έβαλε. Δύο, Ζουκουλίνη μπήκε μετά. Όταν ξεκίνησε δεκάδα Ζουκουλίνη. Ο Ζουκουλίνη, ποιον έβγαλε και βάλε το Ζουκουλίνη, δεν θυμάμαι. Θυμάσαι ρε μαλάκα ή δεν θυμάσαι? Τελευταίο 25 λεπτό έπαιξε με καθαρό 4-4-2 με Τζιμπούρου Πέρτκαρτ μέσα. Άσε τα δύο. Τι χάφι ήταν, πες μου, θυμάσαι? Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Και δεν θυμάσαι. Αλλαγών τώρα. Βάζεις. Αν ήταν δεύτερο, έχουμε γραμμή. Με βάζει να ψάχνω τώρα. Να σχολιάσουμε για τον Ηρακλή που είπε ο άνθρωπος. Α, στον Ηρακλή τώρα. Θεωρώ σούπερ πετυχημένη τη χρονιά του Ηρακλή, παρόλο που ιστορικά είναι μια μεγάλη οντότητα ο Ηρακλής. Αλλά επειδή οι αριθμοί λένε την αλήθεια, όταν με το χαμηλότερο μπάτζετ καλείσαι και βγάζεις τη χρονιά σου τόσο αξιοπρεπέστατα να είσαι αυτή τη στιγμή 4-5 βαθμούς από την πεντάδα. Είναι πετυχημένη. Από την πεντάδα. Έβγαλε τα δύο εξτρέμ, δεν τα έβγαλε. Έβαλε, ναι, έβγαλε, και έβαλε τον Τζιμπούρ στη γραμμή. Ναι. Ωραία, έβγαλε τον Μπαρμπόζα και τον έβαλε τρίτο στόπερ τον αυτόν. Η τρίτη του αλλαγή ποια ήταν? Άμα πάρε κανένα σειρακλειδέα. Ποια ήταν η τρίτη του αλλαγή? Τι μα αξίζει εσύ, δεν ξέρει την τρίτη. Ξέχασα να τη σημειώσω. Τρίτη αλλαγή ποια είναι? Δεν θυμάσαι. Κάτσε λίγο τώρα, εντάξει. Α, έφυγε. Με. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Πάμε. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, φίλε. Ακούς. Ναι. Πες τους αυτούς εκεί πέρα ότι πρέπει να πλένουν το στόμα τους να μιλάνε για τον Μπερμπάτοφ. Τι ομάδα είσαι, φίλε? Παοξής είμαι. Παοξής είσαι. Πόσα μπουκάλια έχεις εκεί? Πόσα μπουκάλια? Κανένα, γιατί είμαι αμαία.
Α, ωραία. Αλλά, ο Μπερμπάτοφ, γιατί να πλένουμε, γιατί να πλένουμε το στόμα μας, φίλε, με οδοντόκρουμα φλόρειτ για να μιλάμε για τον Μπερμπάτοφ? Ποιος είναι ο λόγος, τι προσέφερε στην ομάδα? Ποιος είναι ο λόγος? Ναι. Όταν λέτε ότι ο Μπερμπάτοφ παίρνει 1,5 εκατομμύριο και δεν παίζει εκεί που παίζει, και ο Αθανασιάδης, ο τουρίστας, παίρνει 700.000, λάθος κάνετε. Πρέπει να παίρνει 5 εκατομμύρια. Ποιος θα παίρνει 5 εκατομμύρια? Ο άνθρωπος που έβαλε 5 γκολ με τη Manchester United παίζει αλλαγή. Ρε φίλε, παιδιά, αφήστε το παρελθόν. Το ας τώρα, το παρελθόν. Το τώρα κριτικά. Ας το να ρε. Εγώ, φίλε δεν μπορώ να καταλάβω ότι δεν μιλάμε για τον Μπερμπάτοφ σαν ποδοσφαιριστή. Υπάρχει κάτι στη ζωή που λέγεται χρόνος. Είναι γεγονός. Λέγεται χρόνος. Είναι γεγονός ότι στον ΠΑΟΚ δεν έχει αποδώσει αυτά που περιμένουμε. Αλλά είναι μια τεράστια μορφή του ποδοσφαίρου. Και θεωρώ εδώ στον ΠΑΟΚ το κουράζουμε, άμα τον έχουν αδικήσει. Άμα τα φτιάξω αύριο με τη Βάνα Μπάρμπα, δεν μπορώ να έχω τις απαιτήσεις. Είπαμε προχθές. Ο άλλος σταμάτησε 40 χρόνια, ο άλλος 37, ο άλλος 38. Αυτός γιατί δεν κάνει καλή ζωή? Έχει πρόβλημα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή δεν ξέρετε, ο Μπερμπάτοφ είναι όλη μέρα στο Μακεδονία Παλάς και δεν βγαίνει καθόλου. Τα ξέρουμε. Από φυσική κατάσταση έχει δείξει. Πού την είδε, ρε φίλε? Πού την είδε? Έχει δείξει ο άνθρωπος ότι ξέρει μπάλα, ακόμα και πίσω από το βλάκα αυτό τον Αθανασιάδη. Ναι. Γιατί τον βρει, μην τον βρει, τώρα δεν είναι. Η προσφορά του Αθανασιάδη στον Πάοκ είναι πολύ μεγαλύτερη από τον Μπερμπάτοφ. Αχάριστε, φίλε Πάοξη. Τι πράγμα? Λέω, η προσφορά του Αθανασιάδη. Δεν κάνει να τον βρει. Όχι, ας τον βρει, αλλά. Εσύ να μιλήσουμε, δε. 4 χρόνια τώρα σκόρερ σου. Αν μπράβο, σε πετάει πόσα γκολ. Τρίτο σκόρερ στον Πάοκ, τέταρτο είναι. Πώ θα γίνει? Ναι, και ο Σκατάδο ήταν τρίτο σκόρερ, χωρί να είναι επιθετικό. Και είναι εκτό Πάοκ. Μαλάκε, αγαπητοί. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεν υιοθετούμε τέτοιες απόψεις. Κόπηκες από τον. Κόπηκες γιατί είναι. Θα σας πω κάτι όλους. Μη βρίζετε, ρε. Θα σας πω κάτι όλους. Λοιπόν. Σηκώ για τα μανίκια. Έχεις ένα υπάλληλο. Ποιος είναι 30 χρονών, 35 χρονών, 40 χρονών. Και αποδίδει. Είναι φανταστικός στη δουλειά του. Κάνει υπερορίες. Πληρώνεται. Κάνει ράνι. Και πάει αυτός 65 χρονών, 67 χρονών. Τον παίρνεις στη δουλειά σου? Εσύ που ακούς, που σ' άρεσε ο Μπερμπάτοφ? Όχι. Δεν μου λες. Τη Μάρο Κοντού 80 χρονών την πηδάς. Δεν μου λες. Στάξου λίγο, ρε. Απόδειξε αυτό που λες. Η Μάρο Κοντού τη βλέπεις στις ταινίες. Πώς ήτανε. Ρε τι γυναίκα, ρε ήτανε. Τι χυμή, τι γάμπες, τι ιστορίες, τι κόλπα. Ξέρεις πόσο χρόνο είναι η Κοντού τώρα? Το 34 γεννημένο, 82. Μια γαρά ψηλή, έτσι όπου και τα λοιπά. Πας να ξαπλώσεις μαζί της? Δεν πας. Μάλιστα. Να ρε, αυτό Βάνα... δεν έκανε τρίτη αλλαγή. Ναι. Καλά λέει. Ποιο δεν έκανε τρίτη αλλαγή? Τώρα... Κοίτα, ρε φίλε, υπάρχει κάτι που λέγεται... Δεν κάνει να με κάνει τρίτη αλλαγή. Υπάρχει κάτι στη ζωή που λέγεται χρόνος. Χρόνος, ξέρεις τι σημαίνει? Γιατί να τον πήραν τα χρόνια? Τον πήραν τα χρόνια. Γιατί, πού το δείχνει αυτό? Πού το κατάλαβες αυτό? Πού το κατάλαβες? Ναι, κόπηκε από δυνάμεις, πού το κατάλαβες? Πατάει στο γήπεδο. Ρε, έτσι το στήλ του αυτού. Άσου ρε, περίμενε ρε. Δίνει εντολές. Άντε πάλι. Αυτό το κατσουράνι στα τελειώματα. Δίνει εντολές. Το μελετώ. Τα πρώτα 10 μέτρα του δεν φεύγουν. Για να κάτσεις τίτο στην περιοχή, πρέπει να κάνεις κινήσεις. Το κατάλαβες? Να βγεις πίσω 5 μέτρα, να φύγεις 7 μέτρα. Δεν μου λες, ρε Τζόρνταν, εσύ που λες στιτός στην περιοχή. Στιτός. Με αυτή την κοιλιά. Ναι. Πάνε τρέξε από εδώ μέχρι την πόρτα. Και ξαναγύρνα πίσω και ξαναφύγε. Δηλαδή κάνε αυτή την κίνηση. Γιατί? Και κάνε και 4 πλάγια βήματα. Έχει πρόβλημα το παιδί αυτό. Όταν πέθανε ο Σύφης από τη Λαχαναγορά, έπεσε κάτω με έμφραγμα. Τα ξέρεις αυτά τα στιτός στην περιοχή. Δεν είναι έτσι. Στιτός στην περιοχή είναι ότι κάνεις μια διαγώνια κίνηση 6 μέτρα και φεύγεις με σπρίτα λαφρύ. Δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς. Η ομάδα σήμερα ήταν πιο γρήγορη. Εντάξει, έλεγχο. Η μίση του είναι έτοιμη για φλάς. Η απάντηση είναι το σημερινό παιχνίδι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Και στο φινάλε για να δικαιώσουμε και τον Μπερμπάτοφ και τον Τζόρνταν. Τι απάντηση είναι το σημερινό παιχνίδι. Δεν κατάλαβα. Επειδή πήρε αποτέλεσμα. Μέσα στην τόρμουν έβγαλε διπλό με Μπερμπάτοφ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί μου το λες αυτό? Η απάντηση είναι σήμερα.
Μπορεί. Είναι σωστή τακτική του. Μπορεί να φταίει και ο τρόπος προπόνησης. Χωρίς Κλάους σήμερα. Μπορεί να φταίει. Πιο γρήγορη ήταν η ομάδα. Ήταν πιο ευχάριστη η ομάδα. Βεβαίως, πιο γρήγορη. Ναι, πιο γρήγορη ήταν. Είναι γεγονός. Χωράει σε αυτό το ΠΑΟΚ και οι δύο οι αργοί. Αμφισβητήσω. Που έλεγε ο άλλο ο κεφάλαιο. Μαζί σου. Λέω το άλλο. Αμφισβητήσω τώρα ότι όταν έχει τον Περπάτο στην 11η τραβάει τουλάχιστον δύο παίκτες αντιπάλου. Δεν τραβάει κανένα. Τραβάει. Στο ποδόσφαιρο παραπάνω από ένα παίκτη στην 11η που να μην μαρτράβει δεν χωράει. Φυσικά. Δεν φυσικά τον τραβάει. Ειδικά τότε που είναι εκτός έδρας με παραπάνω. Σταματήστε. Δήλωση του Πογέτρε, φίλε. Μόλις μπήκε ο Μπερμπάτοφ μέσα, λέει πάθαμε νευρικό αυτό. Μια προσωπικά ήταν τεράστια. Ναι. Εγώ δεν το λέω εγώ τώρα. Ο προπονητής σου το λέει, ρε φίλε. Που ήταν μαζί στην Αγγλία. Πάμε. Κάναμε πόσες σχέσεις. Τελείωσε το παιδί. Φεβρουάριο, Μάρτιο μπήκε τελείως καθάριση. Πάμε, επόμενη γραμμή. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Και τα μήνυμα του χρόνου και πάθετε άλλα. Ρε παιδί μου. Εμείς ποδόσφαιρο μας ενδιαφέρει. Φέρτον και ένα δεκάριο μου. Ποδόσφαιρο φυσικά για ποδόσφαιρο μιλάμε. Το δίκαιο του χρόνου είναι πλούτο για τη χώρα μα και τι προσωπικότητε. Να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εγώ σου λέω φεύγει από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν τον έκαναν τον ΠΑΟΚ. Τον υποθετικό είναι. Θα δούμε πού θα πάει. Ναι, ναι. Θα πού θα πάει. Δεν ξέρω, θα δούμε. Πού θα πάει. Λες να μην μπορεί να βρει ομάδα δηλαδή. Ας πω πού θα πάει. Στο πω εγώ τώρα. Κίνα. Κίνα. Σαούδια Αράμπια. Ή Αμερική. Ο φίλος σας ο Δόνης ο προπονηταράς πού πήγε ρε παιδιά, στη Γιουβέντους. Όχι. Στο Κατάρ δεν πήγε στα Εμιράτα. Ναι. Στην Αλ Αχλή Ταχμάν. Πώς τη λένε. Δεν πήγε στην Ελβετία. Εκεί πέρα λέει πήλε, λέει ο Δόνης τώρα. Δεν ξέρω. Επόμενη γραμμή. Κύπελο. Όχι, θα κάτσει να μαλώνει. Εκεί με τα κύπελα μοιράζουν γλυφιτζούρια, ξέρει. Τέτοια κύπελα είναι. Καλύτερο Έλληνα εν ενεργεία προπονητή στο Δόνης. Με τον νου σα. Βγάλαμε μόνο 8 ακροατές. Μέχρι του 20 θα είστε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας παιδιά. Νάτος, ο εκτής. Γεια σου κύριε Κώστα. Γεια σου. Ρε Ζόρταν, κανένας δεν έχει τίποτα με τον Μπερμπάτοφ. Ναι, το βλέπω αυτό. Εάν παίξει μπάλα, εάν παίξει μπάλα. Μη ρε παιδιά, τελείωσε αυτός. Κύριε Κώστα, επέτρεψέ μου. Ακόμα με αυτό μιλάμε. Επέτρεψέ μου να σου πω κάτι. Κύριε Κώστα, έλα. Ήμουν προχθές στην Κατερίνη εκεί στο, ξέρεις, στον Πιερικό, στο καφενείο, στο Πασχάλι, εκεί στα αυτά, τα παιδιά. 10 άτομα μου είπαν έχεις δίκιο. Φέρτε τον και ένα δεκάρι να βγάλει μάτια ρε ο Μπερμπάτοφ. Στο καφενείο το είπανε. Όχι. Α, πού, μια που είναι από την Κατερίνη ο Κυρκώστας. Πού το είπαν αυτό. Εκεί ξέρει ο Κυρκώστας για ποιο μέρος. Πού το είπανε. Πού σε ποιο μέρος το είπανε. Άνθρωποι ρε παιδί μου που γνωρίζουν και από μπάλα. Τι δουλειά κάνουν. Α, σε τώρα, έχουν παίξει μπάλα αυτή. Τι ξέρει ο Κυρκώστας. Τι δουλειά κάνουν. Τι είναι. Τι είναι. Υπραυλική. Λοιπόν. Λέγε φίλε. Όσον αφορά τον Κλάους. Ο Κλάους έχει 89 γκολ μέχρι τώρα. 146 και ο Μπερμπάτοφ. Είχε ρε! Και ο Κλάους είχε ρε! Κύριε Κώστα! Είναι ένα ενεργείο! Ρε γάμο την πάνα! Ρε εσύ κύριε Κώστα! Πάνα άλλαξε την κουβέντα ρε! Άλλαξε! Άλλαξε με αυτό το ζαβουνοκέφαλο το πόδιο τώρα! Άλλαξε την κουβέντα! Εντάξει μην κόλλαξε! Λοιπόν, το χειμερινό! Άλλαξε την κουβέντα γάμο το παιχνίδι! Το Σαββάτο παιχνίδι δεν έπρεπε να γίνει! Ναι! Δεν έπρεπε να γίνει ρε παιδί! Ποιο? Με στο Κατσατζόγλιο! Εσείς θέλατε να γίνει βρε! Δύο γήπεδα είναι τα χειρότερα της Ελλάδας. Βρε εσείς θέλατε να γίνει. Το Κατατζόγλιο και το Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν καταλαβαίνεις ελληνικά. Εσείς θέλατε να γίνει. Βγαίνει ο Γιώργας σου και λέει Κωστή ότι στη Σουηδία συνέχεια βρέχει. Αλλά αυτό το σε τέτοιο γήπεδο δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή. Ναι. Και σε ξεβρακώνει. Λοιπόν. Ρε φίλε, η Σουηδία είναι πολιτισμένο κράτος. Εδώ εμείς είμαστε Βαλκάνοι. Δεν συγκρίνεις τη Σουηδία. Την Ευρωπαϊκή αυτή πόλη. Είναι άθλη η αγωνιστική χώρα των καλύτερων γηπέδων υποτίθεται της Ελλάδος. Είναι άθλη. Ρε φίλε, σε είναι Ολυμπιακό έργο αυτό να και το καθαρίσει. Ρε σε υποβαθμισμένη χώρα ζεις ρε άνθρωπε. Το ξέρω. Μην παραπονιέσαι, μάθε να ζεις με αυτό. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι το έχασε ο προπονητής, ο Ιταλός. Πιστεύω έβγαλε τα δυο μαμούνια και ο δικός μας το έχασε στο τέλος. Διότι αφορώ γιατί δεν έβλεπε το Βηγιαφάνες. Ούτε αλλαγή. Πολύ σωστό. Βέβαια, πολύ σωστά λέει ο κ. Κώστας. Έπρεπε να βάλει το Βηγιαφάνες. Σωστό. Δεν τον έβαλε ούτε αλλαγή. Ο δικός μας δεν το έχασε στο τέλος, κ. Κώστα. Ο δικός σας τώρα, Τζόρνταν. Να σε πω που έπρεπε να βάλει το Βηγιαφάνες. Πώς. Το Βηγιαφάνες σε ποιανού θέση έπρεπε να τον βάλει, ξέρεις. Το Βηγιαφάνες έπρεπε να τον βάλει πίσω από τον Φορ. Μπράβο! Έτσι. Μπράβο! Μπράβο! Έκατα μέτω από την αισθήνα. Και οι άλλοι δυο εκεί.
Άντε μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, και τώρα. Και άμα θες το 2-0 το πάει στο 75, ναι. Βγάλε τον ένα από τους δυο. Δεν ξέρουμε πού. Βάλε ένα χάφ ακόμα. Εντάξει. Το κλείσες. Βάλε και ένα τρίτο στόπερ. 6 λεπτά πριν και το κλείσες. Καλά λέει. Τρίτη αλλαγή. Μου βάζεις τον Άντωνη και τον Κάτσε στον πάγκο. Ναι. Μα είναι δυνατόν αυτά. Καταρχήν δεν προστάτεψε το Χαρίση, ρε φίλε. Είναι έτοιμος πάλι για θλάση ήταν ο Χαρίσης, για τραυματισμό και γυρνάει από τραυματισμό. Αυτό που λέει για την τρίτη αλλαγή του ΠΑΟΚ, ξέρετε που φάνηκε. Αν σου έμπαινε η κεφαλιά του παίκτη του Παναθηναϊκού στο τέλος της καθυστερής, αυτό που είπε ο Κώστας, έπρεπε να βάλει ένα τρίτο center back. Ήξερες ότι θα σου πάει στα τελευταία λεπτά σαν ορθόδοξο παιχνίδι, δια του αέρος με γιγιόμες. Γι' αυτό έβαλε το Σάμπο, έβαλε ψηλό κορμί. Ακόμα και στην αλλαγή που έκανε λάθος την έκανε με τον Σάμπο αυτόν. Καλύτερα τον Τζιόλ να βάζει μέσα. Άστο να μιλήσει. Και κάτι τελευταίο. Για τον διαιτητή, τον Σπάθα. Λοιπόν, δεν αποβάλλει τον Βάργας. Πρώτον. Δεύτερον. Ο Σπάθας έπαιξε για τη σωματική του ακεραιότητα. Το χέρι που κάνει μέσα εκεί ο Άρθρο είναι από κοντινή η απόσταση, δεν δίνεται. Αλλά αν προσέξε, κάνει και ο Βέλιος πέναλτι. Το οποίο δεν το δίνει. Κοίταξε, κάποια μαρκαρίσματα έτσι όπως ήταν το γλιστερό τερέ, ίσως να έκανε καλά που δεν τα έδωσε εγώ. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ μπαίνω στα φάουλ και στις κάρτες που έπαιξε ΑΕΚ. Πολύ ωραίο. Και αυτό είναι ένα μήνυμα. 33 καφενείο με αυτόν και μας έβγαλε τελευταίο στο πλοίο. Όλοι στο καφενείο λέγανε αυτός. Δεν ισχύει αυτό. Αυτός αλλάζει, έχουν αλλάξει τα κόζα. Δεν μην πλατιάζουμε. Τι μας έβγαλε. Στο σωστό δρόμο. Δεν ισχύει αυτό που λες. Δεν μας έβγαλε τελευταίο στο πλοίο. Τότε να με ποιον κερδίσεις. Ναι, μας έβγαλε τελευταίο στο πλοίο. Έφυγε ο Βιερίνια το Γενάρη, θυμάσαι. Ο άλλος που έφυγε το θυμάσαι για να πάρει συνάδεια. Με τι θα πάρει συνάδεια. Δεν είχαμε δηλαδή υλικό πλην του Βιερίνια και του Κοντρέρα για να κρατήσουμε την τέταρτη θέση και βγήκαμε πέμπτη. Βγήκαμε τελευταία. Καλά, ρε φίλε, τώρα φύγανε δύο προσωπικότητες. Ο άλλος ποιος θα πάρει. Ξαναρωτάω εγώ. Σε είπα εγώ στην τότε να ποιο κέρδιζε. Το Τζάρδαν ελληνικά δεν μπορούσε να πάρει. Μπάλα έπαιξε με Πολωνία. Με παιδιά δουλεύει. Παιδιά, έβγαλε το Σταφυλίδη. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Ναι, έβγαλε το Σταφυλίδη. Φυσικά. Και έπαιξε και μπάλα. Θέλετε να βγάλετε παίκτη. Και έπαιξε και μπάλα ο Πόλωνη. Θέλετε να βγάλετε παίκτη. Όχι, για τον Πόλωνη λέει. Φέρτε τον Πανόπουλο πρόεδρο τότε. Αγοράστε τον. Όχι, δεν θέλετε. Για να βλέπουμε μπάλα. Πάνε στον κόσμο, καθυστερείς. Καλημέρα, ναι. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Καλησπέρα στο πάνελ. Καλησπέρα φίλε. Γεια σου. Κώστας από Καλλιερίνη, ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Επειδή σ' άκουγα πριν που έλεγες για τον Περπάτο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ, πέρσι, όπως γυμναζόσουν, να μπορείς να γυμνάζεσαι κάθε χρόνο, έτσι κάθε μέρα, ξέρω εγώ, μέρα παραμέρα. Από φέτος, έχεις δει στον εαυτό σου μεγάλη διαφορά. Δηλαδή ο Περπάτο από πέρσι που ήταν στη Μονακό και έβαλε πόσα γκολ, έχει τόσο τεράστια διαφορά με φέτος, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ στον εαυτό σου τι διαφορά έχεις με τη γυμναστική. Σε τρεις μήνες, όχι σε ένα χρόνο. Εγώ μπορώ να σου απαντήσω, γιατί κάτω να κατέβω να τρέξω τώρα. Θα σου πω εγώ. Και εγώ μπορώ να σου απαντήσω. Από πέρσι μέχρι φέτος, έφαγα δύο δίσκους από το σπόδιλό μου πίσω. Κύλες έκανα. Δύο. Πρώτον. Δεύτερον, από τα 75 μέχρι τα 76 ο γέρος είναι τεράστια διαφορά. Άκου εμένα! Άκου εμένα, βρε, να μάθεις μπάλα. Άσε να σου απαντήσω. Άσε να σου απαντήσω. Θα σου απαντήσω εγώ, αν θες να είσαι στην ίδια ηλικία. Όταν είσαι 70 χρονών και λέει... Δεν είναι 70, ρε. Σε άλλο λέω, βόρε. Άσε 70, την ηλικία σου. Δεν καταλαβαίνεις. Έτσι σου λέει ποδοσφαιρικά. Ρε μαλάκα, άκου με. Μη με διακόπτεις. Άκου με. Όταν είσαι 70 χρονών και πες σκίσε με μετά, άκουμε μόνο. Όταν είσαι 70 χρονών, είσαι 70 χρονών και λέει, καλέ ο μπαμπάς μια χαρά είναι, το βλέπεις, πετάει. Σε 6 μήνες έβγαλε πολύποδες και έφυγε ρε στα 72. Λέω λοιπόν ότι ο 35ης, ο άντρας, όχι αθλητής, στα 36, στα 37 δεν έχει διαφορά. Ο 40ης πηδάει το ίδιο με το 43ης. Ο 70ης με τον 72ης έχουν τεράστια διαφορά. Μια γυναίκα 45 χρονών μέχρι τα 48 τα βυζιά της κατεβαίνουν μέχρι τον Αστράγαλο. Το 34 με το 35. Το 34 λοιπόν του Περπάτο μέχρι τα 35 έχει διαφορά. Δεν είναι καθόλου διαφορά. Πώς δεν έχει, ρε Τζόρταν. Από τα 32 και έπειτα ποδοσφαιρικά τα χρόνια είναι κάθε χρόνο που περνάει είναι ισοδυναμικό. Σου απαντώ. Ποιο χρόνο, ρε φίλε. Τον Ιούνιο σταμάτησε στη Γαλλία και από το Σεπτέμβριο είναι εδώ σε τρεις μήνες μέσα με στον Κάτσο. Και θα σα πω και τι θα σου πω και το άλλο. Ο Μπερμπάτοφ δεν προπονήθηκε ποτέ το όπως έπρεπε. Είτε μπέλης. Δεν είναι αθλητής. Δεν προπονήθηκε για πάντα. Όχι ρε.
Τεμπέλσιν. Τα τελευταία 5 χρόνια δεν προπονείται. Χωρίς προετοιμασία ήρθε. Χωρίς προετοιμασία. 35 χρονών. Σερσερί. Πάμε επόμενη γραμμή. Εσύ. Α, σερσερί. Τι να κάνει, να κάνει και προετοιμασία ο Περπάτου, βρε. Γελάει ο κόσμος τώρα. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά. Αντε βρε τώρα, καθίστε καλά. Αντε ρε παοξίδες. Τα γάρια. Μήνυμα που μου στέλνει. Προσωπολάτρες. Άκου να δεις μήνυμα τώρα. Σαν 5 λεπτά ο Σάμπου. Μας τον έκανε παικταρά. 30 φορές πήρε την μπάλα, προχθές 30 λάθη έκανε. Σε πάμε θέση, πάμε. Χωρίς όμως λοιπόν, δεν ισχύει τη θέση. Με δυο φλάσεις. Μια ερώτηση τώρα, Ραπόπουλο από παδό του ΠΑΟΚ, για να ηρεμήσουμε λίγο. Ρώτα τον πώς πρέπει να παίξω για να έχω ελπίδες με Γαύρο. Δύο παιχνίδια στο κύπελλο. Δώσε θέλω, ποδοσφαιρική ερώτηση. Σε 3 λεπτά. Και στην Τούμπα. Και στο Καραϊσκάκι. Όχι το 3-5-2 το σημερινό. Το 5-3-2 της Dortmund. Της Dortmund, άρα μπραβδός. Άντε, γεια. Αυτό επόμενος, πέρα. Πάμε. Άντε, άντε. Αλλά Dortmund, άντε. Αλλά Dortmund χωρίς ντροπές. Χωρίς ντροπές, αλλά Dortmund. Και το πέταξες έξω. Και πάω και στη θύρα 4 και τους λέω ακούστε κάτι. Τους και εννοείται και τρομοκρατία το κλίμα. Τους κάνω, και, τους κάνω και σκηνικό. Ακούστε κάτι. Έτσι παίζει την μπάλα. Αν πάξω ανοιχτά στην Τούμπα και φάω γκολ, να πεκλείσει. Έτσι ακριβώς. Θα πάμε στο πονηρό. Αλλά πρόσεξε, 5-3-2 που είπε στην αρχή της εκπομπής, όχι 3-5-2, μην το συγχύσουμε. Όχι το κίτσιου. Ναι. Και το λέω μπατ και να πέφτει ο Βλαχοδήμος στο στόπερ. Όχι έτσι. Και να πέφτει ο. Πώς, αυτός που έπαιζε δεξιά, πώς λέγω στον Παναθηναϊκό. Ο Καλτσάς. Ο Καλτσάς στο Τζαβέλα. Και πάλι καλά που ήταν ο Τζαβέλας. Γιατί αν έπεφτε σε μπακ τρίτο αργό, κάνα. Θα είχαμε τραγωδίες. Το πιάνεις. Μην ξεχνάς ότι και η δύναμη του Γαύρου είναι στα άκρα. Ναι, γι' αυτό πρέπει να κατέβεις με 5. Ο Δέλλας πήγε να χτυπήσει, λέει, τον Ολυμπιακό από τα άκρα. Από τα καλά του. Με το χροντί τώρα. Με το χροντί. Έχεις δίκιο. Να μην πας τον κόλπο. Επόμενο. Για τώρα. Σκίσουμε και αυτό. Ξεχάσουμε και αυτό. Όπα. Άλλο. Ακούτε. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, επειδή ο Ραπτόπουλος είναι εναντίον των μεγάλων παίκτων, έβγαλε άχρηστο τον Γκαρσία. Που έχει παίξει μεγαλύτερες ομάδες, έβγαλε άχρηστο τον Περπάτο με 350 γκολ στην καριέρα του. Στον ΠΑΟΚ άχρηστη, κύριε. Ο άλλος ο προηγούμενος που σας μίλησε είπε ότι δεν κάνει προπόνηση, δεν έχει πάει καμιά φορά στην Τούμπα να δει. Πρώτο. Και δεύτερον, έχει παίξει καμιά φορά στη θέση του. Ποιος? Όχι. Έχει κανένα Σόλσκερ από πίσω και τον αυτό άλλο. Είναι. Έτσι, πες τα φίλε. Δεν έχει. Αλλά ο Ραπτόπουλος για τον πεντακοσάρικο της Αθήνας θα βγάλει πολλούς ακόμα άχρηστους. Γεια σου ρε Ραπτόπουλο με τον πεντακοσάρικο. Εγώ και τον Πόλωνο και τον Κωσισάκο, τον Ζουστάρο και τους δύο. Τώρα, κατάλαβες, το πήγε εκεί, έβγαλε τη κολλή, έκλεισε. Εντάξει. Είπε αυτό που ήθελα. Αυτή είναι η ποδοσφαιρική σου τοποθέτηση. Θα πεθάνω. Θα λιώσουν τα εντόστια μου. Θα με κρατήσει η γυναίκα μου άλλα 3 χρόνια με κοντά. Θα έρθει η κόρη μου με τα εγγόνια. Θα με βγάλει. Ας το κραξιμό άλλο. Θα με πάει. Σε είπε άλλο. Το σκυλάκι θα γεράσει. Θα με πάει στο οστεοφυλάκιο. Το κρανίο μου αυτό το άσχημο θα το πλύνουν οι βροχές. Θα με βάλουν εκεί που πάνε τα άλλα τα κρανία μαζί με τα υπόλοιπα. Και εσύ μαλάκα παοξύ, ακόμα πρωτάθλημα θα παίρνει με τα μυαλά που έχει. Το κράξιμο άστο. Και περίμενε. Και περίμενε. Και εσύ πάω ξύ βλήμα προς απολάτρη, θα έχεις το Ζαγοράκι. Θα έχεις τον Μπερμπάτοφ, θα έχεις το Βρίζα, θα έχεις τον Τουρσουνίδη, έτσι. Θα έχεις αυτό και θα σε παίρνει 30 βαθμούς διαφορά ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Και ξέρεις γιατί, ποδοσφαιρικά είσαι πλάκας. Δεν είσαι κακός, είσαι καλός φίλαθλος, είσαι τίμιος, είσαι αγωνιστής. Είσαι ό,τι γουστάρεις να είσαι, παθιασμένος, αλλά είσαι βλάκας. Ποδοσφαιρικά. Στη δουλειά σου μπορεί να είσαι ο καλύτερος. Σου λέει τον αδικούνε τον Περπάτο. Δεν τον έχουν ένα πίσω ένα καλό παίκτη να τον ταΐζει. Ο κάθε Περπάτο. Και δεν παίζει στη θέση του. Ο κάθε Ζαγοράκης. Ο κάθε Τουρζουνίδης. Ο κάθε Βρίζας. Και ο κάθε να πούμε, ξέχασα κανένα όνομα άλλο. Και ο κάθε Γκαρσία θα σας τα παίρνουν, θα περπατάνε. Θα βάζουν αυτό εδώ το. Εδώ μας έπαιρνε ο Κάτσε ο Τσανδάρης και ο Κατσικάς και αυτοί. Αυτή η προσωπικότητα μας θα πάρει. Δεν καταλαβαίνεις, ρε. Ο Κάτσε και ο Κατσικάς δεν πάμε να με σηκώσουνε. Ο Μπερμπάντοφ θα με σηκώσει. Ναι, αλλά θέλει και αυτός. Επειδή έχω διαφωνήσει στο παρελθόν. Συμπαίκτες εργαλεία δίπλα του. Δεν έχει τίποτα. Εδώ βγαίνει ο Μάτζιος από την περιοχή του Λεβαδιακού. Τραβάει δεξιά. Τραβάει αριστερά, παίρνει το στόπερ, την κρατάει αργός, τη φέρνει εκεί, τη
Τη δίνει στον κόρο. Ποιον έχει δεκάρι ο Μάτζιος δηλαδή. Ποιον έχει ο Μάτζιος δεκάρι. Πού είναι ο Λεβαδιακός ρε μεγάλε. Τι έκανε ο Μάτζιος. Ο Λεβαδιακός είναι σωμένος και ο Μάτζιος έχει 11 γκολ. Και ο Πάοκ είναι τέταρτος να πούμε. 11 γκολ. Στο πρωτάθλημα αυτό και ο Γιάννου έχει αυτός 11 γκολ. Και παίρνει μεταγραφή τώρα φεύγει. Και ο Μπερμπάτοβ. Εσείς, ο Μάτζιος έπαιξε 23 αγωνιστικές και ο Μπερμπάτοβ έπαιξε 5 ρε φίλε. Το ίδιο είναι. Να έπαιζε. Είναι δυνατόν να κάνει τέτοιες στιγμές τώρα. Που πάει και το βάζει μαζί με τον Κλάους και διαλύει τα κάρτα. Να έπαιζε. Να βάλει 15 γκολ σε 5 αγώνες. Επόμενη γραμμή. Δεν είναι άντρας ο Μπερμπάτοβ σωστός. Δεν είναι σωστός άντρας. Κοίταξε, ο μόνος λόγος που πενεύει ο Τζόρνταν τον Μπερμπάτοβ είναι που φοράει ασπρό μαύρα. Είναι η κλασική περίπτωση του Σαββιόλα στον Ολυμπιακό. Ό,τι έκανε ο Σαββιόλα στον Ολυμπιακό είναι ο Μπερμπάτοβ. Εδώ με ψηλιάζει και ρε παιδιά ο Στραπατσόνι τον Εσιέν και έχει τώρα δύο παιχνίδια που τον έχει πετάξει εκτός από το στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει δικαιολογία γιατί από πίσω έχει ρε παιδιά. Συμφωνώ σε αυτό. Φέρνει τον ένα δεκάρι να τον δούμε ρε παιδιά. Ο Εσιέν είναι Τζόρνταν. Δεν ήταν πολύ καλό, πολύ μεγάλο παίκτη από τα μεγάλα. Τα τρεχαντήρια εξάρια στην Ευρώπη. Άμα δεν μπορεί βιολογικά, δεν μπορεί βιολογικά. Μα δεν έχει πρόβλημα βιολογικό Μπερμπάτοβ, ρε φίλε. Ρε εσύ, άμα βάλεις τον Μπερμπάτοβ να τρέξει 15 μέτρα, 15 να γυρίσει και 45 μέτρα σε ένταση. Δεν μπορεί, θα πάθει αέφρα, δεν το καταλαβαίνει. Το χτίσε απέναντι με τον Παναγιώ και τραυματίστηκε. Θα με πέτσε, ρε, θέλα μας, θέλατε. Θα μας μάθε την μπάλα, γιατί πάμε τα γάρια να πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Εσύ είσαι. Καλησπέρα σας. Γεια σου. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, φίλε. Το αξίζει, ναι, μίλησαν εξυπηρετούμενοι εκπομπή. Και τον Μπερμπάτοβ τα μέσα. Ξέρεις γιατί τον κάνανε Θεό, περπάταγε. Να πουλήσει κι ένα φίλο, ρε. Ναι. Να πουλήσει κι ένα φίλο στο Χαϊβάνι, ρε. Λέγε, φίλε. Για μένα, εγώ δεν είμαι προσωπικά, εγώ δεν είμαι τόσο πολλά παιδιά. Για μένα πάνω απ' όλα είναι η ομάδα, έτσι. Αλλά, πρέπει να είναι ομάδα. Αν δεν για τον Μπερμπάτοβ που λέτε ότι η ηλικία παίζει ρόλο. Πάρε τον Λούκα Τόνι, είναι 38 χρονών. Πέρσι βγει πρώτο κόρη στην Ιταλία. Τον Τότι. Αυτό δεν είναι άνθρωπο. Ο Τότι. Ο Τόνι, ο Τόνι, ο Λούκα Τόνι. Ποιος Τότις, κάτω στην παραλία που είναι ο Τότις. Όχι ο Τότις, ο Τότις, γεια σου ρε Τζόρνταν, βρήλε. Και τώρα όλη τη φορά το παιχνίδι. Ρε φίλε, άκου να δεις. Και ο Μητσοτάκης είναι 97 χρονών και 104 είναι ο Πατακός. Πιάνεις εσύ την εξαίρεση τώρα. Ναι, όντως. Εντάξει. Θέλω να πω ότι είναι από τον άνθρωπο. Όταν ξέρεις κάτι καλά να κάνεις, θα το κάνεις και στα 35 σου και στα 37 σου. Και ο Καραγκούνης τελείωσε αργά, αλλά ήταν αθληταράς. Το παιδί πήγαινε και προπονιόταν και έξτρα προπόνηση μόνος του. Και άλλοι πήγαν και πίνουν ουίσκι. Και μπορούσε ο Καραγκούνης να παίξει άλλα 2 χρόνια τουλάχιστον. Κάθε περίπτωση σου λέει. Να θλιταράδες, τι να κάνω. Εσύ κάνει... τώρα. Άλλοι είναι εσύ τώρα λες ότι εγώ θα έχω ας πούμε στη δουλειά μου κάποιον ο οποίος είναι άξιος, ο οποίος έχει κάνει μεγάλη καριέρα και εγώ ας πούμε δεν θα θέλω να ωφεληθώ από τη δουλειά μου. Στη δουλειά μου πάνω και να τον έχω απ' έξω. Φίλε Παοκτσής είσαι. Έδωσε κανένα δικαίωμα πειθαρχία στον Μπερμπάτοβ να ξενυχτάει και να μην κάνει καλή ζωή και να μην αντιλήσει. Γιατί λοιπόν τον κατηγορείτε, ρε παιδιά. 34 είναι. Με ρώτησε που άλλες ένα παιδί που συνάντησα στον δρόμο. Και αυτή είναι η ερώτηση για όλους. Ο Σαλπιγκίδης. Πιστεύεις ότι λείπει από τον ΠΑΟΚ φέτος ή όχι? Καλή ερώτηση. Επίσης αθληταράς ο Σαλπιγκίδης. Ναι. Με ρώτησε ένα παιδί έξω τις προάλλες που με πέτυχε. Πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως είναι καλυμμένος άμα είναι στα καλά του Σοζάη. Εντάξει, αγωνιστικά ρε Γιώργο δεν λείπει ο Σαλπιγκίδης. Δεν μου λες φίλε, τι σύστημα έπαιζε ο ΠΑΟΚ? Πώς? Τι σύστημα παίζει ο ΠΑΟΚ τώρα? Σήμερα τι έπαιξε? Σήμερα. Όχι, γενικά τι έπαιξε? Ξεκίνησε 3-5-2 και πήγε 4-3-3. Ωραία. Θέλω να μου πείτε ποιος έπαιξε δεξί μπακ, δεξί μπακ χαφ και δεξί εξτρέμ στον ΠΑΟΚ φέτος και να το συγκρίνουμε με τα δυο τελευταία χρόνια του Σαλπιγκίδη. Αυτό. Λοιπόν, πείτε μου ρε Παοξίδες. Αν με κάνετε τέτοια κολοτούμπα τώρα, θα είστε πολύ ξεφύγει. Σαν προσφορά. Δηλαδή, μόλις φεύγει τον αγιάζουμε. Όχι. Όχι, επειδή παίρνουμε χειρότερο στο λέμε. Το χειρότερο παίρνεις. Χειρότερο από τον Σαλπιγκίδη. Πες μου εσύ, το δεξί μπακ, το δεξί μπακ χαφ και το δεξί εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν σου βάζω μπακ για τον Κίτσου. Θα σε βάλω τον εξτρέμ. Φέτος, πόσα παιχνίδια έπαιξε ο ΠΑΟΚ με εξτρέμ. Με εξτρέμ. Με εξτρέμ. Τα θυμάσαι. Είναι 10. Είναι 10. Ναι. Είναι 10. Ποιοι παίζανε εξτρέμ? Ζάιρο και ο... Θα σου λίγο ρε. Ο Μακ. Ο Μακ. Ο Ροντρίγκες. Ωραία. Ο Μακ έπαιζε
δεύτερο σέντερ φορ. Μόλις το βάλανε εξτρέμ, κόλωσε. Άντε μπράβο. Για απάντησε μου εσύ. Όποια το έλεγαν στην αρχή ήταν δεύτερο σέντερ. Λοιπόν, ο Κωνσταντινίδης μπορεί να είναι back half καλό. Ποιο Κωνσταντινίδης. Αλλά το παιδί έχει. Ο Κωνσταντινίδης 20 χρονών είναι εραστή με τη Θράση. Γκόμενα δεν έχει, τη Θράση έχει γκόμενα. Δεν νομίζω. Άντε καλά το παιδί. Δεν νομίζω. Θέλω να πω ότι το επόμενο παιχνίδι που παίζουν ήταν Αστέρα. Πιστεύω πω εδώ παίζονται πάρα πολλά. Ναι, ρε φίλε, μεγάλο πάω με τον Αστέρα. Ο άλλος με το Αγιονέρι, έγινε, έκλεισε. Τρεις πόντες χρειάζονται οπωσδήποτε να τα αναφέρω. Έκλεισε το κουαγόρι. Επόμενος, καλημέρα. Άμα είναι, συζητάμε και για τον Αστέρα. Είναι ντέρμπι το Πανέρι. Αυτό είναι παόξι. Ο Αστέρας, να σε θυμίσω, απέκλεισε τον ΠΑΟΚ του φίλου σας του Δόνη. Ναι. Δυστυχώς είναι μια ξεφτύλα για αυτή, για τον ΠΑΟΚ και για τον Δόνη. Απάντησε εδώ για τον Δόνη τώρα εσύ. Άντε, απάντησε για τον Δόνη που τον είπες. Έχω απαντήσει για τον Δόνη, ναι, παιδιά. Με Ματέος Βιβιάν σέντερ μπακ και με Γκαρσία με Μόντιση. Αυτός τους έφερε. Ναι, και με έβγαλε δεύτερο. Και με τον έκανε δεύτερο. Δεν με έβγαλε δεύτερο. Έφυγε το Φεβρουάριο. Μα έφυγε το Φεβρουάριο, ρε φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Κάνε γάμο δεν βγήκε. Δεν βγαίνουν τις τελευταίες μέρες οι γάμοι. Είναι στη Φάπα να πούμε. Καλημέρα. Καταρχήν δεν έφυγε Φεβρουάριο, μισό λεπτό λίγο φίλε. Δεν, τα ημιτελικά του κυπέλου, φίλε Τζόρνταν, δεν γίνονται Φεβρουάριο. Πότε έγινε? Έφυγε μετά τα ημιτελικά του κυπέλου. Τέλη Φεβρουάριο, πότε ήταν? Όχι. Πώς γίνεται τώρα, αυτά τα ημιτελικά του κυπέλου θα γίνονται τέλη Μαρτίου? Είναι εκτίδες. Δεν τελείωσε το πρωτάθλημα. Έλα, σταμάτανε πολύ λόγα. Λέγε, φίλε. Λοιπόν, αρχικά θα ήθελα να αναφερθώ στο τραγικό κοτσάλισμα του Τούντορ και στο πολύ καλό διάβασμα του Στραπατσόνη μέχρι το 60. Μέχρι το? Δηλαδή, μέχρι το 60. Μέχρι τις αλλαγές. Ναι. Έχεις, όταν παίζει ο ΠΑΟΚ 3-5-2, συνήθως πάντα πάει σε κατακτητικό ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι? Λάθος είναι αυτό. Έτσι είναι. Έτσι έχω δει εγώ. Έτσι είναι. 3-5-2 και πάσα δεν έχει. Μα έτσι πάντα πάει ο ΠΑΟΚ στην κατοχή. Είναι λάθος η μεγάλη κατοχή. Λέει πως πάει η ομάδα. Σωστά το λέει. Καλά το λέει. Σωστά το λέει. Έχει δίκιο. Σωστό. Και πρώτη φορά πάνε τρεις επιθετικοί πάνω στους άτεχνους κεντρικούς αμυντικούς μας. Και έτσι υπάρχει μια αναστάτωση. Έγινε το λάθος, πάγαμε τον γκολ. Τραβιώνται σήμερα τα μπακ. Φίλε, σήμερα δικαιώθηκε ο προπονητής γιατί δεν χρησιμοποιεί το Μαλεζά σε 3-5-2. Δικαιώθηκε πανηγυρικά. Τι είναι αυτά που λέτε? Άκου, συνέχα φίλε. Ποδοσφαιρικό είναι, δεν το καταλαβαίνεις. Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Ακούγομαι. Που λέει ο Γιώργος, έχει ευθύνη στο ένα κολλό. Τι ρε πλάκα. Ήθελα σήμερα να γίνει μια αλλαγή όπως αλαλέφαντος. Δηλαδή στο 20 να αλλάξει το σύστημα και να βγάλει το κεντρικό στον αμυντικό, είτε το Μαλεζά, είτε τον... Να παίξει 4-3-3. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που έκανε αλαλέφαντος λεωφόρο. Ναι, ναι, αυτό. Σήμερα ήταν το ιδανικό αυτό. Αλλά δεν το διάβασε αυτό και έτσι πάγαμε και τον γκολ και έγινε και ό,τι έγινε. Λοιπόν, επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στη μεγάλη απάτη που λέγεται Στέλιος Κίτσιου. Στη μεγάλη απάτη. Εντάξει, ο άνθρωπος πιστεύω δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ. Φίλε, συμφωνώ μαζί σου. Έχω βαρθεί, δηλαδή τον έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν μπορεί να βγάλει μια σέντρα, ρε φίλε. Τι με τριότητα. Είναι τυχερός που τραυματίστηκε ο μικρός. Κοίταξε, ο Κίτσιου αυτή τη στιγμή παίζει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί τραυματίστηκε ο Κωνσταντινίδης. Και δεύτερον, να πει ένα μπράβο στο μεγάλο Νίκο Βεζιρτζή που απαγόρευσε τη μεταγραφή του δεξιού μπακ και παίζει αυτό. Ναι. Ζήτω ο Βεζιρτζής να λέει ο Κίτσιου. Έτσι είναι, για και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Στο Μουσάδο τον Παοξή, φιλαράκι, ο αντικειμενικός Παοξής υπάρχει μόνο στη φαντασία των γυναικών. Έγινε, καλή νύχτα. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Πάμε. Λάτρεψα. Τερορίστα. Λοιπόν. Σκούλς και τότε. Και τότε. Κάνουμε την εκπομπή λίγο πικάντικη. Δεν είμαστε και deep για deep. Κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα καινούριο. Να δούμε ποιο θα είναι τη επόμενη. Καλά, ο Σλαμάς έχει στήσει εκπομπή με το Σκούλς, να ξέρεις. Καπάκι μετά από εδώ. Άντε ρε το φλόρο, δεν ήρθε σήμερα. Λοιπόν, πάμε στους δύο τελευταίους.
Να πω, την άλλη Κυριακή τι μάτσα έχουμε. Για να... Έχουμε πάω μάτσα. ΑΕΚ Παναθηναϊκό. Από ευρωπαϊκά τι έχουμε. Δεν κερδίζει η ΑΕΚ, να ξέρει. Champions League. Champions League. Με προκαλεί να σου βάλω στοίχημα τώρα, Τζόρταν. Α σου πω κάτι. Μακάρι να κερδίσει η ΑΕΚ. Εγώ πιο πολύ συμπάθεια την έχω, αλλά δεν κερδίζει η ΑΕΚ. Ξέρω, αγάπη μου, το ξέρω. Σου μιλάω ειλικρινά. Γιατί έχει συμπάθεια. Λόγω. Τώρα φίλοι είναι. Τώρα που θα πάρει την ΕΠΟ η ΑΕΚ και θα σε. Δεν θα κάνει τίποτα. Καργαλεύει λίγο το πισινό. Φίλοι είναι, πόντι είναι και οι δύο. Πόντι είναι και οι δύο. Πόντιος αρέσει, έτσι. Πόντι είναι και οι δύο. Ας το Ραπτόπουλο προσπαθεί να φέρει τα λίγια βάλματα. Αν έρθει κανένα πάλι κανένα 4-1 σε κανένα τελικό στο ΆΚΑ. Καλά, άμα παίξουμε πάω κάποιο πρέπει να πάρει το κύπελο, ρε φίλε. Όχι, άλλο λέω εγώ. Δεν κατάλαβα. Παίζουν οι διαιτητές όπως παίζουν τον Ολυμπιακό. Και να είσαι εσύ το θύμα. Εντάξει, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ετοιμάσου. Δεν νομίζω. Ετοιμάσου. Η θέση είναι για ένα. Άμα γίνει και αυτό το πράγμα θα αποδειχτεί λυκοφιλία. Έλα, ρε, δεν νομίζω όμως. Πιστεύεις στη φιλία εσύ. Εγώ πιστεύω, ρε φίλε. Τι τα γάλλεις. Στην ποντιακή φιλία. Δεν τώρα... νομίζω ότι στα γεράματα τώρα... το Τίγρης θα κάτσει τώρα πλέον να θέλει να κάνει πράγματα που γινόντουσαν πριν 30 χρόνια. Πιστεύεις στη φιλία, ναι. Δεν μου λες. Τώρα αν που... πετύχει σε φίλο, το ναι, πιστεύω ναι. Αυτό. Φυσικά. Λέει, τώρα που σε κλέψαν... Είδατε τι είπατε προηγουμένως. Τώρα που σε κλέψαν ναι. Τα μάξι, ρε, πώς είναι διαφορετικά είναι για τα μάξι. Πρώτος και καλύτερος εσύ δεν το. Άσε με ένα, ρε. Άσε με ένα. Εντάξει, λίγοι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Ναι. Μέχρι στιγμής να με πούνε από μόνοι τους, ας πούμε. Για πες τι θα κάνουμε. Ναι. Μετά. Πούμε άλλη φορά. Λοιπόν, δύο τελευταίοι, καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Κάτι είπατε πριν για τον Γκαρσία. Ότι έρχονται ύψερο Γκαρσία στον πάο και κονομάνε και φεύγουνε. Δεν κατάλαβα, δεν είπαμε. Είπαμε ότι ο Γκαρσία είναι βοηθός προπονητής στην ΚΑΠΑ του Παπαδίου του Πέρα. Αλλά δεν είναι προσβολή αυτό. Αυτό είναι προσβολή. Όχι, δεν είναι ρε. Σαν ποδοσφαιριστής λέω. Ναι, τι. Είπατε ότι πέρα τον Γκαρσία έρχονται στον πάο για να τα πέρα και να φεύγουν, όχι για να δείσουν κάτι άλλο. Δεν ακούω βασικά να σου πω τα ίδια. Δεν κατάλαβα. Πάρ' το λίγο πιο αργά γιατί η τηλεφωνική γραμμή είναι ναι. Καλύτερη, ναι. Λοιπόν, τρεις μισθούς, μειώσει μισθό δεν έχει ο Γκαρσία πρώτα απ' όλα. Ναι, τις σωστό. Μέρες, μετά το θάνατο της μάνας σου και το τσιμπά και βάλει και κόρ. Σωστό. Ωραία. Ναι. Αφήνω τώρα τα άλλα για τον Γκαρσία τώρα να βρει κατόλη. Φίλε, μεγαλύτερη ποδοσφαιρική απάτη από τον Γκαρσία και τον Μπερμπάντοφ, ειδικά για τον Μπερμπάντοφ, δεν πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Μεγάλη ποδοσφαιρική απάτη. Άστο, φίλε, δύο διαφορετικές περιπτώσεις είναι. Ναι, είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Εγώ είχα ενστάσεις για τον Γκαρσία ποδοσφαιρικές. Δηλαδή, εμένα που δεν είμαι οπαδός. Έκανε πήρα, καλά παιχνίδια ο Γκαρσία. Έκανε κάποια καλά παιχνίδια, με το μυαλό περισσότερο. Έτσι, με το πάντα με τρία αμυντικά χαφ και όχι με δύο και ένα. Ναι. Εκτέθηκαν επανόρθωτα στο 4-4-2. Στο 4-4-2 δεν. Και εκείνο που έχω εγώ σαν αίσθηση. Το πρώτο χρόνο ήταν σούπερ, τα τελευταία παίξει πολύ με το μυαλό που λέω. Στάσε λίγο ρε, μην βιάζεσαι. Ρε. Στην Ευρώπη, όντως με την τότε να που λέει, έκανε καλό παιχνίδι. Κάθετες μπαλιές. Ακούμε όμως. Θέλω να θυμηθείς. Τώρα το γκολ το που έβαλε εκείνο το φάουλ, το έβαλε, ξέρω εγώ, και κέρδισε το ΠΑΟΚ 2-1. Σωστό. Ναι, ναι. Θέλω όμως να μου θυμηθείς με όχι τον Άρη, με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ και σε παιχνίδι κρίσιμο. Αν έχεις να θυμηθείς κάτι το οποίο ο Γκαρσία πήρε τον ΠΑΟΚ πάνω του, σαν αρχηγός. Εγώ που ήμουν και μέσα στο γήπεδο μπορώ να απαντήσω. Φενέρμπαξε μέσα στην Τουρκία. Ποια Τουρκία? Φενέρμπαξε μέσα στην Τουρκία λέω. Α, στην Ευρώπη. Να πω εγώ να απαντήσω. Το play-off το 0-1 με τον Ίβιτς. Μπράβο, αυτό θα έλεγα φίλε γιατί ήμουνα και μέσα στο γήπεδο. Το 0-1 με τον Ίβιτς στα play-off. Λοιπόν, παίζει φανταστική μπάλα. Να πω και ένα άλλο εγώ τώρα, φίλε. Να σου πω κάτι. Το διπλό με τον Πόλωνη. Άστο για τον Γκαρσία να σου πω και ένα ακόμα. Κάτσε να ακούσουμε. Το οποίο πιστεύω ότι ήταν το καλύτερο απ' όλα. Έδωσε οπαδική περηφάνεια στο λαό που έτρωγε τις φάπες και δεν μπόρεσε κανένας να τους είπε. Μέσα στο Καρασκάκι όταν τον έβριζε όλο το Καρασκάκι και τους έδειχνε που τους έχει γραμμένους όλους. Και χάσαμε το 3-0. Πόσο χάσατε σε εκείνο? 3-0. 3-0. 3-0. Από το πρώτο λεπτό τους τα δείχνω όλα, ξέρεις. Όχι, τα κοκαλά μου θα λιώσουνε. Όχι, τα κοκαλά μου. Και τα εγγόνια μου θα πεθάνουνε και ακόμα με τα ίδια μυαλά θα είστε. Πέρασα τον Γκαρσία, ειδικά στις εποχές που λιανύουμε, που κάθε βλάχο με τατουάζ και ροζ παπούτσια γίνεται φίρμα. Άντε, πες τα αδερφέ. Πέρασα τον Γκαρσία, είναι λίγοι. Σε έκανε τρεις μειώσεις μισθούς. Σε αυτό που λέει έχει μεγάλη δίκιο. Έχει τεράστιο δίκιο. Πολεμιστής χαρακτήρας. Σε αυτά δεν διαφωνούμε. Πολιτικοποιημένος, όχι χάλι. Αλλά Μανούλης τώρα έχει βγάλει και χαφάρες ο ΠΑΟΚ. Φυλάκια τα τούπια. Δηλαδή, αν σε αυτόν τον άνθρωπο κάνανε, βγάλαν όνομα την οδό,
Εντάξει, αδικούν πολύ μεγάλα χαφ του ΠΑΟΚ οι δεσμίτες. Αδικούν τον Δαμανάκη. Α, βγάλει και ο Δαμανάκης μια οδό, ρε φίλε. Ο Δαμανάκης μόνος του. Θα πάει ένα. Εγώ, σαν οπαδό τη ΣΑΚ, θα ήθελα έναν Πάμπλο Γκαρσία. Πάρα πολύ αυτό. Σαν προσωπικότητα. Θα ήθελα να ακούσουμε τον Ράβο. Και έλα παρακαλώ. Και ποδοσφαιρικά, επειδή μου το πείτε ποδοσφαιρικό πριν. Λοιπόν, ο Γκαρσία έχει κάποια πράγματα που δύσκολα τα βρει, ρε φίλε. Πρώτα απ' όλα, σημαίνει φάσει. Πόσα γκολ έχει δει τώρα ΠΑΟΚ και πόσα γκολ έχει βάλει. Πόσα γκολ έχει βάλει, φίλε. Στα σημαίνει ήταν καλό. Σταμάτα. Χτυπήσε. Δεν έκανε απευθεία φάουλ που πάλι έβαλε. Πόσα και έβαλε. Έχετε και λέξει κόντε. Ο Φραντζέσκο δηλαδή πόσα έβαλε. Βρεάλωσε ο Μαραγκός πόσα έβαλε. Ο Μαραγκός πόσα έβαλε. Ο Φραντζέσκο μπουνιά έδωσε. Και πε μου ένα χαφ. Ένα χαφ κεντρικό το οποίο δεν πλαγιάζει σε μαρκάρισμα. Ντούμπλεξ να πάει. Σπάνια γίνεται τρίτο center back. Ποτέ, όχι σπάνια, ποτέ. Και ποτέ δεν γίνεται half επιθετικό center for. Ένα half δεν. Καρούμπαλο δεν το πάτησε ποτέ. Ένα καρούμπαλο που πάτησε από τον Ζον Γκαρσία. Να σου πω πότε το πάτησε. Έκανε άλλο πράγμα. Πήγε στην Ξάνθη τελειωμένο και σε ένα στημένο χτύπημα τη Ξάνθη πάτησε περιοχή να μπηλήξει. Με ένα 87 πεδαρά. Διαφωνώ σε πολλά. Όταν πήγε στην Ξάνθη ήταν ένα χρόνο απραξία. Η παλιά τη μεγάλη. Ναι, είχε μεγάλη παλιά βέβαια και παλιά ακριβίας και ήξερε να ηρεμεί το παιχνίδι, σε αυτά εννοείται. Και κάθε τι είχε βέβαια. Βέβαια, σε αυτά δεν τα αναιρούμε. Και για να ξέρετε και από ποδόσφαιρο, όταν πήγε μετά από 1,5 χρόνο απραξία στη Ξάνθη. Δεν μπορεί να έρθει ένα τέτοιο παίκτη. Συμφωνώ σε αυτό. Στη Ξάνθη για μένα, καταρχήν κοίταξε φίλε, εγώ τον Γκαρσία τον έχω σκίσει στην κριτική. Αλλά αυτό που του έκανα για μένα στον ΠΑΟΚ ήταν απαράδεκτο. Τον αδίκησαν. Ρε φίλε, και μόνο που μπήκε, ξεφυλίζει στην ΠΑΕ. Δεν πάει, δεν πάει. Δεν έπρεπε καταρχήν να πάει για μένα, βοηθό προπονητή. Ακριβώ. Αυτοί τον ξεφυλίσαν, τον διώξαν δύο φορέ. Τον διώξαν δύο φορέ, τον ξεφυλίσανε και αυτό πήγε εκεί πέρα. Κακό. Κάποιοι παοξίδες. Το ξεφτελίσαν δύο φορές. Ναι, τον αποκαθιλώσαν. Τον αποκαθιλώσαν δύο φορές. Ναι, και πήγε αυτό. Μίλησε ρε παιδιά, αφού δεν το ξέρετε το θέμα, δεν το πιάνετε. Τον μίλησαν τον άνθρωπο, μιλήσανε και συμφωνήσαν να ξεκινήσει από εκεί για να δώσει ώρα μας στα παιδιά, ρε. Βρε, κατάλαβες. Ψυχολογία. Ναι, κατάλαβες. Εγώ θα σου έλεγα. Ολόκληρος Γκαρσία θα πάει βοηθός του Ζαρζόπουλου. Ρε, για τα παιδιά το κάνει, ρε, για την αγάπη του το κάνει, βρε. Τα αγαπάει τα παιδιά, δεν θα τα ανεβάσει, θα τα δώσει άλλη κατάσταση. Ρε, φίλε, πραγματικά θα τον έπιανε ποτέ από το λαιμό. αυτό το τέταρ, να τον ταραχουνίσει. Άντε πάλι. Επιγόντως ο Γκαρσία πόσο στην ΠΑΕ, επιγόντως. Δεν χρειαζόμαστε στις ομάδες μας. Δεν χρειαζόμαστε παίχτες να τους αποθεώνουμε για έξω από τον αγωνιστικό χώρο πράγματα. Δηλαδή αύριο που θα δει στον ΠΑΟΚ ένας επαναστάτης, ένας ξέρω εγώ ιδεολόγος, παίχτης και να περπατάει και να πηγαίνει ξέρω εγώ μετά και να λέει δηλώσεις και τα λοιπά. Και γνωστό δεξιμπάκ του ΠΑΟΚ σύχναζε σε αναρχικά στέκια αριστερός με μαρξιστική παιδεία αλλά έφυγε βράδυ. Τι να τον κάνουμε. Τι να τον κάνουμε, εντάξει. Το παραδέχομαι που πίναμε εκεί που έπαιγε. Είναι γεγονός, έπινε χυμούς ο παίκτης. Εμείς πίναμε μπύρες και όταν κάναμε αναλύσεις έγινε αυτό που έλεγε τροφή για σκέψη. Αλλά δεξιμπάκ στον ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να πιάσει. Τι να κάνουμε. Φιλιά, φίλε, επόμενη γραμμή, τελευταία, ναι. Έλα, μ' ακούς. Μάλιστα. Δημήτρης από Κέντρο. Μάλιστα. Ερώτηση για σας τα έξυπνα παιδιά και τα πληροφορημένα. Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, χρηματοδοτεί τον πρόεδρο του Άρη, τον Καρυπίδη. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ρε φίλε. Έχεις αυτή την απόδειξη, το ξέρεις. Εγώ δεν το ξέρω. Ωραία, φίλε, ειλικρινά. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Επειδή δεν το ξέρω, μωρέ. Επειδή το θέμα το ξέρω από κοντά. Αυτό συνέβαινε. Ακού λίγο την πιάτσα. Αυτό συνέβαινε εδώ και λίγους μήνες. Εδώ και 2-3 μήνες δεν γίνεται. Ο Σαββίδης δεν τον χρηματοδοτεί. Τώρα, γιατί χαλάστηκε ο Σαββίδης δεν ξέρω. Τις λεπτομέρειες. Όμως, σωστά, τον βοηθούσε οικονομικά. Και όντως, στα αποδυτήρια του Άρη έχει ακουστεί πριν κάποιους μήνες να μας πληρώσει, να πληρώσει ο Σαββίδης και να πληρωθούμε. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό το λένε τα αποδυτήρια του Άρη. Ναι. Εγώ προσωπικά δεν το έχω ακούσει. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε λιγάκι. Ο Σαββίδης είναι μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ και σοβαρός επιχειρηματίας εξωτερικού, σωστά. Βεβαίως. Λοιπόν, ο Καρυπίδης είναι ένας επίσης επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, πρώην
βιοτέχνης παλετών και νυν σούπερμαρκετατζής. Σωστά? Ωραία τα ελληνικά σου. Σε γουστάρω, αρχίζω και σε ερωτεύομαι. Συνέχισε. Λοιπόν, ο Σαββίδης λοιπόν δίνει φράγκα για να στηθούν τα μαγαζιά του Καρυπίδη. Μάλιστα. Πολλά φράγκα. Για σκέψου λοιπόν γιατί. Για πες μου, γιατί εγώ είμαι κοντόπια. Εσύ είσαι πιο έξυπνος και πιο πληροφορημένος. Για ψάξε. Δεν ξέρω, πάντως λες για να ανεβάσει τον Άρη στη μεγάλη κατηγορία, τον κάνει θυγατρική. Κοίταξε λιγάκι. Το πώς παίζει το κύκλωμα ανάμεσα σε Βέρεια. Δεν τα ξέρει. Άστον να ολοκληρώσει. Άστον δεν ξέρει. Άστον πώς δεν ξέρει. Ξέρει. Για λέγε. Μια χαρά τα ξέρει. Για λέγε. Ψάξε λοιπόν μαζί με τη Βέρεια και τον Ολυμπιακό που παίζει ο ΠΑΟΚ εκεί στη μέση και που χώνεται και ο Άρης και ίσως βρει μια άκρη. Λέγε τον να πάρει. Εγώ λέω δεν τα ξέρει ο φίλος. Ναι, για πες μας εσύ που δεν ξέρεις τι. Δεν μπορώ να ακούσετε να σας πω τόσο να. Εγώ παιδιά κλείνω, αλλά ναι, θα το απαντήσω με ενδιαφέρον. Βεβαίως, έγινε. Καλό γεια σου βράδυ. Φίλε, καλό σου βράδυ. Για πες μας εσύ. Ωραίος. Λοιπόν, αρχηγέ της πιάτσας. Ακούστε να δείτε. Για πες μας, ναι. Ο Μάκης ο Τσάντζος. Ο Τσάντζος. Με τον Ζήση τον Βρίζα είναι φίλοι. Από τη θητεία τους από την Ξάνθη. Συμπαίκτες ήταν. Γίνανε και συνέτεροι σε μια δουλειά. Φέρνουν ένα ποτό μια εταιρεία μεγάλη, ναι, ένα χυμό. Τηλεοπτικά τώρα. Ναι. Είναι αυτό, αν φέρνει. Ναι, δεν είναι σωστό. Σωστά. Έτσι, τι κάνει. Λοιπόν, ναι. Επειδή είμαστε στο Ρελαντί τώρα. Στο Ρελαντί, τελευταίο. Ναι. Λοιπόν, τα Βερσάντζε που λέμε τα ρούχα, το βγάλαν και σε ποτό. Πώς? Σε βγάλαν ένα όπως το Red Bull, μια κατάσταση. Ένα... Βερσάντζε αυτά τα, ναι. Τα Ιταλικά. Ναι, ναι. Πέθανε ο Ιταλός, σκοτώθηκε, το πήρε ένας Γερμανός. Δεν πάει περιπτώσει. Και ένας Ιουδαίος. Ναι, λέει. Στην Ελλάδα λοιπόν. Και ένας Ιουδαίος. Ιρλανδός και Ιουδαίος. Ξέρετε, εγώ κάθε... αυτή την ιστορία την ξέρω εδώ και ένα χρόνο. Ναι, ναι. Λοιπόν. Και γίνανε αυτοί οι δύο συνεταίροι. Ναι. Είναι αποκλειστικό εισαγωγέ εδώ ο Μάκης Τσάντζος στην Ελλάδα. Τι φέρνει. Σου είπαμε, ένα χυμό αυτό εδώ. Ναι. Τώρα, ναι. Πώς θα μπουν στην ελληνική αγορά. Πιάσα λοιπόν τον Καρυπίδη με τα Καρφούρ, τον βάλαν και αυτόν μαζί και ένα συνεταίρι και τα βάλαν και αυτά εκεί μέσα. Γι' αυτό λοιπόν κάποια στιγμή να περιμένουμε εξελίξεις ότι ο Βρίζας θα πάει στη Βέρεια. Ήρθαν οι εξελίξεις, ο Βρίζας πήγε στη Βέρεια. Τώρα φεύγει λέει. Δεν ξέρω, λέω μέχρι τώρα τι έγινε. Στο καπάκι παίρνει και τον Γεωργιάδη εκεί πέρα. Πήρανε και τον έναν άλλο φίλο του από την Καβάλα, τον βοήθησε με το θυμηθώ υπεύθυνο Ακαδημίων εκεί πέρα, τον είδα τις προάλλες στη Βέρεια που ήμουνα. Κάπως έτσι πουλούσε από κάτω. Συμπαίκτες ήταν αυτοί όλοι μαζί, φίλοι. Ναι. Και ξεκίνησε αυτό. Και όλοι με τη φαντασία τους και το πονηρό τους στο μυαλό κάνανε, πλάσανε ένα σενάριο λοιπόν. Ότι από πίσω αφού πήγε ο Βρίζας και ο Γεωργιάδης εκεί. Όχι, όχι. Η ουσία είναι άστο. Τις πληρωμές στη Βέρεια, εγώ θέλω να ρωτήσω ποιος τις κάνει. Τις έκανε, ό,τι έχει σχέση με λεφτά και με αυτά, τις κάνει ο Βρίζας. Ναι. Αλλά οι παίκτες της Βέρειας μέχρι 31 Δεκεμβρίου, που ξέρω τα τελευταία νέα, ήταν πληρωμένοι μήνες πριν. Και στα μοντήρα τώρα γιατί είπανε. Λοιπόν, να πληρώσει ο Σαββίδης. Μήνες πριν. Για να πληρωθούμε. Όχι, όχι, της Βέρειας λέω. Για τη Βέρεια μιλάμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και μετά ναι. Πλέξανε οι διοπλόκοι ένα. Πλέξανε. Κάνανε ένα σενάριο οι δολιοπλόκοι να πούμε. Δολιοπλόκοι. Και βάλανε λοιπόν. Ναι. Μια ίντριγα να πούμε ότι ναι. Πίσω από την ιστορία αυτή μπορεί να κρύβεται και ο Σαββίδης. Το μπορεί το μεταφράσαν ότι κρύβεται. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι δεν κρύβεται. Όχι. Και για ποιο λόγο. Άλλοι τον κάναν και τον Σαββίδη συνέντερο με τον Βρίζα και με αυτούς. Για ποιο λόγο να γίνει συνέντερος ο Σαββίδης με τον Καρυπίδη, ας πούμε. Για να κάνεις ένα συνεταιρισμό, πρέπει ο ένας να βάλει κάτι και ο άλλος να βάλει το άλλο. Που και ενώνει τις δυνάμεις σου λοιπόν, ή το χρηματικό ή το αυτό. Ο Σαββίδης τα έχει όλα. Γιατί να βάλει συνεταίρους. Δεν σε έχω ακούσει ποτέ. Έχεις πει σίγουρα, αλλά δεν σε έχω ακούσει τις τοποθετήσεις σου απέναντι σε αυτά που λέει ο Νικόλας. Κοίταξε να δεις. Ο Νικόλας τι να πει. Τώρα δεν πες μου κάτι συγκεκριμένο να απαντήσω. Ο Νικόλας λέει πολλά. Ναι, και εγώ κατά δεν έχω κάτι. Ναι, λέει διάφορα. Ναι. Και εγώ φώναζα να πούμε μήνες ολόκληρους ότι θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Ναι, ότι θα φύγει ο Σαββίδης. Μίλαγα με συγγενείς του, μίλαγα με. Ο Σοκράτης Κόκαλης πίσω από τον Σαββίδη. Και... Τώρα τι να πω. Κλειστά συμβόλαια θέλανε. Εγώ τα έλεγα στο φίλο μου του Κουστάκη τον Πετρωτό. Πάρε την είδηση εσύ. Πε το ότι θα μείνει. Θα δούμε, θα κάνουμε πιο κουμπωμένο ο Κουστάκη. Πάρ το ρε Κουστάρι. Σου μιλάω τώρα δεν είπα. Όχι, άμα πάρουν τώρα. Και τον ίδιο του Κλάου στίγμα βάζω ότι θα μείνει λόγο. Ότι θέλετε τόσο σίγουρο ήμουν. Και έμεινε ο Κλάου στον πάγκο. Σου μιλάω μήνες πριν. Είπα για εγώ. Είπα θα πληρώσει τα χρέη. Όχι επειδή ήθελα να πληρώσει τα χρέη, κάτι ήξερα. Ήξερα ότι οι πληροφορίες από του Σαββίδη την πλευρά λέγανε και στον πρόεδρο του Ραστέρνη τον κύριο Κατσαρή και σε συγγενείς του και φίλους του και ξέρω εγώ του Ιβάν Σαββίδη, του οποίου γνωρίζω κάποιους από αυτούς, ότι ήταν 100% ότι θα πληρώσει. Ήταν θέμα πλέον διαδικαστικό να γίνει νομοθετική ρύθμιση.
Εγώ το ήξερα, ήμουν τόσο σίγουρο. Σαν να ήμουν ότι είχα εγώ τα λεφτά να το πληρώσω. Τόσο σίγουρο, σαν να ήμουν σύμβουλο Σαββίδη. Κατάλαβα. Γι' αυτό έλεγα ότι θα πληρώσει όλοι. Θα... Και όλοι με λέγανε του Σαββίδη, γλύφτηκε, ξέρω εγώ και τα. Ποιο δικαιώνεται λοιπόν. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Ναι. Τώρα σε κάτι άλλα θέματα. Εάν ξέρω κάτι, είμαι κάθετο και απόλυτο. Το υπερασπίζομαι. Ξέρω ότι είναι έτσι. Εάν δεν ξέρω, δεν μιλάω, να ξέρετε. Τώρα, στην πορεία από τις 100 ειδήσεις που βγήκαν 95 και 5 στράβωσαν βεβαίως. Αλλάξαν στην πορεία. Το θέμα υπήρχε. Τώρα, είπαμε για άλλο θέμα. Όταν το πούμε αυτό ισχύει, να ξέρετε, επί του παρόντος. Τώρα να μην πω για τους φίλους μου τους Αριανούς αλλά και εγώ. Εγώ έλεγα για τον Αρβανιτίδη στον Άρη από πέρσι. Όλοι κοροϊδεύανε. Ο φίλος μας ο Θοδωρής ο Αριανός ο Χρυσαυγίτης έλεγε δεν γίνεται και δεν θα γιατί το ανεχτούμε. Ο παπάς έχει σουίτα στην Τούμπα και ξέρω εγώ. Λέω θα έρθει στο παλάτι. Θα πούμε. Λοιπόν, κάποια στιγμή λέω ο γιος του Νίκος είναι Αριανός. Τι να κάνουμε τώρα. Το παιδί είναι Αριανός, γουστάρει τον Άρη, θέλει τον Άρη. Και λόγω της κόντρας με τον Καλατσίδη και με τα αυτά και ξέρω εγώ θα πάρει να πούμε τον Άρη. Ήρθε ο άνθρωπος με εκλογές, πήρε την ομάδα και αυτοί τον κάνανε ανατροπή. Ναι, εγώ στόπι. Σαν είδηση το είπα. Και ποιο φέρανε. Λοιπόν, είπαμε θα βγει ο Πανσεραϊκός. Τι να κάνουμε τώρα, γίναμε μάντες και εκεί πέρα. Κοροϊδεύαν όλοι. Ένα χρόνο πριν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Δεν είπαμε δεν θα βγει ο Άρης γιατί δεν γουστάρουμε όπως λένε τον Άρη. Εμείς είπαμε και ποια ομάδα θα βγει. Τον Άρη δεν το γουστάρουν οι Αριανοί. Ναι. Εσύ δεν το γουστάρεις. Και όμως σήμερα εμείς παιδιά, γουστάρουμε τον Άρη, αλλά δεν γουστάρουμε τους Αριανούς. Ένας Αριανός βγήκε μόνο. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Καλώς το. Ότι όταν λες πέντε αλήθειες, όταν δεν μιλάς, μιλάτε γιατί αφού ξέρετε πέντε πράγματα, γιατί δεν τα λέτε. Και όταν τα λες, μην ασχολείσαι σου λένε. Κεφάλι μας έκανε. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Rapto.gr και anedrasisradio.gr. Ανέγκρις. Ανάδρασης. Ανάδρασης. Ναι. Στα ελληνικά ή στα ξένα. Στα ξένα, πάντα είναι στα ξένα. Στα ξένα. Λοιπόν. Ανάδρασisradio.gr λοιπόν. Και Rapto.gr. Να έχουμε και μια καλή εβδομάδα όλος ο κόσμος. Καλή εβδομάδα. Γιατί αυτή η εβδομάδα που πέρασε ήταν. Τον Μπάρκουλη δεν βλέπω καλά. Ναι. Δεν τον βλέπω καλά τον Μπάρκουλη. Φέτος έχω ένα άλλο. Πολύ θα. Ένα πρόστιμο ότι θα φύγουν πολλές. Ερεσί, αυτοί σιγά σιγά φορτώνουν και χρόνια στην πλάτη τους. Δεν είναι εκεί την πτυπή.